Δευτερονόμιον, κεφάλαιο πρώτο. Ο Μωυσής υπενθυμίζει στους Ισραηλίτες τις υποσχέσεις του Κυρίου. Αυτά είναι τα λόγια που είπε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες, ενώ ακόμα βρίσκονταν στην έρημο, ανατολικά του Ιορδάνη. Ήταν στην πεδιάδα κοντά στη Σούφ, ανάμεσα στην έρημο Φαράν από τη μια μεριά, και στις πόλεις Τόφελ, Λαβάν, Ασιρόθ και Διζάβ από την άλλη. Από το όρος Χορίβο στην Κάδης Βαρνή είναι πορεία 11 ημερών, περνώντας κανείς από το όρος Σύρ. Το 40ο έτος μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, την πρώτη του 11ου μήνα μίλησε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες και τους είπε όλα όσο τον είχε διατάξει ο Κύριος σχετικά με αυτούς. Αυτό έγινε αφού είχε νικήσει τον Σιχόν βασιλιά των Αμοραίων που κατοικούσε στην Εσεβών, και τον Όγ βασιλιά της Βασάν που κατηγούσε στην Ασταρόθ και στην Εδραή. Πέρα λοιπόν από τον Ιορδάνη στη Μωάβ, ο Μωυσής άρχισε να εξηγεί αυτόν τον νόμο. Όταν ήμασταν στο όρος Χορίβ, ο Κύριος ο Θεός μας είπε: «Αρκετά καθίσατε σε αυτό το βουνό. Γυρίστε τώρα και πάρτε το δρόμο που οδηγεί στο βουνό των Αμοραίων και σε όλη τη γύρω περιοχή, στην πεδιάδα, στο βουνό και στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στο νότιο μέρος και στην ακτή της θάλασσας, στη χώρα των Χαναναίων και στο Λίβανο ως το μεγάλο ποταμό των Εφράτη. Βλέπετε, σας παραχωρώ όλη αυτή τη χώρα, μπείτε και κυριέψτε την. Είναι η χώρα που εγώ, ο Κύριος, την υποσχέθηκα με όρκο να τη δώσω στους προγόνους σας Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, καθώς και στους απογόνους τους μετά από αυτούς». Ο διορισμός Κριτών. Εκείνη την εποχή εγώ σας είπα: «Δεν μπορώ να έχω μόνος μου την ευθύνη για όλους εσάς. Ο Κύριος ο Θεός σας πλήθυνε και τώρα είστε πολλοί, όσα τα αστέρια του ουρανού. Μακάρι ο Κύριος ο Θεός των προγόνων σας να σας κάνει χίλιες φορές περισσότερους και να σας ευλογήσει όπως σας το υποσχέθηκε. Αλλά πώς να σηκώσω εγώ μόνος μου το βάρος του διακανονισμού των διαφορών σας, των απαιτήσεων και των προστριβών σας? Διαλέξτε λοιπόν από κάθε φυλή σας άντρες ικανούς, έμπειρους και δοκιμασμένους για να τους βάλω αρχηγούς σας. Και εσείς μου αποκριθήκατε. Καλό είναι αυτό που μας προτείνεις να κάνουμε. Στους αρχηγούς λοιπόν των φυλών σας, οι οποίοι ήταν άντρες ικανοί και έμπειροι, έδωσα εξουσία πάνω σε 1000, σε 100, σε 50 και σε 10 άτομα, και σε άλλους από αυτούς ανέθεσα την επίβλεψη ολόκληρης φυλής. Επίσης, με την ευκαιρία, έδωσα στους δικαστές σας αυτούς ορισμένες οδηγίες. Να ακούτε, τους είπα, με προσοχή τις υποθέσεις των συμπατριωτών σας και να κρίνετε δίκαια τις διαφορές του καθενός, είτε αυτές είναι με έναν Ισραηλίτη, είτε με έναν ξένο. Να μην μεροληπτείτε όταν κρίνετε. Να ακούτε με την ίδια προσοχή και τους ασήμαντους και τους σπουδαίους. Μη φοβάστε κανέναν, γιατί η κρίση είναι έργο θεϊκό. Και αν κάποια περίπτωση είναι πολύ δύσκολη για σας, να τη φέρνετε σε μένα και εγώ θα βγάζω την απόφαση. Τότε σας έδωσα οδηγίες για όλα όσα έπρεπε να κάνετε». Αποστολή κατασκόπων στην Κάδης Βαρνή. Έπειτα φύγαμε από το Χορίβ και διασχίσαμε όλη εκείνη τη μεγάλη και φοβερή έρημο που είδατε, ακολουθώντας το δρόμο προς τα βουνά των Αμοραίων όπως μας διέταξε ο Κύριος ο Θεός μας. Έτσι φτάσαμε στην Κάδης Βαρνή. Τότε σας είπα: «Να που φτάσατε στα βουνά των Αμοραίων που μας τα δίνει ο Κύριος ο Θεός μας. Κοιτάξτε, αυτό σας δίνει τη χώρα που απλώνεται μπροστά σας. Πηγαίνετε και κατακτήστε την όπως σας είπε ο Κύριος ο Θεός των προγόνων σας. Μη φοβάστε και μη χάνετε το θάρρος σας». Τότε ήρθατε όλοι σας και μου είπατε: «Να στείλουμε μερικούς άντρες πριν από εμάς για να κατασκοπεύσουν τη χώρα και να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και με τις πόλεις που θα συναντήσουμε». Η ιδέα μου φάνηκε καλή και έστειλα από εσάς 12 άντρες, έναν από κάθε φυλή. Έφυγαν, πέρασαν το βουνό και έφτασαν στην κοιλάδα Εσκόλ και την εξερεύνησαν. Μάζεψαν και καρπούς από τη χώρα και μας τους έφεραν. Στην αναφορά που μας έδωσαν μας είπαν: «Η χώρα που μας δίνει ο Κύριος ο Θεός μας είναι πολύ έφορη. Εσείς όμως δεν θελήσατε να προχωρήσετε και αρνηθήκατε να υπακούσετε στην διαταγή του Κυρίου του Θεού σας. Μέσα στις σκηνές σας δυσανασχετούσατε και λέγατε: «Ο
Κύριος μας μισούσε και γι' αυτό μας έβγαλε από την Αίγυπτο. Θέλει να μας παραδώσει στην εξουσία των Αμοραίων για να μας εξοντώσουν. Πού ξεκινάμε να πάμε? Χάσαμε πια το θάρρος μας μετά από όσα μας είπαν αυτοί που γύρισαν από εκεί. Μας είπαν ότι ο λαός εκείνος είναι ισχυρότερος και πολυπληθέστερος από μας. Ότι οι πόλεις τους είναι μεγάλες και οχυρωμένες με τείχη που φτάνουν ως τον ουρανό. Και ακόμα ότι είδαν εκεί τους απόγονους του γίγαντα Ανάκ. Εγώ τότε σας έλεγα, μην τρομάζετε και μην φοβάστε. Ο Κύριος ο Θεός σας πηγαίνει μπροστά από σας. Και αυτός θα πολεμήσει για σας όπως ακριβώς έκανε μπροστά στα μάτια σας στην Αίγυπτο καθώς και στην έρημο. Είδατε πως σας σήκωσε στα χέρια του, όπως ένα σηκώνει το παιδί του, σε όλο το δρόμο που πορευτήκατε, ώσπου να φτάσετε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Στο ζήτημα εκείνο όμως δεν δείξατε εμπιστοσύνη στον Κύριο το Θεό σας, που πήγαινε μπροστά από σας για να σας βρίσκει τόπο να κατασκηνώνετε. Και για να σας δείχνει το δρόμο που έπρεπε να βαδίζετε, προπορευόταν τη νύχτα μέσα σε φωτιά και τη μέρα μέσα στην εφέλη. Ο Θεός τιμωρεί τους Ισραηλίτες. Ο Κύριος άκουσε τα παραπονά σας, οργίστηκε και υποσχέθηκε με όρκο. Κανένας από τους ανθρώπους αυτής της κακής γενιάς δεν θα δει την έφορη γη που υποσχέθηκα με όρκο να δώσω στους προγόνους σας, εκτός από τον Χάλεβ, γιο του Ιαφωνή. Αυτός θα τη δει και θα δώσω σε αυτόν και στους γιους του τη χώρα που κατασκόπευσε, γιατί ακολούθησε με απόλυτη πιστότητα εμένα, τον Κύριο. Ακόμα και εναντίον μου οργίστηκε ο Κύριος εξαιτίας σας και μου είπε, ούτε εσύ θα μπεις εκεί. Ο υπηρέτης σου, ο Ιησούς του Ναβί, αυτός θα μπει εκεί. Αυτόν να ενθαρρύνεις, γιατί αυτός θα οδηγήσει τους Ισραηλίτες να κατακτήσουν τη χώρα. Έπειτα ο Κύριος απευθύνθηκε σε όλους σας και σας είπε, τα μικρά παιδιά σας όμως, για τα οποία λέγατε ότι θα γίνουν λάφυρα, και οι γιοι σας, που σήμερα δεν μπορούν ακόμη να διακρίνουν ανάμεσα στο καλό και στο κακό, αυτοί θα μπουν εκεί. Σε αυτούς θα δώσω τη χώρα για ιδιοκτησία τους. Όσο για σας, γυρίστε πίσω και φύγετε στην έρημο από τον δρόμο της Ερυθράς Θάλασσας. Εσείς τότε μου αποκριθήκατε σε όλα αυτά. Αμαρτήσαμε στον Κύριο, αλλά τώρα θα φύγουμε να πάμε να πολεμήσουμε σύμφωνα με όλα όσα μας διέταξε ο Κύριος ο Θεός μας. Ζωστήκατε λοιπόν ο καθένας την πολεμική του εξάρτηση και νομίσατε πως ήταν εύκολο να φτάσετε σε εκείνη την ορεινή περιοχή. Αλλά ο Κύριος μου είπε, «Πες τους να μην ξεκινήσουν για πόλεμο, γιατί εγώ δεν θα είμαι μαζί τους. Να μην πάνε πουθενά, για να μην τους νικήσουν οι εχθροί τους». Εγώ σας μετέφερα αυτό το μήνυμα, αλλά εσείς δεν δώσατε καμιά σημασία. Αρνηθήκατε να συμμορφωθείτε με τη διαταγή του Κυρίου και με απερισκεψία αποτολμήσατε να ανεβείτε να κατακτήσετε την περιοχή. Τότε βγήκαν να σας πολεμήσουν οι Αμοραίοι που κατοικούσαν σε εκείνα τα βουνά. Σας νίκησαν στην περιοχή του όρου Σιήρ και σας καταδίωξαν ως τη Χορμά, σαν να σας κυνηγούσαν μέλισσες. Όταν γυρίσατε, κλαφτήκατε στον Κύριο, αλλά εκείνος δεν ήθελε να ακούσει τίποτα και ούτε σας έδωσε καθόλου προσοχή. Έτσι μείνατε στην Κάδης και ο καιρός που περάσατε εκεί ήταν πολλής. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο δεύτερο. Τα χρόνια που πέρασαν στην έρημο. Γυρίσαμε λοιπόν πίσω και ξαναφύγαμε μέσα από την έρημο προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας, όπως μας είπε ο Κύριος. Και για πολλές μέρες τριγυρίζαμε στην ορεινή περιοχή του Σιήρ. Μια μέρα ο Κύριος μου είπε να στραφούμε προς τα βόρεια, γιατί είχαμε περάσει αρκετόν καιρό γυρίζοντας στην ορεινή περιοχή του Σιήρ. Επίσης μου είπε να σας δώσω τις ακόλουθες οδηγίες. Διασχίστε την περιοχή του Σιήρ, εκεί που κατοικούν οι συγγενικές φυλές σας, οι απόγονοι του Ισάφ. Αυτοί θα σας φοβηθούν, αλλά εσείς φυλαχτείτε. Μην αρχίσετε πόλεμο εναντίον τους, γιατί δεν πρόκειται να σας δώσω ούτε μια σπιθαμή γης από τη χώρα τους. Το όρος Σιήρ το έχω δώσει στους απογόνους του Ισάφ για ιδιοκτησία. Θα αγοράζετε από αυτούς με χρήματα την τροφή που θα χρειάζεστε, ακόμα και το νερό
θα το αγοράζετε από αυτούς. Και πράγματι, ο Κύριος ο Θεός σας σας ευλόγησε σε όλα τα έργα που καταπιαστήκατε. Θυμηθείτε το δρόμο σας μέσα από αυτήν τη μεγάλη έρημο. Όλα αυτά τα 40 χρόνια ο Κύριος ο Θεός σας ήταν μαζί σας και δεν σας έλειψε τίποτα. Περάσαμε λοιπόν σε κάποια απόσταση από τις συγγενικές μας φυλές, τους απογόνους του Ισάφ που κατοικούσαν στο όρος Σιήρ. Επίσης αποφύγαμε το δρόμο της Πεδιάδας που περνάει από την Ελάθ και τη Γεσιόν Γάβερ. Αλλάξαμε κατεύθυνση και προχωρήσαμε προς την έρημο της Μωάβ. Ο Κύριος μου είπε, «Μην ενοχλήσεις τους Μωαβίτες και μην αρχίσεις πόλεμο εναντίον τους, γιατί δεν πρόκειται να σου δώσω στην κατοχή σου τίποτε από τη χώρα τους. Τη χώρα της Άρ την έχω δώσει στους απογόνους του Λότ για ιδιοκτησία». Πριν από αυτούς κατοικούσαν εκεί οι Εμαίοι, λαός ισχυρός, πολυάριθμος και μεγαλόσωμος όπως οι Ανακίμ. Θεωρούνταν κι αυτοί γίγαντες όπως οι Ανακίμ. Οι Μωαβίτες όμως τους ονόμαζαν Εμαίους. Στο Σιήρ κατοικούσαν άλλοτε οι Χωρέοι, αλλά οι απόγονοι του Ισάφ τους έδιωξαν. Τους εξόντωσαν και καταστάθηκαν εκείνοι στη θέση τους, όπως έκαναν οι Ισραηλίτες με τη δική τους χώρα, που ο Κύριος τους έδωσε για ιδιοκτησία. «Και τώρα», διέταξε ο Κύριος, «σηκωθείτε και περάστε το χήμαρο Ζαρεύ». Έτσι περάσαμε το χήμαρο Ζαρεύ. Από τότε που ξεκινήσαμε από την Κάδης Βαρνή μέχρι που διαβήκαμε το χήμαρο Ζαρεύ, πέρασαν 38 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, πέθανε και έφυγε από το στρατόπεδο ολόκληρη εκείνη η γενιά των πολεμιστών, όπως ακριβώς τους το είχε ορκιστεί ο Κύριος. Πράγματι, ο ίδιος ο Κύριος επενέβαινε εναντίον τους, ώσπου τους εξαφάνισε μέσα από το στρατόπεδο. Και όταν όλοι εκείνοι οι πολεμιστές πέθαναν και έφυγαν μέσα από το λαό, μου είπε ο Κύριος, «Σήμερα θα διασχίσετε την Άρ, αφού περάσετε τα σύνορα της Μωάβ. Όταν φτάσετε κοντά στους Αμμονίτες, μην τους ενοχλήσετε και μην αρχίσετε πόλεμο εναντίον τους, γιατί δεν πρόκειται να σας δώσω τίποτε από την χώρα των Αμμονιτών για ιδιοκτησία σας. Ανήκουν και αυτοί στους απογόνους του Λότ και τους έχω δώσει αυτή τη χώρα για ιδιοκτησία». Θεωρείται ότι αυτές οι περιοχές ήταν η χώρα των Ρεφαϊτών. Πράγματι, προηγουμένως κατοικούσαν εκεί οι Ρεφαΐτες, τους οποίους οι Αμμονίτες τους ονόμαζαν Ζαμζουμίμ. Ήταν λαός ισχυρός, πολυάριθμος και μεγαλόσωμος όπως οι Ανακίμ. Ο Κύριος όμως τους εξαφάνισε όταν ήρθαν οι Αμμονίτες, οι οποίοι τους έδιωξαν και καταστάθηκαν στη θέση τους. Το ίδιο έκανε ο Κύριος για τους απογόνους του Ισάφ τους Εδωμίτες, που κατοικούσαν στην περιοχή του Σιήρ. Εξολόθρευσε τους Χωρέους όταν ήρθαν οι Εδωμίτες. Αυτοί τους έδιωξαν και εγκαταστάθηκαν στη θέση τους μέχρι σήμερα. Τους Αβίμ, που κατοικούσαν στα χωριά της περιοχής της Γάζας, τους εξόντωσαν οι Καφθορίμ, που προέρχονταν από την Καφθόρ και έχουν εγκατασταθεί αυτοί στη θέση τους. Η κατάκτηση του βασιλείου του Σιχών. Μετά ο Κύριος διέταξε, «Ξεκινήστε και διασχίστε τον ποταμό Αρνών. Σας παραδίνω τον Σιχών, τον αμοραίο βασιλιά της Εσεβών, μαζί με τη χώρα του. Κηρύξτε του τον πόλεμο και αρχίστε να κατακτάτε τη χώρα. Από σήμερα εγώ αρχίζω να σκορπάω τον τρόμο και το φόβο σας σε όλους τους λαούς που βρίσκονται κάτω από τον ουρανό και οι οποίοι στο άκουσμα και μόνο του ονόματός σας θα τρέμουν από αγωνία. Από την έρημο και Δεμόθ έστειλα τότε αγγελιοφόρους στο Σιχών, βασιλιά της Εσεβών, με τα εξής φιλικά λόγια. Άφησέ μας να περάσουμε μέσα από τη χώρα σου. Θα ακολουθήσουμε το δρόμο, χωρίς να παρεκκλίνουμε ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά. Θα αγοράζουμε από σένα με χρήματα τα τρόφιμα για τη διατροφή μας, καθώς επίσης και το νερό που θα πίνουμε. Μόνο άφησέ μας να περάσουμε πεζοί, όπως μας άφησαν οι απόγονοι του Ισάφ, που κατοικούν στην περιοχή του όρου Σιήρ, και οι Μωαβίτες που κατοικούν στην Άρ. Στη συνέχεια θα περάσουμε τον Ιορδάνη, για να φτάσουμε στη χώρα που θα μας δώσει ο Κύριος, ο Θεός μας.
Ο Σιχών όμως δεν μας άφησε να περάσουμε μέσα από τη χώρα του, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας ενίσχυσε την άκαμπτη διάθεσή του και την αλήγιστη καρδιά του, για να παραδώσει σε εσάς τη χώρα του την οποία και κατέχετε μέχρι σήμερα. Ο Κύριος μου είπε, «Άκουσε, σου παραδίνω από τώρα το Σιχών και τη χώρα του. Άρχισε την κατάληψή της». Ο Σιχών και ο στρατός του ξεκίνησαν και ήρθαν να μας πολεμήσουν στην Ιασά. Αλλά ο Κύριος ο Θεός μας τον παρέδωσε και νικήσαμε αυτόν, τους γιους του και το στρατό του. Καταλάβαμε όλες τις πόλεις του, τις καταστρέψαμε εντελώς και εξοντώσαμε άντρες, γυναίκες και παιδιά. Δεν αφήσαμε κανέναν ζωντανό. Το μόνο που πήραμε για λία ήταν τα ζώα και ό,τι λάφυρα από τις πόλεις που κυριεύσαμε. Από την πόλη Αροήρ, στις όχθες του ποταμού Αρνών, και από την άλλη πόλη που βρίσκεται στην ίδια κοιλάδα ως τη Γαλαάδ, καμιά πόλη δεν υπήρξε τόσο ισχυρή που να μπορέσει να μας αντισταθεί. Ο Κύριος, ο Θεός μας, τις παρέδωσε όλες σε μας. Μόνο τη χώρα των Αμμονιτών δεν πλησιάσαμε, ούτε καμιά από τις πόλεις που βρίσκονται κοντά στις όχθες του ποταμού Ιαβόκ. Επίσης δεν πλησιάσαμε καμιά από τις πόλεις της ορεινής περιοχής, ούτε τους τόπους όπου ο Κύριος ο Θεός μας απαγόρεψε να πολεμήσουμε. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο τρίτο. Νίκη εναντίον του Ογ, βασιλιά της Βασάν. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς το οροπέδιο της Βασάν. Ο βασιλιάς της Βασάν, ο Ογ, βγήκε μαζί με όλο το στρατό του να μας πολεμήσουν κοντά στην Εδραή. Τότε μου είπε ο Κύριος, «Μη τον φοβηθείς. Εγώ θα σου παραδώσω αυτόν, το στρατό του και τη χώρα του στην εξουσία σου και θα του κάνεις ό,τι έκανες στο Σιχών, βασιλιά των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών». Έτσι ο Κύριος ο Θεός μας παρέδωσε και το βασιλιά Ογ με όλο το στρατό του στην εξουσία μας. Τον νικήσαμε ως το σημείο να μην του μείνει ούτε ένας ζωντανός. Μετά κυριεύσαμε όλες τις πόλεις του. Δεν υπήρξε πόλη που να μην τους την πάρουμε. 60 πόλεις. Ολόκληρη την περιοχή της Αργόβ, το βασίλειο του Ογ στη Βασάν. Ήταν όλες πόλεις οχυρωμένες με ψηλά τείχη. Με πύλες που έκλειναν με μοχλούς. Εκτός από αυτές, υπήρχαν και πάρα πολλές ατύχιστες πόλεις. Καταστρέψαμε λοιπόν εντελώς όλες τις πόλεις και εξοντώσαμε άντρες, γυναίκες και παιδιά, όπως είχαμε κάνει και στη χώρα του Σιχών, βασιλιά της Εσεβών. Αλλά κρατήσαμε για μας όλα τα ζώα και τα λάφυρα από τις πόλεις. Εκείνο τον καιρό πήραμε από τα χέρια δύο Αμοραίων βασιλιάδων τη χώρα που βρίσκεται πέρα από τον Ιορδάνη, από τον ποταμό Αρνών ως το όρος Ερμών. Το ίδιο βουνό οι Σιδόνιοι το ονομάζουν Σιριών, ενώ οι Αμοραίοι Σενίρ. Κατακτήσαμε όλες τις παιδινές πόλεις και ακόμα τις περιοχές της Γαλαάδ και της Βασάν ως της Αλχά και την Εδρέη, πόλης του βασιλείου του Ογ στη Βασάν. Ο Ογ, βασιλιάς της Βασάν, ήταν ο μόνος που είχε απομείνει από τους Ρεφαΐτες. Μπορεί κανείς ακόμη να δει τη σαρκοφάγο του που βρίσκεται στη Ραβάθ, την πρωτεύουσα των Αμμονιτών. Είναι σιδερένια, 9 κοινούς πύχης μήκος και 4 πλάτους. Εγκατάσταση των 2,5 φυλών ανατολικά του Ιορδάνη. Αφού κυριεύσαμε αυτή τη χώρα, έδωσα στους απογόνους του Ρουβίν και του Γάδ την περιοχή που ξεκινάει από την Αροήρ στις όχθες του ποταμού Αρνών και το μισό της ορεινής περιοχής της Γαλαάδ μαζί με τις εκεί πόλεις. Στη μισή φυλή Μανασί έδωσα το υπόλοιπο της Γαλαάδ και ολόκληρη τη Βασάν, το βασίλειο του Ογ. Μαζί οι περιοχές της Αργόβ και της Βασάν είναι γνωστές ως χώρα των Ρεφαϊτών. Ο Ιαΐρ, απόγονος του Μανασί, πήρε ιδιοκτησία του όλη την περιοχή της Αργόβ ως τα σύνορα των Γεσουριτών και των Μααχαθητών. Αυτές οι περιοχές της Βασάν πήραν το όνομά του. Ονομάζονται χωριά του Ιαΐρ μέχρι σήμερα. Στον Μαχήρ έδωσα τη Γαλαάδ. Στους απογόνους του Ρουβίν και του Γάδ έδωσα την περιοχή ανάμεσα στη Γαλαάδ και στον ποταμό Αρνών. Το μέσον της κοιλάδας ήταν το νότιο σύνορο, ενώ ο ποταμός Ιαβόκ ήταν το βόρειο με τη χώρα των Αμμονιτών. Το δυτικό σύνορο ακολουθούσε την κοιλάδα του Ιορδάνη από την Κινέρεθ ως τη θάλασσα της Αραβά.
δηλαδή την νεκρά θάλασσα, κοντά στους πρόποδες του όρους Φασγά στα ανατολικά. Τότε ειδικά σε εσάς έδωσα τις ακόλουθες εντολές. Ο Κύριος ο Θεός σας, σας έδωσε τη χώρα αυτή για να την κατακτήσετε. Γι' αυτό όλοι οι πολεμιστές σας θα πάρουν τα όπλα και θα τεθούν επικεφαλής των συμπατριωτών σας, των άλλων Ισραηλιτικών φυλών. Μόνο οι γυναίκες σας, τα παιδιά σας και τα ζώα σας, ξέρω πως έχετε πολλά, θα μείνουν στις πόλεις που σας έδωσα. Όταν οι συμπατριώτες σας αποκτήσουν και εκείνη τη χώρα που θα τους δώσει ο Κύριος πέρα από τον Ιορδάνη και τους εγκαταστήσει, όπως εσάς, να ζουν ελληνικά σε αυτήν, τότε θα επιστρέψετε κι εσείς καθένας στην ιδιοκτησία που σας έδωσα. Έδωσα επίσης προσταγές και στον Ιησού. Είδες με τα μάτια σου, του είπα, όλα όσα έκανε ο Κύριος ο Θεός μας στους δύο αυτούς βασιλιάδες. Τα ίδια θα κάνει και σε όλα τα βασίλεια από όπου θα περάσετε. Μην τα φοβηθείτε, γιατί ο Κύριος, ο Θεός σας, Αυτός θα πολεμήσει για σας. Απαγόρευση στο Μωυσή να μπει στη Χαναάν. Τότε παρακάλεσα τον Κύριο και του είπα, «Κύριε Θεέ, έχεις αρχίσει πια να δείχνεις στο δούλο σου το μεγαλείο σου και τη μεγάλη σου δύναμη. Ποιος Θεός υπάρχει στον ουρανό και στη γη, που να μπορεί να κάνει έργα σαν τα δικά σου και πράξεις δυνατές σαν τις δικές σου? Άφησέ με, σε παρακαλώ, να περάσω και να δω τη χώρα την έφορη που είναι πέρα από τον Ιορδάνη, τα ωραία αυτά βουνά και το Λίβανο. Ο Κύριος όμως έχει οργιστεί εναντίον μου εξαιτίας σας και δεν με άκουγε. Φτάνει πια, μου είπε. Μη μου ξαναμιλήσεις για αυτό το θέμα. Ανέβα στην κορυφή του Φασγά και γύρισε να δεις προς τα δυτικά, τα βόρεια, τα νότια και τα ανατολικά. Απόλαυσε το θέαμα με τα μάτια σου, γιατί εσύ δεν πρόκειται να διαβείς τον Ιορδάνη. Δώσε εντολές στον Ιησού, ενθάρρυνέ τον και δυνάμωσέ τον, γιατί αυτός θα οδηγήσει τούτο το λαό και αυτός θα τους παραδώσει για ιδιοκτησία τους τη χώρα που θα δεις. Παραμείναμε λοιπόν σε μια κοιλάδα απέναντι από τη Βεθ Φεγόρ. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο τέταρτο. Ο Μωυσής καλεί τους Ισραηλίτες σε υπακοή. Ο Μωυσής συνέχισε. Ισραηλίτες, να υπακούτε στους νόμους και στις εντολές που εγώ σας διδάσκω, για να ζήσετε και να μπείτε στη χώρα που ο Θεός των προγόνων σας σας δίνει να κατακτήσετε. Δεν θα προσθέσετε τίποτα σε αυτά που εγώ σας διατάζω, ούτε θα αφαιρέσετε από αυτά. Θα τηρείτε τις εντολές του Κυρίου του Θεού σας, όπως ακριβώς εγώ σας τις διατάζω. Είδατε με τα μάτια σας πως ενήργησε ο Κύριος εξαιτίας του Βαάλ Φεγόρ. Εξόντωσε όλους όσους από σας λάτρεψαν το Βαάλ Φεγόρ. Ενώ όσοι μείνατε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, είστε σήμερα όλοι ζωντανοί. Βλέπετε, σας δίδαξα νόμους και εντολές, όπως με διέταξε ο Κύριος ο Θεός μου, για να τους εφαρμόζετε στη χώρα που θα μπείτε να την κατακτήσετε. Προσέχετε λοιπόν να τα εφαρμόζετε, γιατί αυτό θα είναι απόδειξη της σοφίας σας και της σύνεσής σας στα μάτια των άλλων λαών. Όταν θα μάθουν όλους αυτούς τους νόμους, θα πούν: «Το μεγάλο αυτό έθνος θα πρέπει να είναι λαός πολύ σοφός και μυαλωμένος. Υπάρχει άραγε άλλο έθνος, όσο μεγάλο κι αν είναι, που ο Θεός να είναι τόσο κοντά του όσο είναι σε μας ο Κύριος ο Θεός μας κάθε φορά που τον επικαλούμαστε? Υπάρχει άλλο έθνος, όσο μεγάλο κι αν είναι αυτό, που να έχει τόσο δίκαιους νόμους και εντολές όπως ολόκληρος αυτός ο νόμος που εγώ σας δίνω σήμερα?» Ο Θεός του Ισραήλ είναι μοναδικός. Μόνο να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας και να φροντίζετε να μην ξεχνάτε ποτέ τα γεγονότα που είδατε με τα μάτια σας. Ποτέ, ούτε για μια στιγμή στη ζωή σας να μην φύγουν από την καρδιά σας. Να τα διηγήσετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Μη λησμονήσετε ποτέ εκείνη την ημέρα που σταθήκατε ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας στο Χορίβ, όταν μου είπε: «Μάζεψέ μου το λαό. Θέλω να ακούσουν τα λόγια μου
για να μάθουν να με σέβονται όσον καιρό θα ζουν πάνω στη γη και να τα διδάσκουν και στα παιδιά τους. Τότε εσείς πλησιάσατε και σταθήκατε στους πρόποδες του βουνού, ενώ αυτό κεγόταν με φωτιά που υψωνόταν ως τον ουρανό, μέσα στο σκοτάδι, στα σύννεφα και στην καταχνιά. Μετά σας μίλησε ο Κύριος μέσα από τη φωτιά. Τον ακούγατε να μιλάει, αλλά δεν βλέπατε καμιά μορφή. Μόνο τη φωνή ακούγατε. Σας αποκάλυψε τη Διαθήκη Του, τις 10 εντολές. Τις έγραψε πάνω σε 2 πέτρινες πλάκες και σας διέταξε να τις τηρείτε. Επίσης με διέταξε να σας διδάξω τους νόμους και τις εντολές, ώστε να τις εφαρμόζετε στη χώρα που θα μπείτε να κατακτήσετε. Προσέξτε πολύ τον εαυτό σας. Τη μέρα που σας μίλησε ο Κύριος στο Χορίβ μέσα από τη φωτιά, δεν είδατε καμιά μορφή. Προσέξτε λοιπόν να μην διαφθαρείτε ποτέ και κατασκευάσετε κάποιο είδωλο, κάποια εικόνα οποιασδήποτε μορφής, ομοίωμα άντρα ή γυναίκας, κάποιου ζώου της γης ή πτερωτού που πετάει στον ουρανό, ομοίωμα κάποιου ερπετού ή ψαριού που ζει στα νερά κάτω από τη γη. Προσέξτε μήπως, κοιτάζοντας ψηλά στον ουρανό και βλέποντας τον ήλιο, το φεγγάρι και τα αστέρια, όλα τα ουράνια σώματα, παρασυρθείτε και τα προσκυνήσετε και τα λατρέψετε. Αυτά ο Κύριος ο Θεός σας τα έδωσε να τα μοιράζονται όλοι οι λαοί της γης. Εσάς όμως, σας πήρε ο Κύριος και σας έβγαλε από το σιδερένιο καμίνι, από την Αίγυπτο, για να γίνετε ο λαός Του, η ιδιοκτησία Του, όπως είστε σήμερα. Ωστόσο ο Κύριος ο Θεός σας οργίστηκε εξαιτίας σας εναντίον μου και ορκίστηκε να μην διαβώ τον Ιορδάνη και να μην μπω στη χώρα την έφορη που σας δίνει για ιδιοκτησία. Έτσι εγώ θα πεθάνω σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν θα περάσω τον Ιορδάνη. Εσείς θα τον περάσετε και θα αποκτήσετε την έφορη εκείνη χώρα. Προσέξτε τους εαυτούς σας, να μην ξεχάσετε τη Διαθήκη που έκανε μαζί σας ο Κύριος ο Θεός σας και κατασκευάσετε κάποιο είδωλο, εικόνα οποιοδήποτε πράγματος από εκείνα που αυτό σας απαγόρευσε. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας είναι φωτιά που κατακαίει, είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Όταν θα έχετε μείνει για πολύ καιρό σε εκείνη τη χώρα και θα έχετε αποκτήσει παιδιά και εγγόνια, μη διαφθαρείτε και κατασκευάσετε είδωλο με οποιαδήποτε μορφή. Αν το κάνετε αυτό, πράγμα κακό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας και τον εξοργήσετε, τότε επικαλούμε σήμερα για μάρτυρες εναντίον σας τον ουρανό και τη γη, ότι γρήγορα θα εξαφανιστείτε τελείως από τη χώρα που πηγαίνετε να κατακτήσετε διαβαίνοντας τον Ιορδάνη. Δεν θα ζήσετε για πολύν καιρό σε αυτήν. Θα εξοντωθείτε πλήρως. Ο Κύριος θα σας διασκορπίσει ανάμεσα στους λαούς και λίγοι από εσάς θα επιβιώσουν ανάμεσα στα έθνη που θα σας έχει φέρει. Εκεί θα λατρέψετε θεούς που είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα από ξύλο και πέτρα. Αυτοί οι θεοί ούτε βλέπουν, ούτε ακούν, ούτε τρώνε, ούτε οσφραίνονται. Από εκεί θα αποζητήσετε τον Κύριο το Θεό σας και θα τον βρείτε, αν τον ζητήσετε μόλις σας την καρδιά και μόλις σας την ψυχή. Όταν βρεθείτε σε στενοχώρια και σας βρουν όλα αυτά τα δεινά, στο τέλος θα επιστρέψετε στον Κύριο το Θεό σας και θα τον υπακούσετε. Είναι Θεός πλαχνικός. Δεν θα σας εγκαταλείψει, ούτε θα σας καταστρέψει. Δεν θα λησμονήσει τη Διαθήκη που υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας. Ερευνήστε τους αρχαίους καιρούς, πολύ πριν από εσάς, από τότε που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο πάνω στη γη, αν έγινε ποτέ κάτι τόσο μεγάλο ή αν ποτέ ακούστηκε κάτι σαν κι αυτός ολόκληρη τη γη. Υπήρξε ποτέ λαός που άκουσε τη φωνή του Θεού να του μιλάει μέσα από τη φωτιά όπως τον ακούσατε εσείς και να μείνει ζωντανός? Δοκίμασε ποτέ ένας Θεός να έρθει και να πάρει για δικό του ένα έθνος μέσα από ένα άλλο έθνος? Έφερε συμφορές και πόλεμο, έκανε θαύματα και σημεία με δύναμη ακαταμάχητη και με γεγονότα φοβερά και τρομερά? Όλα αυτά τα έκανε για σας, ο Κύριος ο Θεός σας στην Αίγυπτο, μπροστά στα μάτια σας.
Σε εσάς δόθηκε το προνόμιο να δείτε και να καταλάβετε ότι ο Κύριος, αυτός είναι ο Θεός, και εκτός από Αυτόν δεν υπάρχει άλλος. Από τον ουρανό έκανε να ακούσετε τη φωνή Του για να σας διδάξει, και στη γη έκανε να δείτε τη μεγάλη Του φωτιά μέσα από την οποία ακούσατε τα λόγια Του. Αγάπησε τους προγόνους σας και γι' αυτό διάλεξε τους απογόνους σας, δηλαδή εσάς, και σας έβγαλε ο ίδιος από την Αίγυπτο με τη μεγάλη Του δύναμη. Έδιωξε από μπροστά σας έθνη μεγάλα και ισχυρότερα από εσάς, για να σας φέρει στη δική Τους χώρα και να σας τη δώσει για ιδιοκτησία, όπως συμβαίνει σήμερα. Αναγνωρίστε το λοιπόν σήμερα και κρατήστε το στην καρδιά σας. Ο Κύριος, Αυτός είναι Θεός στον ουρανό και στη γη. Δεν υπάρχει άλλος εκτός από Αυτόν. Τηρήστε τους νόμους Του και τις εντολές Του που εγώ σας δίνω σήμερα, για να ευτυχήσετε εσείς και οι απογονείς σας και για να ζήσετε πολλά χρόνια στη χώρα που ο Κύριος ο Θεός σας σας δίνει για ιδιοκτησία παντοτινή. Η πόλη καταφυγής ανατολικά του Ιορδάνη. Τότε ο Μωυσής ξεχώρισε τρεις πόλεις καταφυγής πέρα από τον Ιορδάνη προς τα ανατολικά. Σε αυτές θα μπορούσε να καταφεύγει οποιοδήποτε σκοτώσει τον συνανθρωπό του χωρίς να το θέλει ή να τον μισεί προηγουμένως. Θα καταφεύγει σε μια από αυτές τις πόλεις και θα ζει ασφαλής. Η πόλη ήταν η Βεσέρ στην έρημο του Οροπεδίου για τους Ρουβινίτες, η Ραμόθ στη Γαλαάδ για τους Γαδίτες και η Γολάν στη Βασάν για τους Μανασίτες. Εισαγωγή στην ανάπτυξη του νόμου. Αυτός είναι ο νόμος που έδωσε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες. Αυτές είναι οι οδηγίες, οι νόμοι και οι εντολές που έδωσε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Βρίσκονταν ανατολικά του Ιορδάνη, στην κοιλάδα απέναντι από τη Βεθ Φεγόρ, στη χώρα του Σιχών, βασιλιά των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών. Μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο, ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες τον νίκησαν και κυρίευσαν τη χώρα του και τη χώρα του Όγ, βασιλιά της Βασάν. Αυτοί ήταν οι δύο βασιλιάδες των Αμοραίων, που η χώρα τους βρισκόταν πέρα από τον Ιορδάνη στα ανατολικά. Έτσι οι Ισραηλίτες κυρίευσαν όλη την περιοχή που εκτείνεται από την Αροήρ, στην όχθη του ποταμού Αρνών, ως το όρος Σιών, δηλαδή το Ερμόν. Επίσης αυτή περιλαμβάνεται ολόκληρη έρημος ανατολικά του Ιορδάνη, ως την Νεκρά Θάλασσα, στους πρόποδες του όρους Φασγά. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο πέμπτο. Οι δέκα εντολές. Ο Μωυσής κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες και τους είπε: «Άκου, λαέ του Ισραήλ, τους νόμους και τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα. Φροντίστε να τους μάθετε και να τους εφαρμόζετε. Ο Κύριος ο Θεός μας έκανε με μας διαθήκη στο όρος Χορίβ. Δεν την έκανε μόνο με τους προγόνους μας, αλλά και με όλους εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ ζωντανοί. Εκεί στο βουνό ο Κύριος μίλησε μαζί σας πρόσωπο με πρόσωπο μέσα από τη φωτιά. Εγώ στεκόμουν ανάμεσα σε εκείνον και σε εσάς για να σας μεταδίδω τα λόγια του, γιατί φοβόσασταν τη φωτιά και δεν ανεβήκατε στο βουνό». Τα λόγια ήταν τα εξής. Πρώτον, «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου που σε έβγαλα από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει οτιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη ή μέσα στα νερά κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνάς ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ ο Κύριος, ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ακόμα και ως την τρίτη και την τέταρτη γενιά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου. Δεύτερο, δεν θα προφέρεις καταχρηστικά το όνομα του Κυρίου του Θεού σου, γιατί εγώ ο Κύριος δεν θα θώσω κανέναν που προφέρει το όνομά μου καταχρηστικά. Τρίτο, να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου,
να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις σε μένα τον Κύριο το Θεό σου, όπως εγώ σε έχω διατάξει. 6 μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου. Αλλά η 7η μέρα είναι μέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη σε μένα τον Κύριο το Θεό σου. Την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται να κάνεις καμιά εργασία, ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου ή η κόρη σου, ο δούλος σου, η δούλη σου, το βόδι σου, το γαϊδούρι σου και γενικά κανένα ζώο σου ή ο ξένος που κατοικεί στις πόλεις σου. Ο δούλος σου και η δούλη σου πρέπει να αναπαύονται όπως εσύ. Μην ξεχνάς ότι ήσουν δούλος στην Αίγυπτο, αλλά εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, σε έβγαλα από εκεί με το δυνατό μου χέρι, με την ακαταμάχητη δύναμή μου. Γι' αυτό σε διέταξα να τηρείς τη μέρα του Σαββάτου. 4. Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, όπως έχω διατάξει εγώ, ο Κύριος ο Θεός σου, για να ζήσεις πολλά χρόνια και να ευτυχήσεις τη χώρα που σου δίνω. 5. Δεν θα φωνεύσεις. 6. Δεν θα μιχεύσεις. 7. Δεν θα κλέψεις. 8. Δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στον συνάνθρωπό σου. 9. Δεν θα επιθυμήσεις τη γυναίκα του συνανθρώπου σου. 10. Δεν θα επιθυμήσεις το σπίτι ενός άλλου ή τα χωράφια του, το δούλο του, τη δούλη του, το βόδι του, το υποζύγιο του, οτιδήποτε ανήκει σε αυτόν. Αυτά τα λόγια είπε ο Κύριος στην κοινότητά σας στο βουνό μέσα από τη φωτιά, το σύννεφο και τη σκοτεινιά με φωνή δυνατή. Δεν πρόσθεσε τίποτα άλλο. Τα έγραψε σε 2 πέτρινες πλάκες και μου τις παρέδωσε. Ο φόβος του λαού. Όταν ακούσατε τη φωνή μέσα στο σκοτάδι, ενώ το βουνό ήταν τυλιγμένο στις φωτιές, με πλησιάσατε όλοι οι άρχοντες των φυλών σας και οι πρεσβύτεροι σας και μου είπατε: «Ο Κύριος ο Θεός μας μας έδειξε τη δόξα Του και το μεγαλείο Του και ακούσαμε τη φωνή Του μέσα από τη φωτιά. Σήμερα είδαμε ότι είναι δυνατόν ο Θεός να μιλάει με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος να εξακολουθεί να ζει. Τώρα όμως γιατί να πεθάνουμε? Θα μας εξαφανίσει αυτή η μεγάλη φωτιά. Αν συνεχίσουμε να ακούμε τη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, είναι βέβαιο ότι θα πεθάνουμε. Ποια ανθρώπινη ύπαρξη άκουσε τη φωνή του αληθινού Θεού να μιλάει μέσα από τη φωτιά όπως εμείς και έζησε? Πλησίασε εσύ να ακούσεις αυτά που θα σου πει ο Κύριος ο Θεός μας και θα μας τα επαναλάβεις. Εμείς θα τα ακούσουμε και θα τα εφαρμόσουμε». Όταν άκουσε ο Κύριος αυτά που λέγατε, μου είπε: «Άκουσα τα όσα σου είπε αυτός ο λαός. Καλά έκαναν και σου τα είπαν. Μακάρι να μπορούσε η καρδιά τους να είναι πάντα έτσι, να με σέβονται και να τηρούν τις εντολές μου, για να ευτυχούν για πάντα αυτοί και τα παιδιά τους. Πήγαινε και πες τους να γυρίσουν στις σκηνές τους. Εσύ όμως στάσου εδώ κοντά μου και θα σου ανακοινώσω όλες τις εντολές, τους νόμους και τα προστάγματα που θα τους διδάξεις, για να τα έχουν να τα εφαρμόζουν στη χώρα που εγώ θα τους δώσω για ιδιοκτησία τους». «Προσέξτε λοιπόν», συνέχισε ο Μωυσής, «να κάνετε απαρέγκλιτα όπως σας διέταξε ο Κύριος ο Θεός σας. Να βαδίζετε πάντα στο δρόμο που αυτό σας έδειξε, για να ζήσετε και η ζωή σας να είναι μακρόχρονη και ευτυχισμένη στη χώρα που πηγαίνετε να την κατακτήσετε». Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 6. Η μεγάλη εντολή. Αυτές είναι οι εντολές, οι νόμοι και τα προστάγματα που με διέταξε ο Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω. Φροντίστε να τα εφαρμόζετε στη χώρα που πάτε να κυριεύσετε. Να σέβεστε τον Κύριο το Θεό σας, εσείς και οι απογονοί σας. Σε όλη σας τη ζωή να υπακούτε όλους τους νόμους και τις εντολές Του που εγώ σας δίνω, για να ζήσετε πολλά χρόνια. Άκου λοιπόν, λαέ του Ισραήλ, και φρόντιζε να εφαρμόζεις τους νόμους, για να ευτυχήσετε στη χώρα που ρέει γάλα και μέλι και να αποκτήσετε πάρα πολλούς απογόνους, όπως σας υποσχέθηκε ο Κύριος,
ο Θεός των προγόνων σας. Άκου, λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνον ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο το Θεό σου, μόλι την καρδιά σου, μόλι την ψυχή σου και μόλι τη δύναμή σου. Να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω. Να τις διδάσκεις στα παιδιά σου και να μιλάς για αυτές όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις στο δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Να τις δέσεις σαν σημάδι στο χέρι σου και να τις έχεις σαν έμβλημα στο μέτωπό σου ανάμεσα στα μάτια σου. Να τις γράψεις στις παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σου και στις πύλες της πόλης σου. Προειδοποιήσεις για την περίπτωση ανυπακοής. Ο Κύριος, ο Θεός σας, θα σας φέρει στη χώρα που υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ να σας δώσει. Είναι μια χώρα με πόλεις μεγάλες και ωραίες, που δεν τις οικοδομήσατε εσείς, με σπίτια γεμάτα από όλα τα αγαθά που δεν τα φέρατε εσείς, με δεξαμενές έτοιμες που δεν τις κάψατε εσείς, με αμπέλια και λιοστάσια που δεν τα φυτέψατε εσείς. Αφού λοιπόν φάτε και χορτάσετε, προσέξτε μήπως ξεχάσετε τον Κύριο που σας έβγαλε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Να σέβεστε τον Κύριο το Θεό σας. Αυτόν να λατρεύετε και στο όνομά Του να ορκίζεστε. Μην παραδοθείτε στη λατρεία άλλων θεών, αυτών των γύρων σας λαών, για να μην ξεσπάσει εναντίον σας ο θυμός του Κυρίου του Θεού σας, που είναι ανάμεσά σας και σας εξαφανίσει από τη γη. Γιατί ο Κύριος είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Μην Τον προκαλέσετε όπως Τον προκαλέσατε στη Μασά. Τηρήστε πιστά τις εντολές Του, τις οδηγίες Του και τους νόμους που σας έχει δώσει. Να κάνετε το σωστό και το καλό ενώπιον του Κυρίου, για να ευτυχήσετε και να πάτε να πάρετε τη διοκτησία σας στην έφορη χώρα που υποσχέθηκε με όρκο ο Κύριος στους προγόνους σας. Θα διώξετε από μπροστά σας όλους τους εχθρούς σας σύμφωνα με την υπόσχεσή Του. Όταν στο μέλλον θα σας ρωτάνε τα παιδιά σας ποια σημασία έχουν οι οδηγίες, οι νόμοι και τα προστάγματα που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας, εσείς θα τους απαντάτε. Ήμασταν κάποτε δούλοι στο Φαραώ, στην Αίγυπτο, και ο Κύριος μας έβγαλε από εκεί με τη μεγάλη Του δύναμη. Έκανε μεγάλα και φοβερά σημεία και θαύματα ενάντια στους Αιγύπτιους, στο Φαραώ και σε όλη Του την οικογένεια μπροστά στα μάτια μας. Έτσι μας έβγαλε από την Αίγυπτο και μας έφερε για να μας δώσει τη χώρα που είχε υποσχεθεί με όρκο στους προγόνους μας. Και μας διέταξε ο Κύριος ο Θεός μας να εφαρμόζουμε όλους αυτούς τους νόμους και να Τον σεβόμαστε, για να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι και μακροήμεροι, όπως συμβαίνει σήμερα. Αν φροντίζουμε να εφαρμόζουμε όλες αυτές τις εντολές ενώπιόν Του όπως μας διέταξε, τότε κι Αυτός θα είναι δίκαιος απέναντί μας. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 7. Λαός ξεχωρισμένος για τον Κύριο. Όταν ο Κύριος ο Θεός σας σας φέρει στη χώρα που τώρα πάτε να την κατακτήσετε, θα διώξετε στο πέρασμά σας πολλά έθνη, τους Χεταίους, τους Γεργεσαίους, τους Αμοραίους, τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, 7 έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σας. Θα τους παραδώσει ο Κύριος ο Θεός σας την εξουσία σας για να τους νικήσετε και να τους εξοντώσετε πλήρως. Δεν πρέπει να κάνετε με αυτούς καμιά συνθήκη, ούτε να τους λυπηθείτε. Δεν θα έρθετε σε επιμιξία μαζί τους. Δεν θα δώσετε τα κορίτσια σας στους γιους τους, ούτε θα πάρετε τις θυγατέρες τους γυναίκες για τους γιους σας. Γιατί θα απομακρύνουν τα παιδιά σας από τον Κύριο και θα λατρεύσουν άλλους θεούς. Και θα ξεσπάσει ο θυμός του Κυρίου εναντίον σας και θα σας εξολοθρεύσει αμέσως. Αντίθετα, θα τους κάνετε τα εξής. Θα καταστρέψετε τα θυσιαστήριά τους.
Θα συντρίψετε τις πέτρινες και τις ξύλινες λατρευτικές τους στήλες και θα κάψετε τα είδωλά τους. Εσείς είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο το Θεό σας. Αυτός σας διάλεξε μέσα από όλους τους λαούς της γης για να είστε λαός δικός του. Σας αγάπησε και σας διάλεξε από τους άλλους λαούς όχι επειδή είσαστε οι πιο πολυάριθμοι, αφού στην πραγματικότητα είσαστε οι πιο ολιγάριθμοι από όλους τους λαούς. Σας διάλεξε όμως από αγάπη για σας και για να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε με όρκο στους προγόνους σας. Σας έβγαλε ο Κύριος με τη μεγάλη του δύναμη και σας λύτρωσε από τον τόπο της δουλείας από τα χέρια του Φαραώ, του βασιλιά της Αιγύπτου. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, Θεός αξιόπιστος, που τηρεί τη διαθήκη του και δείχνει την αγάπη του σε χίλιες γενιές για αυτούς που τον αγαπούν και φυλάνε τις εντολές του, αλλά τιμωρεί με καταστροφή αμέσως και χωρίς καμιά καθυστέρηση αυτούς που τον μισούν. Γι' αυτό πρέπει να ακολουθείτε τις εντολές, τους νόμους και τα προστάγματα που εγώ σας διατάζω σήμερα να εφαρμόζετε. Ευλογίες που προέρχονται από την υπακοή. Αν προσέχετε να τηρείτε αυτές τις εντολές και να τις εφαρμόζετε, τότε και ο Κύριος ο Θεός σας θα μείνει πιστός στη διαθήκη του και στην ευσπλαχνία που υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας. Θα σας αγαπάει, θα σας ευλογεί και θα σας κάνει πολυάριθμους. Θα πολλαπλασιάσει τα παιδιά σας και τον καρπό της γης σας, το στάρι σας, το κρασί σας και το λάδι σας, τα γελάδια σας και τα πρόβατά σας εκεί στη χώρα την οποία υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας να σας δώσει. Εσείς θα είστε ευλογημένοι περισσότερο από όλους τους άλλους λαούς. Κανείς σας δεν θα είναι στήρος, ούτε άντρας, ούτε γυναίκα, ούτε κανένα ζώο σας. Ο Κύριος θα διώξει μακριά σας όλες τις αρρώστιες και δεν θα φέρει εναντίον σας καμία από εκείνες τις πληγές των Αιγυπτίων που τις έχετε γνωρίσει. Θα τις στείλει σε όλους εκείνους που σας μισούν. Πρέπει να εξολοθρεύσετε όλους τους λαούς που θα παραδώσει στην εξουσία σας ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα τους λυπηθείτε, ούτε θα λατρεύσετε τους θεούς τους, γιατί αυτό θα αποτελέσει παγίδα για σας. Ο λαός του Ισραήλ και τα γύρω έθνη. Μη σκεφτείτε πως τα έθνη εκείνα είναι πολύ αριθμότερα από εσάς και δεν θα μπορέσετε να τα διώξετε. Μην τα φοβηθείτε. Να θυμάστε καλά τα όσα έκανε ο Κύριος ο Θεός σας στο Φαραώ και στους Αιγυπτίους. Έχετε δει με τα μάτια σας τις σκληρές δοκιμασίες, τα σημεία, τα θαύματα, τη μεγάλη και ακαταμάχητη δύναμη με τα οποία ο Κύριος ο Θεός σας σας ελευθέρωσε. Τα ίδια θα κάνει και σε όλους τους λαούς που εσείς φοβάστε. Ακόμη και σφίκες θα στείλει εναντίον τους, ωστότου καταστραφούν όσοι θα έχουν γλιτώσει και θα κρύβονται από εσάς. Μη σας τρομάζουν όλοι αυτοί, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας θα είναι μαζί σας, που είναι Θεός μεγάλος και φοβερός. Αυτός θα διώξει σιγά σιγά όλα αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Δεν θα μπορέσετε να τα εξοντώσετε μόνο μιας, γιατί έτσι θα πλήθαιναν τα άγρια θηρία εναντίον σας. Αλλά ο Κύριος ο Θεός σας θα τους υποτάξει σε εσάς, θα τους προκαλέσει μεγάλο πανικό που θα τους οδηγήσει στην καταστροφή. Θα παραδώσει την εξουσία σας τους βασιλιάδες τους και θα εξαφανίσετε το όνομά τους από την οικουμένη. Κανένας τους δεν θα μπορέσει να σας αντισταθεί. Θα τους εξοντώσετε όλους. Θα κάψετε τα είδωλα των θεών τους. Δεν θα επιθυμήσετε το ασήμι και το χρυσάφι που είναι πάνω σε αυτά, ούτε θα το πάρετε δικό σας, για να μην προκαλέσετε τη δυστυχία σας. Κάθε τι που έχει σχέση με τα είδωλα είναι μισητό στον Κύριο. Δεν θα φέρετε στα σπίτια σας κανένα από αυτά τα είδωλα, γιατί θα καταστραφείτε κι εσείς μαζί τους. Τέτοια πράγματα πρέπει να καταστρέφονται. Θα τα αποστρέφεστε τελείως και θα τα μισείτε. Δευτερονόμιον κεφάλαιο 8. Η έφορη χώρα που πρόκειται να κατακτηθεί. Φροντίστε να εκτελείτε όλες τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα,
για να ζήσετε και να πολλαπλασιαστείτε και να μπείτε να κατακτήσετε τη χώρα που υποσχέθηκε με όρκο ο Κύριος στους προγόνους σας. Να θυμάστε όλη την πορεία στην οποία ο Κύριος ο Θεός σας οδήγησε αυτά τα 40 χρόνια μέσα από την έρημο, για να σας ταπεινώσει, να σας δοκιμάσει και να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σας, αν θα τηρήσετε τις εντολές του ή όχι. Σας ταπείνωσε και σας άφησε να πεινάσετε. Σας έδωσε να φάτε το μάνα που ούτε εσείς το γνωρίζατε, ούτε οι πρόγονοί σας, με σκοπό να σας διδάξει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά και με ό,τι ο Κύριος προστάζει. Τα ρούχα σας δεν έλειωσαν πάνω σας και τα πόδια σας δεν πρίστηκαν όλα αυτά τα 40 χρόνια. Πρέπει να καταλάβετε καλά ότι όπως εκπαιδεύει ένας το παιδί του, έτσι σας εκπαίδευσε ο Κύριος ο Θεός σας. Να τηρείτε λοιπόν τις εντολές του για να ακολουθείτε το δρόμο του και να τον σέβεστε. Η καινούργια χώρα, δώρο του Θεού. Η χώρα που σας φέρνει ο Κύριος ο Θεός σας είναι χώρα έφορη με ποτάμια και πηγές και υπόγεια νερά που αναβλύζουν από κοιλάδες και βουνά. Είναι χώρα με άφθονα σιτάρια και κριθάρια, με αμπέλια, σικές και ροδιές, ελιές και μέλι. Σε εκείνη τη χώρα δεν θα υπάρχει φτώχεια και δεν θα έχετε τίποτα να στερηθείτε. Οι βράχοι της έχουν σίδερο και από τα βουνά της θα βγάζετε χαλκό. Εκεί θα φάτε και θα χορτάσετε και θα δοξολογήσετε τον Κύριο τον Θεό σας για την πλούσια χώρα που σας έδωσε. Ο κίνδυνος να λησμονηθεί ο Κύριος. Προσέξτε όμως να μην ξεχάσετε τον Κύριο τον Θεό σας, παραβαίνοντας τις εντολές του, τα προστάγματά του και τους νόμους του που εγώ σας δίνω σήμερα. Θα φάτε και θα χορτάσετε, θα χτίσετε ωραία σπίτια και θα εγκατασταθείτε σε αυτά. Θα πολλαπλασιαστούν τα βόδια σας και τα πρόβατά σας και θα αυξηθεί το ασήμι σας, το χρυσάφι σας και όλα σας τα υπάρχοντα. Προσέξτε όμως τότε να μην υπερηφανευτείτε και ξεχάσετε τον Κύριο τον Θεό σας. Γιατί αυτός είναι που σας έβγαλε από την Αίγυπτο τον τόπο της δουλείας. Αυτός σας οδήγησε μέσα από τη μεγάλη και φοβερή έρημο όπου υπήρχαν φίδια και φαρμακεροί σκορπιοί και άνυδρα μέρη και έβγαλε νερό για σας από το βράχο το σκληρό. Ο Κύριος σας έθρεψε στην έρημο με το μάνα που δεν το είχαν γνωρίσει οι προγονείς σας για να σας ταπεινώσει και να σας δοκιμάσει και τέλος να σας χαρίσει τις ευλογίες του. Προσέξτε λοιπόν μήπως σκεφτείτε πως η δική σας υπεροχή και η δύναμή σας έφερε όλον αυτό τον πλούτο. Να θυμάστε τον Κύριο το Θεό σας, γιατί αυτό σας δίνει τη δύναμη να αποκτάτε τον πλούτο. Έτσι επιβεβαιώνει ότι ακόμη μέχρι σήμερα είναι πιστός στη διαθήκη του που την υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας. Αν πράγματι ξεχάσετε τον Κύριο το Θεό σας και ακολουθήσετε άλλους θεούς, τους λατρέψετε και τους προσκυνήσετε, σας βεβαιώνω σήμερα ότι εξάπαντος θα καταστραφείτε. Όπως θα καταστρέψει ο Κύριος ο Θεός σας τα έθνη στο πέρασμά σας, έτσι θα καταστραφείτε κι εσείς, αν δεν υπακούτε σε Αυτόν. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 9. Η αναξιότητα του λαού Ισραήλ. Ακούτε, Ισραηλίτες. Σήμερα εσείς θα περάσετε τον Ιορδάνη για να πάτε να κυριεύσετε έθνη μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σας. Πόλεις μεγάλες και οχυρωμένες με τείχη που φτάνουν ως τον ουρανό και έναν λαό μεγάλο και γιγαντόσωμο, τους Ανακίμ που τους έχετε γνωρίσει και ακούσατε να λένε για αυτούς ότι κανείς δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι στους απογόνους του Ανάκ. Σήμερα λοιπόν θα μάθετε ότι ο Κύριος ο Θεός σας προπορεύεται μπροστά σας και είναι φωτιά καταλυτική. Αυτός θα τους συντρίψει και θα τους υποτάξει σε εσάς. Και εσείς θα τους διώξετε και θα τους εξοντώσετε στη στιγμή όπως σας το υποσχέθηκε. Όταν όμως ο Κύριος ο Θεός σας θα τους έχει πια διώξει από μπροστά σας, μη σκεφτείτε ότι επειδή είστε δίκαιοι και ακέραιοι σας έφερε στη χώρα εκείνη να την κατακτήσετε και να εγκατασταθείτε εκεί. Στην πραγματικότητα, επειδή τα άλλα έθνη είναι ασεβή, γι' αυτό ο Κύριος θα τα διώξει από μπροστά σας. Επιπλέον, θέλει να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που με όρκο έδωσε στους προγόνους σας τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Να ξέρετε λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σας θα σας δώσει εκείνη την έφορη χώρα να την πάρετε τη διοκτησία σας, αλλά όχι εξαιτίας της δικαιοσύνης σας. Γιατί εσείς στην πραγματικότητα
είστε λαός ισχυρογνωμών. Η ανυπακοή του λαού προς το Θεό. Θυμηθείτε πόσο έχετε εξοργήσει τον Κύριο το Θεό σας στην έρημο. Μην ξεχνάτε ότι από τη μέρα που βγήκατε από την Αίγυπτο ως τότε που φτάσατε στον τόπο αυτό, συνεχώς επαναστατούσατε εναντίον του. Στο όρος Χορίβ εξοργήσατε τον Κύριο και εκείνος θύμωσε εναντίον σας τόσο πολύ που ήθελε να σας εξοντώσει. Εγώ είχα τότε ανέβει στο βουνό για να πάρω τις πέτρινες πλάκες της Διαθήκης, την οποία ο Κύριος έκανε μαζί σας, και έμεινα στο βουνό 40 μερόνυχτα χωρίς τίποτε να φάω ή να πιω. Μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες που πάνω τους ήταν γραμμένα από τον ίδιο το Θεό όλα τα λόγια που σας είχε πει μέσα από τη φωτιά τη μέρα που είχατε συγκεντρωθεί στο βουνό. Αφού λοιπόν πέρασαν τα 40 εκείνα μερόνυχτα, ο Κύριος μου έδωσε τις δύο πέτρινες πλάκες της Διαθήκης και μου είπε: «Σήκω, κατέβα γρήγορα, γιατί ο λαός σου, αυτός που τον έβγαλες από την Αίγυπτο, διαφθάργει κιόλας. Ξεστράτησαν από το δρόμο που τους έχω καθορίσει και έφτιαξαν ένα είδωλο από χυτό μέταλλο». Μου είπε ακόμα ο Κύριος: «Βλέπω πως αυτός ο λαός είναι λαός πεισματάρης. Άφησέ με να τους εξοντώσω και να τους εξαφανίσω από την οικουμένη. Και σένα θα σε κάνω έθνος δυνατότερο και πολύ αριθμότερο από αυτούς». Τότε πήρα το δρόμο και κατέβηκα από το βουνό, ενώ αυτό ήταν τυλιγμένο στις φλόγες. Κρατούσα και τις δύο πλάκες της Διαθήκης στα χέρια μου. Τότε είδα ότι πράγματι είχατε αμαρτήσει στον Κύριο το Θεό σας. Είχατε κατασκευάσει ένα χυτό μοσχάρι. Βιαστήκατε να ξεστρατήσετε από το δρόμο που σας είχε ορίσει ο Κύριος. Τότε έπιασα τις δύο πλάκες και τις πέταξα κάτω με τα χέρια μου και τις έσπασα μπροστά στα μάτια σας. Έπειτα έπεσα στη γη ενώπιον του Κύριου και έμεινα όπως την πρώτη φορά, 40 μερόνυχτα χωρίς τίποτε να φάω ή να πιω, εξαιτίας των αμαρτιών σας. Είχατε διαπράξει το κακό ενώπιον του Κύριου και τον εξοργήσατε. Κι εγώ φοβήθηκα αυτή την οργή και το θυμό του Κυρίου εναντίον σας, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο να θέλει να σας εξοντώσει. Αλλά και τη φορά αυτή με άκουσε. Ήταν πάρα πολύ οργισμένος ο Κύριος και εναντίον του Ααρών, που τόσο ήθελε να τον εξοντώσει. Τότε προσευχήθηκα και για τον Ααρών. Πήρα λοιπόν το έργο της αμαρτίας σας, το μοσχάρι που είχατε κατασκευάσει, και το έριξα στη φωτιά. Το κοπάνισα τόσο που έγινε λεπτή σκόνη, και τη σκόνη του αυτή την έριξα στο χύμαρο που κατεβαίνει από το βουνό. Αλλά και στην Ταβερά και στη Μασά και στην Κυβρόθα τα Αβά εξοργήσατε τον Κύριο. Επίσης στην Κάδης Βαρνή, όταν ο Κύριος ο Θεός σας έστειλε με την εντολή να επιτεθείτε και να κατακτήσετε τη χώρα που σας έδωσε, εσείς αντισταθήκατε στη διαταγή του. Δεν του δείξατε εμπιστοσύνη και δεν δώσατε σημασία στα λόγια του. Ανέκαθεν στασιάζατε εναντίον του Κυρίου από τη μέρα που σας γνώρισα. Μεσολάβηση του Μωυσή υπέρ του λαού. Εκείνα τα 40 μερόνυχτα λοιπόν έπεσα στη γη ενώπιον του Κυρίου, γιατί είχε πει ότι σκόπευε να σας εξοντώσει και τον παρακαλούσα: «Κύριε Θεέ, μην καταστρέψεις το λαό σου που σου ανήκει, που τον λύτρωσες με τη μεγαλοσύνη σου και τον έβγαλες από την Αίγυπτο με τη μεγάλη σου δύναμη. Θυμήσου τους δούλους σου, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Μη λάβεις υπόψη σου το πείσμα του λαού αυτού, την ασέβειά του και την αμαρτία του. Οι κάτοικοι της χώρας από την οποία μας έβγαλες θα πούν ότι δεν μπορούσες να φέρεις το λαό σου στη χώρα που του υποσχέθηκες και τον ελευθέρωσες μόνο και μόνο για να τον θανατώσεις στην έρημο επειδή τον μισούσες. Αυτοί όμως είναι λαό σου και σου ανήκουν. Είναι αυτοί που τους ελευθέρωσες με τη μεγάλη, την ακαταμάχητη δύναμή σου». Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 10. Οι δεύτερες λίθινες πλάκες. Τότε μου είπε ο Κύριος: «Κόψε δύο πέτρινες πλάκες σαν τις προηγούμενες και ανέβα να με βρεις στο βουνό. Φτιάξε και μια ξύλινη κυβωτό. Εγώ θα γράψω πάνω στις πλάκες τα λόγια που υπήρχαν στις πρώτες πλάκες που έσπασες και εσύ θα τις βάλεις μέσα στην κυβωτό». Έφτιαξα λοιπόν μια κυβωτό από ξύλα ακακίας
Έκοψα και δύο πέτρινες πλάκες σαν τις πρώτες και ανέβηκα στο βουνό κρατώντας τις πλάκες. Ο Κύριος έγραψε πάνω στις πλάκες με την ίδια γραφή όπως την πρώτη φορά τις 10 εντολές που σας τις είχε πει στο βουνό μέσα από την φωτιά όταν είχατε συγκεντρωθεί εκεί και μου τις παρέδωσε. Κατέβηκα πάλι από το βουνό και έβαλα τις πλάκες στην κυβωτό που είχα φτιάξει και έμειναν εκεί όπως μου το είχε διατάξει ο Κύριος. Θάνατος του Ααρών και τα καθήκοντα των Λεβιτών. Οι Ισραηλίτες αναχώρησαν από τη Βηρώθ Βενέη Αακάν και πήγαν στη Μοσερώθ. Τότε πέθανε και ο Ααρών και θαύτηκε εκεί. Ιερέα στη θέση του έγινε ο γιος του Ελεάζαρ. Από τη Μοσερώθ έφυγαν και πήγαν στη Γουδγοθά και από εκεί στην Ιωτβαθά, περιοχή με τρεχούμενα νερά. Τότε ξεχώρισε ο Κύριος τη φυλή Λεβί για να σηκώνουν την κυβωτό της Διαθήκης του Κυρίου, να στέκονται ενώπιον του Κυρίου, να τον υπηρετούν και να ευλογούν στο όνομα του. Αυτά είναι τα καθήκοντά τους μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και δεν δόθηκε στους Λεβίτες κληρονομικό μερίδιο γης ανάμεσα στους άλλους Ισραηλίτες. Ο Κύριος ο Θεός σας είναι το μερίδιό τους, σύμφωνα με την υπόσχεσή του. Έμεινα στο βουνό όπως την πρώτη φορά 40 μερόνυχτα. Και αυτή τη φορά με άκουσε πάλι ο Κύριος και δεν επέμεινε να σας καταστρέψει. «Σήκω αμέσως», μου είπε, «και πήγαινε επικεφαλής του λαού για να μπουν στη χώρα που υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους τους να τους δώσω και να την πάρουν ιδιοκτησία τους». Οι απαιτήσεις του Θεού. «Και τώρα, Ισραηλίτες, τι άλλο σας ζητάει ο Κύριος ο Θεός σας παρά να τον σέβεστε, να βαδίζετε σύμφωνα με τις εντολές του, να τον αγαπάτε και να τον λατρεύετε με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας, να τηρείτε τις εντολές του και τους νόμους του που εγώ σας έδωσα σήμερα για να ευτυχήσετε. Στον Κύριο ανήκουν οι ουρανοί ως το απότατο σημείο τους, η γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Κι όμως ο Κύριος προτίμησε μόνο τους προγόνους σας, αυτούς αγάπησε και μετά από αυτούς διάλεξε όπως βλέπετε από όλους τους άλλους λαούς εσάς που είστε οι απόγονοι εκείνων. Γι' αυτό να υπακούετε με την καρδιά σας τον Κύριο και να μην είστε ισχυρογνώμονες. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο Θεός των Θεών και ο Κύριος των Κυρίων. Ο μεγάλος Θεός, ο ισχυρός και φοβερός, που δεν μεροληπτεί για κανέναν και δεν εξαγοράζεται με δώρα. Είναι εκείνος που αποδίδει στον ορφανό και στη χείρα το δίκιο τους, που αγαπάει τον ξένο και του δίνει ψωμί και ρούχα. Να αγαπάτε λοιπόν τους ξένους, γιατί κι εσείς ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο. Να σέβεστε τον Κύριο το Θεό σας. Αυτόν να λατρεύετε και σε Αυτόν να είστε αφοσιωμένοι και στο όνομά Του να ορκίζεστε. Αυτός είναι το καύχημά σας και Αυτός είναι ο Θεός σας, που έκανε για σας τα μεγάλα και φοβερά εκείνα έργα που τα είδατε με τα ίδια σας τα μάτια. 70 άτομα ήταν οι πρόγονοί σας όταν κατέβηκαν στην έρημο και τώρα ο Κύριος ο Θεός σας σας έκανε έναν πολυάριθμο λαό σαν τα αστέρια του ουρανού. Δευτερονόμιον κεφάλαιο 10. Η μεγαλοσύνη του Κυρίου. Να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να διατηρείτε διαπαντός τα παραγγέλματά Του, δηλαδή τους νόμους Του, τα προστάγματά Του και τις εντολές Του. Εσείς και όχι τα παιδιά σας που δεν γνώρισαν και δεν είδαν. Γνωρίζετε σήμερα τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου του Θεού σας, το μεγαλείο Του, το δυνατό Του χέρι και την ακαταμάχητη δύναμή Του. Έχετε δει τα σημεία και τα θαύματα που έκανε ο Κύριος στην Αίγυπτο ενάντια στο βασιλιά της, στο Φαραώ και σε όλη του τη χώρα. Τα όσα έκανε στο στρατό των Αιγυπτίων, στο υπηκό τους και στα αρματά τους, όταν άφησε να τους σκεπάσουν τα νερά της Ερυθράς θάλασσας, καθώς αυτοί σας καταδίωκαν και τους κατέστρεψε ο Κύριος για πάντα. Είδατε αυτά που έκανε για χάρη σας στην έρημο, ώσπου να φτάσετε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Επίσης τα όσα έκανε στο Δαθάν και στον Αβυρόμ, τους γιους του Ελιάβ από τη φυλή Ρουβίν, όταν ενώπιον όλου του λαού άνοιξε η γη το στόμα της και τους κατάπια αυτούς και τις οικογένειές τους, τις σκηνές τους
και όλους όσους τους είχαν ακολουθήσει. Έχετε δει λοιπόν με τα μάτια σας τα μεγάλα έργα που έκανε ο Κύριος. Γι' αυτό, να τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα, για να πάρετε δύναμη και να μπορέσετε να κυριεύσετε τη χώρα στην οποία πρόκειται να μπείτε. Έτσι επίσης, θα ζήσετε πολλά χρόνια στη χώρα που ο Κύριος την υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας και στους απογόνους τους. Μια χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Η χώρα στην οποία μπαίνετε για να την κατακτήσετε δεν είναι όπως η Αίγυπτος από που φύγατε. Εκεί σπέρνατε τους σπόρους σας και έπρεπε να ποτίζετε τα χωράφια σας σαν να ήταν λαχανόκηποι, δουλεύοντας σκληρά με τα πόδια σας. Η χώρα όμως που πάτε τώρα να κατακτήσετε είναι χώρα με βουνά και κοιλάδες, που ποτίζεται από τη βροχή. Είναι χώρα για την οποία θα φροντίζει ο Κύριος, ο Θεός σας. Τα μάτια Του είναι πάντοτε πάνω της, από την αρχή ως το τέλος της χρονιάς. Αν υπακούσετε πραγματικά στις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα και αν αγαπάτε τον Κύριο, το Θεό σας, και τον λατρεύετε μόλις σας την καρδιά και μόλις σας την ψυχή, τότε αυτός θα στέλνει βροχή στη χώρα σας τον κατάλληλο καιρό της, τη φθινοπορεινή και την ανοιξιάτικη, και θα έχετε καλή σοδειά στο στάρι, στο κρασί και στο λάδι σας. Αυτός θα κάνει να φυτρώνει χορτάρι στα χωράφια σας για τα ζώα σας. Και εσείς θα τρώτε και θα χορταίνετε. Η παρακοή του λαού καθορίζει το μέλλον του. Προσέξτε όμως μήπως η καρδιά σας πλανηθεί και απομακρυνθείτε από τον Κύριο και προσκυνήσετε άλλους θεούς για να τους λατρεύσετε. Γιατί τότε θα ξεσπάσει ο θυμός του εναντίον σας. Θα κλείσει τον ουρανό και δεν θα πέσει βροχή. Η γη δεν θα δώσει τα προϊόντα της και εσείς θα εξαφανιστείτε στη στιγμή από την έφορη χώρα που ο Κύριος σας δίνει. Βάλτε λοιπόν αυτά τα λόγια στην καρδιά σας και στην ψυχή σας. Να τα δέσετε για σημάδι στο χέρι σας και να τα έχετε σαν έμβλημα στο μέτωπό σας ανάμεσα στα μάτια σας. Διδάξτε τα στα παιδιά σας και μιλάτε για αυτά όταν κάθεστε στο σπίτι σας ή όταν βαδίζετε στο δρόμο, όταν ξαπλώνετε για ύπνο και όταν σηκώνεστε. Γράψτε τα στους παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σας και στις πύλες της πόλης σας. Τότε, όσο θα υπάρχει ο ουρανός πάνω από τη γη, θα πληθαίνουν οι μέρες σας και οι μέρες των παιδιών σας στη χώρα που ο Κύριος υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας να τους τη δώσει. Αν τηρήσετε με ακρίβεια όλες αυτές τις εντολές που σας δίνω εδώ, δηλαδή αν αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, αν ακολουθείτε πλήρως το δρόμο Του και αν είστε αφοσιωμένοι σε Αυτόν, τότε Εκείνος θα διώξει όλα αυτά τα έθνη από μπροστά σας, μολονότι θα είναι μεγαλύτερα και ισχυρότερα από σας. Κάθε τόπος όπου θα πατήσει το πέλμα του ποδιού σας θα νίκει σε εσάς. Από την έρημο νότια ως το Λίβανο βόρεια και από το μεγάλο ποταμό τον Εφράτη ανατολικά ως τη Μεσόγειο θάλασσα δυτικά. Αυτά θα είναι τα σύνορά σας. Κανείς δεν θα μπορεί να σας αντισταθεί. Παντού όπου κι αν περνάτε στη χώρα, ο Κύριος ο Θεός σας θα κάνει όλοι να σας τρέμουν και να σας φοβούνται, όπως σας το υποσχέθηκε. Κοιτάξτε, εγώ σήμερα βάζω μπροστά σας την ευλογία και την κατάρα. Την ευλογία αν υπακούσετε στις εντολές του Κυρίου του Θεού σας, που εγώ σας δίνω σήμερα, και την κατάρα αν δεν υπακούσετε και απομακρυνθείτε από το δρόμο που εγώ σήμερα σας δείχνω και ακολουθήσετε άλλους θεούς που δεν τους γνωρίζετε. Όταν σας φέρει ο Κύριος ο Θεός σας στη χώρα που πηγαίνετε να κατακτήσετε, τότε θα εκφωνείτε την ευλογία από το όρος Γεριζίμ και την κατάρα από το όρος Εβάλ. Τα βουνά αυτά βρίσκονται πέρα από τον Ιορδάνη προς τη Δύση, στη χώρα των Χαναναίων οι οποίοι κατοικούν στην Άραβα, απέναντι από τη Γιλγάλ, κοντά στη Δρή Μωρέ. Τώρα εσείς είστε έτοιμοι να περάσετε τον Ιορδάνη για να μπείτε και να κυριεύσετε τη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας. Όταν λοιπόν την κυριεύσετε και κατασταθείτε σε αυτήν, τότε προσέξτε να εφαρμόσετε όλους τους νόμους και τα προστάγματα που εγώ σήμερα σας μεταβιβάζω. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 12. Το βιβλίο του νόμου.
Αυτοί είναι οι νόμοι και τα προστάγματα που θα προσέξετε να εφαρμόζετε όλες τις μέρες της ζωής σας στη χώρα που σας δίνει για ιδιοκτησία ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων σας. Ένας μόνον ιερός τόπος για όλο το λαό. Θα καταστρέψετε εντελώς όλους τους ιερούς τόπους που βρίσκονται πάνω στα ψηλά βουνά, στους λόφους, κάτω από τις σκιές των δέντρων, όπου τα έθνη που θα διώξετε λατρεύουν τους θεούς τους. Θα γκρεμίσετε τα θυσιαστήριά τους, θα συντρίψετε τις πέτρινες και θα κάψετε τις ξύλινες λατρευτικές τους στήλες, θα κομματιάσετε τα είδωλα των θεών τους και θα εξαφανίσετε τα ονόματά τους από αυτόν τον τόπο. Κατά τη λατρεία του Κυρίου του Θεού σας, εσείς δεν θα κάνετε ό,τι κάνουν αυτά τα έθνη. Θα πηγαίνετε και θα τον λατρεύετε μόνο στον τόπο που από όλα τα εδάφη των φυλών σας θα διαλέξει εκείνος. Αυτός θα είναι ο τόπος κατοικίας του και λατρείας του ονόματός του. Εκεί θα προσφέρετε τα ολοκαυτώματά σας, τις θυσίες σας, τις δεκάτες σας, τις εκούσιες προσφορές σας, τα τάματά σας και τα πρωτογέννητα των βοδιών και των προβάτων σας. Εκεί, ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, θα τρώτε μαζί με τις οικογένειές σας και θα χαιρόσαστε για όσα θα έχετε πετύχει και που θα τα έχει αυτός ευλογήσει. Δεν θα λατρεύετε τον Κύριο όπως εμείς εδώ σήμερα που κάνουμε ό,τι νομίζει σωστό ο καθένας. Αυτό γίνεται επειδή δεν έχετε ακόμα μπει στη χώρα που θα σας δώσει για ιδιοκτησία σας ο Κύριος ο Θεός σας. Εκεί θα ζείτε ειρηνικά. Έχετε ακόμη να περάσετε τον Ιορδάνη πριν εγκατασταθείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος για να την κατακτήσετε. Εκεί θα σας εξασφαλίσει ειρήνη από όλους τους γύρω εχθρούς σας και θα ζείτε με ασφάλεια. Τότε, στον τόπο που θα διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας για να λατρεύετε το όνομά Του, εκεί θα προσφέρετε όλα όσα σας έχω διατάξει. Τα ολοκαυτώματά σας, τις θυσίες σας, τις δεκάτες σας, τις προσφορές και ό,τι αποφασίζετε να προσφέρετε για να εκπληρώσετε τα τάματά σας προς Αυτόν. Θα χαιρόσαστε ενώπιόν Του εσείς, οι γη σας και οι κόρες σας, οι δούλοι και οι δούλες σας, καθώς και οι λεβίτες που θα ζουν στις πόλεις σας, γιατί αυτοί δεν θα έχουν κληρονομικό μερίδιο όπως εσείς. Διάκριση μεταξύ θυσίας και σφαγείου. Προσέχετε να μην προσφέρετε τα ολοκαυτώματά σας σε οποιονδήποτε τόπο βρίσκεται μπροστά σας. Θα τα προσφέρετε στον τόπο που θα διαλέξει ο Κύριος, στο έδαφος μιας από τις φυλές σας. Μόνον εκεί θα προσφέρετε τα ολοκαυτώματά σας και εκεί θα κάνετε όλα όσα εγώ σας διατάζω. Μπορείτε όμως να σφάζετε και να τρώτε κρέας παντού όπου θα κατοικείτε, όσες φορές θέλετε, ανάλογα με τις ευλογίες που θα σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας. Από το κρέας αυτό μπορούν να τρώνε τόσο οι καθαροί όσο και οι ακάθαρτοι, σαν αυτό να ήταν ζαρκάδι ή ελάφι. Μόνο που δεν θα τρώτε το αίμα του ζώου, θα το χύνετε στη γη όπως το νερό. Δεν μπορείτε εκεί που θα κατοικείτε να τρώτε τη δεκάτη του σταριού, του κρασιού ή του λαδιού σας, ούτε τα πρωτογέννητα των βοδιών και των προβάτων σας, που θα τα προσφέρετε ως τάματα ή ως εκούσιες προσφορές. Όλα αυτά θα τα τρώτε εσείς και τα παιδιά σας, οι δούλοι σας και οι λεβίτες που μένουν στις πόλεις σας, αλλά ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, στον τόπο που εκείνος θα έχει διαλέξει. Έτσι θα χαιρόσαστε ενώπιον του για όσα θα έχετε πετύχει. Προσέχετε να μην παραμελήσετε τους λεβίτες όσο θα ζείτε στη χώρα σας. Όταν ο Κύριος ο Θεός σας διευρύνει τα σύνορά σας όπως σας το υποσχέθηκε και επιθυμήσετε κρέας, μπορείτε να φάτε όσο θέλετε. Αν είναι μακριά σας ο τόπος που θα διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας για να λατρεύετε εκεί το όνομά Του, τότε θα σφάζετε ένα ζώο από τα βόδια σας ή από τα πρόβατά σας που θα σας έχει δώσει ο Κύριος και θα τρώτε εκεί στις πόλεις σας όσο τραβάει η όρεξή σας σύμφωνα με όσα σας διέταξα. Όλοι, καθαροί και ακάθαρτοι, θα μπορούν να παίρνουν μέρος σε αυτό το γεύμα, όπως όταν τρώτε ζαρκάδι ή ελάφι. Μόνο να φροντίζετε να μην τρώτε το αίμα, γιατί το αίμα είναι ζωή και δεν πρέπει να τρώτε τη ζωή μαζί με το κρέας. Δεν θα τρώτε λοιπόν το αίμα. Θα το χύνετε στη γη όπως το νερό. Δεν θα το τρώτε για να ευτυχείτε εσείς και οι απόγονοί σας. Έτσι θα κάνετε το σωστό ενώπιον του Κυρίου. Αλλά τα ζώα που τα έχετε αφιερώσει στον Κύριο, καθώς και εκείνα που τα έχετε τάξει, θα τα παίρνετε και θα τα φέρνετε στον τόπο που εκείνος θα έχει διαλέξει. Όταν θα φέρνετε τα ολοκαυτώματά σας,
θα προσφέρετε το κρέας μαζί με το αίμα στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σας. Το αίμα όμως των άλλων θυσιών σας θα πρέπει να το χύνετε πλάι στο θυσιαστήριο και το κρέας θα το τρώτε. Να ακούτε και να εφαρμόζετε όλα αυτά τα λόγια που σας διατάζω. Έτσι θα κάνετε το καλό και το αρεστό στον Κύριο το Θεό σας και θα είστε για πάντα ευτυχισμένοι, εσείς και οι προγονείς σας. Αποφυγή της ειδωλολατρίας. Ο Κύριος ο Θεός σας θα εξολοθρεύσει στο πέρασμά σας τα έθνη που είναι εγκατεστημένα στη χώρα που πάτε να κυριεύσετε και θα εγκατασταθείτε εσείς σε αυτήν. Προσέξτε τότε μήπως παγιδευτείτε και ακολουθήσετε το παράδειγμα εκείνων μετά που θα τους έχει εξολοθρεύσει ο Κύριος και ζητήστε πληροφορίες για το πώς λάτρευαν τους θεούς τους για να κάνετε και εσείς τα ίδια. Μη λατρεύσετε τον Κύριο το Θεό σας με τον τρόπο που λατρεύουν εκείνοι τους θεούς τους, γιατί κατά τη λατρεία των θεών τους κάνουν εσχρές πράξεις που τις μισεί ο Κύριος. Ακόμα και τους γιους τους και τις κόρες τους τους καίνε στη φωτιά. Θυσία στους θεούς τους. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 13. Η αρτιότητα των διαταγμάτων. Προσέξτε να εφαρμόζετε όλα τα λόγια που εγώ σας διατάζω. Δεν θα προσθέσετε ούτε θα αφαιρέσετε τίποτε από αυτά. Ενάντια στην πλάνη των ειδώλων. Αν παρουσιαστεί ανάμεσά σας κάποιος προφήτης ή ονειροκρίτης και σας δώσει ένα σημείο ή κάνει κάποιο θαύμα και το σημείο ή το θαύμα πραγματοποιηθεί, με σκοπό μετά να σας προσκαλέσει να ακολουθήσετε και να λατρεύσετε άλλους θεούς που δεν τους γνωρίζετε, μην τον ακούσετε εκείνο τον προφήτη ή τον ονειροκρίτη, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας θέλει να σας δοκιμάσει για να δει αν τον αγαπάτε με όλη την καρδιά σας και με όλη την ψυχή σας. Αυτόν να ακολουθείτε, αυτόν να σέβεστε. Να ακούτε τα λόγια του και να τηρείτε τις εντολές του. Αυτόν να λατρεύετε και σε αυτόν να είστε αφοσιωμένοι. Και ο προφήτης εκείνος ή ο ονειροκρίτης πρέπει να θανατωθεί, γιατί κήρυξε την αποστασία από τον Κύριο το Θεό σας που σας έβγαλε από την Αίγυπτο και σας λύτρωσε από τον τόπο της δουλείας. Προσπάθησε να σας απομακρύνει από το δρόμο στον οποίο σας διέταξε ο Κύριος ο Θεός σας να βαδίζετε. Έτσι θα εξαφανίσετε το κακό από ανάμεσά σας. Ακόμη κι αν ο αδερφός κάποιου από εσάς από την ίδια μάνα ή ο γιος του ή η κόρη του, η γυναίκα του ή ο φίλος του, που είναι δυνατόν να τον αγαπάει όπως τη ζωή του, τον παρασύρουν κρυφά να πάνε να λατρεύσουν άλλους θεούς που ούτε εσείς ούτε οι πρόγονοί σας γνώρισαν, κάποιος από τους θεούς των λαών που είναι γύρω σας κοντά ή μακριά σας, σε οποιοδήποτε σημείο στη γη, μην υποχωρήσετε και μην τον ακούσετε. Μην τον λυπηθείτε ούτε να τον καλύψετε, αλλά να τον θανατώσετε με λιθοβολισμό. Την πρώτη πέτρα θα τη ρίξει το χέρι εκείνου που εναντίον του έγινε η απόπειρα της παραπλάνησης και έπειτα θα υψωθούν τα χέρια όλου του λαού. Θα τον εκτελέσετε με λιθοβολισμό, γιατί προσπάθησε να σας απομακρύνει από τον Κύριο το Θεό σας, που σας έβγαλε από την Αίγυπτο, τον τόπο της δουλείας. Όλοι οι Ισραηλίτες θα το ακούσουν και θα φοβηθούν και κανείς τους πια δεν θα ξανακάνει τέτοιο κακό πράγμα. Όταν θα έχετε πια εγκατασταθεί στις πόλεις που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, μπορεί να ακούσετε κάποτε να λένε ότι σε κάποια από αυτές βγήκαν από το λαό άνθρωποι κακοί και παραπλάνησαν τους κατοίκους της πόλης τους, παρακινώντας τους να πάνε να λατρεύσουν άλλους θεούς που εσείς δεν τους γνωρίζετε. Τότε να εξετάσετε καλά την υπόθεση και να τη διερευνήσετε σε βάθος, ζητώντας από παντού πληροφορίες. Και αν πραγματικά συνέβη και ανάμεσά σας τέτοια αυθελιερή πράξη και το πράγμα είναι βέβαιο, τότε πρέπει να σφάξετε αλίπητα τους κατοίκους εκείνης της πόλης, καθώς και τα ζώα της. Θα καταστρέψετε την πόλη με ό,τι βρίσκεται μέσα σε αυτήν. Θα μαζέψετε όλα τα υπάρχοντα των κατοίκων της στη μέση της πλατείας, θα τους βάλετε φωτιά και μαζί τους θα κάψετε όλη την πόλη ολοκαύτωμα στον Κύριο, το Θεό σας. Η πόλη εκείνη θα μείνει για πάντα ερείπια. Δεν θα ξαναχτιστεί ποτέ πια. Κανείς δεν θα κρατήσει για τον εαυτό του τίποτε από όσα πρόκειται να καταστραφούν. Έτσι ο Κύριος θα σταματήσει το φοβερό θυμό του και θα σας δείξει ευσπλαχνία και αγάπη. Θα σας δώσει πολλούς απογόνους όπως έχει υποσχεθεί με όρκο στους προγόνους σας. Πρέπει βέβαια να υπακούτε στα λόγια του Κυρίου του Θεού σας, να τηρείτε όλες τις εντολές σας
που εγώ σήμερα σας δίνω και να κάνετε το σωστό ενώπιόν του. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 14. Ένα απαγορευμένο έθιμο πένθους. Εσείς είστε παιδιά του Κυρίου του Θεού σας. Έτσι όταν πενθείτε για έναν νεκρό, δεν πρέπει να κάνετε χαρακές στο σώμα σας, ούτε να ξυρίζετε το μπροστινό μέρος του κεφαλιού σας. Είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο, το Θεό σας. Και σας διάλεξε ο Κύριος από όλους τους λαούς της γης για να του ανήκετε. Ζώα καθαρά και ακάθαρτα. Δεν πρέπει να τρώτε τίποτε από εκείνα που ο Κύριος τα θεωρεί ακάθαρτα. Τα ζώα που επιτρέπεται να τρώτε είναι τα εξής: το βόδι, το πρόβατο, το κατσίκι, το ελάφι, το ζαρκάδι, το πλατόνι, το αγριοκάτσικο, η αντιλόπη, η γαζέλα και το αγριό πρόβατο. Μπορείτε ακόμη να τρώτε όλα τα ζώα που έχουν οπλή σχισμένη σε δύο νύχια και είναι μυρικαστικά. Δεν θα τρώτε όμως αυτά που είναι μόνο μυρικαστικά και εκείνα που έχουν μόνο νύχι σχιστό. Δεν θα τρώτε δηλαδή την καμήλα, το λαγό, τον ποντικό και το κουνέλι, επειδή είναι βέβαια μυρικαστικά αλλά δεν έχουν σχιστό νύχι. Αυτά θα τα θεωρείτε ακάθαρτα. Επίσης δεν θα τρώτε το γουρούνι, επειδή έχει βέβαια οπλή σχισμένη σε δύο νύχια, αλλά δεν είναι μυρικαστικό. Θα το θεωρείτε και αυτό ακάθαρτο. Δεν θα τρώτε το κρέας τους, ούτε θα αγγίζετε το πτώμα τους. Από τα υδρόβια ζώα μπορείτε να τρώτε όλα όσα έχουν πτερύγια ή λέπια. Όσα όμως δεν έχουν πτερύγια και λέπια δεν θα τα τρώτε. Θα τα θεωρείτε ακάθαρτα. Τα καθαρά πτηνά επιτρέπεται να τα τρώτε. Εκείνα που δεν θα τρώτε είναι ο αετός, ο γυπαετός και ο θαλασσαετός, ο εκτίνος και ο γήπας, όλα τα είδη τους, όλα τα είδη των κοράκων, η στροθοκάμηλος, η κουκουβάγια, ο γλάρος και όλα τα είδη του γερακιού, ο γκιόνης, η μεγάλη κουκουβάγια και η ύβης, ο πελεκάνος, η κίσα, ο φαλακροκόρακας, ο πελαργός και ο ηρωδιός, όλα τα είδη τους, ο τσαλαπετινός και η νυχτερίδα. Όλα τα πτερωτά ζωήφια θα τα θεωρείτε ακάθαρτα και δεν θα τα τρώτε. Τα καθαρά πτερωτά όμως μπορείτε να τα τρώτε. Δεν θα τρώτε το πτώμα κανενός ζώου. Μπορείτε να το δίνετε να το τρώνε οι ξένοι που κατοικούν στις πόλεις σας ή να το πουλάτε στους αλλοδαπούς. Εσείς είστε λαός αφιερωμένος στον Κύριο, το Θεό σας. Δεν πρέπει να βράζετε το κατσικάκι στο γάλα της μάνας του. Ο νόμος της δεκάτης. Κάθε χρόνο θα ξεχωρίζετε το 1/10 από τα σπαρτά σας από όλη τη σοδειά που θα σας δίνουν τα χωράφια σας. Θα πηγαίνετε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας για να λατρεύετε το όνομά του και θα τρώτε εκεί ενώπιόν του το 10% από το στάρι σας, από το κρασί σας και από το λάδι σας και επίσης τα πρωτογέννητα των βοδιών σας και των προβάτων σας. Έτσι θα μάθετε να σέβεστε πάντοτε τον Κύριο το Θεό σας. Ίσως όμως ο Κύριος σας ευλογήσει και η σοδειά σας να είναι τόσο μεγάλη που να μην μπορείτε να μεταφέρετε το 10%. Πιθανόν και αυτός ο τόπος που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας για να λατρεύετε εκεί το όνομά του να είναι μακριά από εσάς. Τότε θα πουλήσετε το 10%. Θα φυλάξετε τα χρήματα και θα τα φέρετε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας. Εκεί με αυτά τα χρήματα μπορείτε να αγοράσετε ό,τι θέλετε. Βόδια, πρόβατα, κρασί και δυνατά ποτά ή ό,τι άλλο σας ευχαριστεί. Και να τα φάτε για να εφρανθείτε μαζί με τις οικογένειά σας εκεί, ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας. Μην ξεχάσετε και τους Λεβίτες που κατοικούν στις πόλεις σας, γιατί αυτοί δεν έχουν κληρονομικό μερίδιο όπως οι άλλοι Ισραηλίτες. Στο τέλος κάθε τρίτης χρονιάς, θα χωρίζετε τη δεκάτη από τη σοδειά σε εκείνη τη χρονιά και θα την καταθέτετε στις πόλεις σας. Οι Λεβίτες, που δεν έχουν κληρονομικό μερίδιο καθώς και οι ξένοι, τα ορφανά και οι χείρες της πόλης, θα μπορούν να έρχονται να τρώνε από αυτά για να χορταίνουν. Τότε ο Κύριος ο Θεός σας θα σας ευλογεί σ' ό,τι και αν καταπιάνεστε. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 15. Το έτος της αφέσεως. Στο τέλος κάθε 7ου χρόνου θα κάνετε παραγραφή χρεών προς τιμήν του Κυρίου. Η διαδικασία της παραγραφής θα είναι η ακόλουθη. Όταν θα κηρυχθεί παραγραφή, κάθε δανειστής που θα έχει δανείσει σε κάποιον Ισραηλίτη θα παραιτείται από το δικαίωμά του. Δεν θα πιέζει τον συνανθρωπό του, τον συμπατριώτη του, να εξοφλήσει το χρέος του. Από τον ξένο μπορείτε να απαιτήσετε το δάνειο. Αλλά αυτό που βρίσκεται στα χέρια του συμπατριώτη σας θα το αφήνετε. Ωστόσο δεν θα υπάρχει φτωχός ανάμεσά σας. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας το δίχως άλλο θα σας ευλογήσει στη χώρα που σας δίνει για ιδιοκτησία σας. Αρκεί μόνο να δίνετε προσοχή στα λόγια του και να φροντίζετε να εφαρμόζετε όλες αυτές τις εντολές που εγώ σήμερα σας δίνω. Ο Κύριος ο Θεός σας θα σας ευλογήσει σύμφωνα με την υπόσχεσή του.
Τότε θα δανείζετε πολλά έθνη, αλλά εσείς δεν θα χρειάζεται να δανείζεστε. Θα κυριαρχήσετε σε πολλά έθνη, αλλά κανείς δεν θα κυριαρχήσει πάνω σας. Αν σε κάποια από τις πόλεις σας, στη χώρα που θα σας δώσει ο Κύριος ο Θεός σας, βρεθεί ένας φτωχός, μην το φερθείτε με σκληρότητα και το κλείσετε την καρδιά σας. Ανοίξτε το διάπλατα το χέρι σας και δανείστε του γενναιόδωρα όσα χρειάζεται για τις ανάγκες του. Προσέξτε, μη σκεφτείτε πονηρά ότι πλησιάζει το Σαββατικό έτος που θα γίνει η παραγραφή και φερθείτε σκληρά στο φτωχό συμπατριώτη σας και δεν του δανείσετε. Γιατί τότε εκείνος θα καταφύγει στον Κύριο εναντίον σας και οι ένοχοι θα είστε εσείς. Να δανείζετε λοιπόν πλουσιοπάρουχα και όχι με μισή καρδιά. Και ο Κύριος ο Θεός σας θα σας ευλογήσει για αυτή την πράξη σας σε όλα τα έργα με τα οποία θα καταπιάνεστε. Και επειδή οι φτωχοί δεν θα λείψουν από τη χώρα σας, γι' αυτό κι εγώ σας δίνω αυτή την προσταγή. Να είστε γενναιόδωροι με τους φτωχούς και τους δυστυχισμένους συμπατριώτες σας που θα βρίσκονται στη χώρα σας. Η μεταχείριση των δούλων. Αν ένας ομοεθνής σας Εβραίος ή Εβραία πουληθεί σε κάποιον από εσάς, αυτός θα το δουλέψει για 6 χρόνια. Τον 7ο χρόνο, ο Κύριός του θα τον αφήσει ελεύθερο να φύγει από το σπίτι του. Δεν θα τον αφήσει όμως να φύγει με άδεια τα χέρια. Θα του δώσει πάρα πολλά πρόβατα και άφθονο σιτάρι και γρασί, από όλα με όσα ο Κύριος ο Θεός του τον ευλόγησε. Ποτέ να μην ξεχάσετε ότι ήσασταν δούλοι στην Αίγυπτο και σας ελευθέρωσε ο Κύριος, ο Θεός σας. Γι' αυτό εγώ σας δίνω σήμερα αυτή την εντολή. Αν όμως ο δούλος πει στον Κύριό του, δεν θα φύγω από κοντά σου, επειδή αγαπάει αυτόν και την οικογένειά του και είναι ευχαριστημένος κοντά τους, τότε ο Κύριός του θα πάρει ένα τρυπητήρι και θα του τρυπήσει το αυτί μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του και θα είναι δούλος του για πάντα. Το ίδιο θα κάνει και για τη δούλη του. Μη σας φάνει σκληρό που θα απελευθερώσετε το δούλο σας από το σπίτι σας. Θα σας έχει δουλέψει 6 χρόνια, διπλάσιο δηλαδή από ό,τι ο μισθωτό σας. Έτσι ο Κύριος ο Θεός σας θα ευλογήσει όλα σας τα έργα. Η αφιέρωση των πρωτοτόκων. Κάθε πρωτογέννητο αρσενικό των βοδιών σας ή των προβάτων σας θα το αφιερώνετε στον Κύριο το Θεό σας, δεν θα μεταχειρίζετε στις δουλειές σας τα πρωτογέννητα βόδια σας και δεν θα κουρεύετε τα πρωτογέννητα προβατά σας. Θα τα τρώτε κάθε χρόνο ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας μαζί με τις οικογένειές σας στον τόπο που εκείνος θα διαλέξει. Αν όμως το ζώο έχει κάποιο σοβαρό ελάττωμα, είναι κουτσό ή τυφλό ή ό,τι άλλο, δεν θα το θυσιάζετε στον Κύριο το Θεό σας. Θα το τρώτε στις πόλεις σας και θα μπορεί να φάει και ο ακάθαρτος και ο καθαρός, όπως τρώτε το ζαρκάδι και το ελάφι. Δεν θα τρώτε όμως το αίμα. Θα το χύνετε στη γη όπως το νερό. Δευτερονόμιον κεφάλαιο 16. Η γιορτή του Πάσχα. Να τηρείτε τη γιορτή του Πάσχα προς τιμήν του Κυρίου του Θεού σας το μήνα Αβίβ. Γιατί αυτόν το μήνα, μια νύχτα σας έβγαλε ο Κύριος ο Θεός σας από την Αίγυπτο. Θα προσφέρετε στον Κύριο πασχαλινή θυσία ένα πρόβατο και ένα μοσχάρι στον τόπο που αυτός θα διαλέξει για να λατρεύετε το όνομά του εκεί. Με το γεύμα το Πάσχα δεν θα τρώτε ψωμί φτιαγμένο με προζύμι. 7 μέρες θα τρώτε άζυμο ψωμί, το ψωμί της θλίψης, όπως τότε που βγήκατε με βιάση από την Αίγυπτο. Έτσι θα θυμόσαστε σ' όλη σας τη ζωή την ημέρα της εξόδου σας από την Αίγυπτο. Για 7 μέρες θα εξαφανιστεί το προζύμι από όλη τη χώρα σας. Επίσης από το κρέας του ζώου που θα θυσιάσετε από βραδύ στην πρώτη μέρα, δεν θα πρέπει να έχει μείνει καθόλου υπόλοιπο το πρωί. Δεν μπορείτε να προσφέρετε την πασχαλινή θυσία σε μια οποιαδήποτε από τις πόλεις που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας. Θα την προσφέρετε μόνο στον τόπο που ο ίδιος θα διαλέξει για να λατρεύετε το όνομά του εκεί. Τη θυσία θα την προσφέρετε το δειλινό, με τη δύση του ήλιου, την ώρα ακριβώς που βγήκατε από την Αίγυπτο. Θα ψήνετε το κρέας και θα το τρώτε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας. Το πρωί θα γυρνάτε πίσω στις σκηνές σας. 6 μέρες θα τρώτε άζυμο ψωμί. Την 7η μέρα θα έχετε επίσημη σύναξη προς τιμήν του Κυρίου του Θεού σας και δεν θα κάνετε καμιά εργασία. Η γιορτή των εβδομάδων ή πρωτογεννημάτων. Από την ημέρα που θα βάλετε δρεπάνι στα σιτηρά, θα μετρήσετε 7 εβδομάδες και τότε θα γιορτάσετε τη γιορτή των εβδομάδων προς τιμήν του Κυρίου του Θεού σας. Ανάλογα με τις ευλογίες που αυτός θα σας έχει δώσει, θα φέρνετε τις προαιρετικές προσφορές σας στον τόπο που αυτός θα έχει διαλέξει για να λατρεύετε το όνομά του εκεί. Να χαιρόσαστε ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, εσείς, η γη σας και οι κόρες σας, οι δούλοι σας και οι δούλες σας, οι λεβίτες που κατοικούν στις πόλεις σας,
οι ξένοι, τα ορφανά και οι χείρες που κατοικούν ανάμεσά σας. Έτσι θα θυμόσαστε ότι κάποτε ήσασταν δούλοι στην Αίγυπτο. Γι' αυτό να τηρείτε τους νόμους και να τους εφαρμόζετε. Η γιορτή της κοινοπηγίας. Τη γιορτή της κοινοπηγίας θα τη γιορτάζετε για 7 μέρες αφού θα έχετε μαζέψει τις οδειά σας από τα λόνια και από την πατητήρια σας. Να χαιρόσαστε στη γιορτή σας αυτή εσείς, η γη σας και οι κόρες σας, οι δούλοι σας και οι δούλες σας, οι λεβίτες και οι ξένοι, τα ορφανά και οι χείρες που κατοικούν στις πόλεις σας. 7 μέρες θα γιορτάζετε προς τιμήν του Κυρίου του Θεού σας, στον τόπο που αυτός θα έχει διαλέξει. Να είστε πραγματικά χαρούμενοι γιατί ο Κύριος ο Θεός σας θα σας έχει δώσει αφθονία στα γεννήματα της γης σας και επιτυχία στις δουλειές σας. 3 φορές το χρόνο, τις γιορτές των Αζήμων, των Εβδομάδων και της Κοινοπηγίας, θα παρουσιάζονται όλοι οι άντρες και τα αγόρια του λαού ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, στον τόπο που αυτός θα έχει διαλέξει. Αλλά δεν θα παρουσιάζεστε με άδεια χέρια. Ο καθένας θα προσφέρει ό,τι μπορεί ανάλογα με την ευλογία που θα του έχει δώσει ο Κύριος, ο Θεός σας. Η απονομή της δικαιοσύνης. Σε όλες τις πόλεις που θα σας δώσει ο Κύριος ο Θεός σας, θα διορίσετε δικαστές και αξιωματούχους καταφυλές. Αυτοί θα αποδίδουν το δίκαιο στο λαό με ευθυκρισία. Δεν θα διαστρεβλώνετε το δίκαιο. Δεν θα μεροληπτείτε και δεν θα δέχεστε δωροδοκία. Γιατί το δώρο τυφλώνει τα μάτια των σοφών και διαστρέφει τα λόγια των δικαίων. Το δίκαιο, μόνο το δίκαιο να επιδιώκετε, για να ζήσετε και να πάρετε τη διοκτησία σας, τη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας. Η καθαρότητα της λατρείας του Θεού. Δεν θα στήσετε καμιά ξύλινη λατρευτική στήλη από οποιοδήποτε ξύλο πλάι στο θυσιαστήριο που θα κατασκευάσετε για τον Κύριο το Θεό σας. Ούτε θα στήσετε καμιά λίθινη λατρευτική στήλη. Αυτά τα μισεί ο Κύριος ο Θεός σας. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 17. Δεν θα προσφέρετε στον Κύριο το Θεό σας θυσία βόδι ή αρνή δύσμορφο ή με οποιοδήποτε ελάττωμα. Κάτι τέτοιο είναι μισητό σε αυτό. Η αντιμετώπιση της ειδωλολατρείας μέσα στο λαό. Ίσως βρεθεί ανάμεσά σας σε κάποια από τις πόλεις που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας ένας άντρας ή γυναίκα που πράττει το κακό στα μάτια του Κυρίου και παραβαίνει τη διαθήκη του. Πηγαίνει και λατρεύει άλλους θεούς και τους προσκυνάει, όπως τον ήλιο, το φεγγάρι ή οποιονδήποτε άλλο ουράνιο σώμα, πράγμα που εγώ δεν διέταξα. Όταν ακούσετε να μιλάνε για κάτι τέτοιο, να το ερευνήσετε προσεκτικά. Αν το γεγονός αποδειχθεί πραγματικό και βέβαιο, ότι πράγματι έλαβε χώρα αυτή η ευθελιρή πράξη μέσα στο λαό, τότε θα βγάλετε έξω από τις πύλες της πόλης τον άντρα ή τη γυναίκα που έκαναν αυτή την κακή πράξη και θα τους θανατώσετε με λιθοβολισμό. Χρειάζεται όμως η μαρτυρία 2 ή 3 μαρτύρων για να καταδικαστεί σε θάνατο κατηγορούμενος. Με τη μαρτυρία ενός μόνο μάρτυρα δεν θα θανατώνετε. Πρώτοι οι μάρτυρες θα σηκώσουν το χέρι για να το λιθοβολήσουν και να το θανατώσουν. Και έπειτα θα σηκώσει τα χέρια όλος ο λαός. Έτσι θα εξαφανίσετε το κακό από ανάμεσά σας. Η ανώτατη δικαιοδοσία. Αν στο δικαστήριο κάποιας πόλης παρουσιαστεί μια δύσκολη υπόθεση να την εκδικάσετε, όπως ένας φόνος ή μια νόμιμη απέτηση, κακομεταχείριση ή υποθέσεις αντιδικιών, τότε θα σηκωθείτε και θα έρθείτε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας. Θα πάτε στους ιερείς Λεβίτες και στο δικαστή που θα είναι της υπηρεσίας εκείνες τις ημέρες και αυτοί θα εξετάσουν την υπόθεση και θα σας αναγγείλουν την απόφαση. Εσείς θα εκτελέσετε ακριβώς την απόφαση που θα σας αναγγείλουν από τον τόπο αυτόν που θα τον έχει διαλέξει ο Κύριος. Θα προσέξετε να πράξετε σύμφωνα με όλες τις οδηγίες τους. Θα ενεργήσετε σύμφωνα με την εντολή του νόμου που θα σας ανακοινώσουν και με την απόφαση που θα εκδώσουν. Θα εκτελέσετε απαρέγκλιτα την απόφαση. Αν όμως κάποιος ενεργήσει αυθαίρετα και δεν λάβει υπόψη του τις οδηγίες του ιερέα, που είναι εκεί ταγμένος στην υπηρεσία του Κυρίου του Θεού σας, ή αγνοήσει την απόφαση του δικαστή, ο άνθρωπος εκείνος να θανατωθεί. Έτσι θα εξαφανίσετε το κακό μέσα από το λαό του Ισραήλ. Τότε όλος αυτός ο λαός θα ακούσει και θα φοβηθεί και δεν θα κάνουν πια αυθαιρεσίες. Οδηγίες σχετικά με τον βασιλιά. Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας και την πάρετε η διοκτησία σας και εγκατασταθείτε σε αυτήν, ίσως αποφασίσετε να βάλετε επικεφαλή σας ένα βασιλιά, όπως έχουν όλα τα έθνη γύρω σας. Τότε, εκείνον που θα βάλετε επικεφαλή σας
θα πρέπει οπωσδήποτε να τον έχω εκλέξει για βασιλιά εγώ, Κύριος ο Θεός σας. Θα πρέπει να είναι Ισραηλίτης. Δεν μπορείς να βάλεις επικεφαλή σου έναν ξένο που δεν είναι ομοεθνής σου. Ο βασιλιάς σας δεν θα πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του πολλά άλογα, ούτε να στείλει στην Αίγυπτο ανθρώπους από το λαό να του φέρουν κι άλλα για να αυξήσει το υπηκό του. Ο Κύριος σας το έχει πει. Δεν θα επιστρέψετε ποτέ πια από εκείνο το δρόμο. Ούτε πολλές γυναίκες δικές του θα πρέπει να έχει ο βασιλιάς σας, για να μην ξεστρατήσει η καρδιά του. Ούτε πάρα πολύ ασήμι και χρυσάφι πρέπει να έχει στην ιδιοκτησία του. Όταν καθίσει στο θρόνο, θα πρέπει να γράψει για τον εαυτό του ένα αντίγραφο αυτού εδώ του νόμου σε βιβλίο, από το βιβλίο που φυλάσσεται από τους ιερείς Λεβίτες. Το βιβλίο αυτό πρέπει να το έχει μαζί του και να το διαβάζει όλες τις μέρες της ζωής του, για να μάθει να σέβεται τον Κύριο το Θεό του και να προσέχει να εφαρμόζει όλες τις εντολές και τις διατάξεις αυτού του νόμου. Να μην θεωρήσει τον εαυτό του ανώτερο από τους ομοεθνείς του και να τηρήσει απαρέγκλιτα τις εντολές. Έτσι η βασιλεία η δική του και των γιών του στο λαό Ισραήλ θα είναι μακρόχρονη. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 18. Το μερίδιο των ιερέων και των λεβιτών. Οι ιερείς λεβίτες δεν θα έχουν κληρονομικό μερίδιο στη χώρα όπως οι άλλοι Ισραηλίτες. Αυτοί θα τρώνε από τις θυσίες του Κυρίου που προσφέρονται με φωτιά στο θυσιαστήριο και αναλογούν σε αυτόν. Αυτοί δεν θα έχουν κλήρο γης όπως οι άλλοι, οι ομοεθνείς τους. Ο ίδιος ο Κύριος θα είναι ο κλήρος τους όπως τους το υποσχέθηκε. Οι ιερείς θα δικαιούνται να παίρνουν από το λαό από αυτούς που προσφέρουν θυσία, βόδι ή πρόβατο, την ομοπλάτη, τα δυο σαγόνια και το στομάχι. Τα πρωτογεννήματα από το στάρι, το κρασί και το λάδι σας και επίσης από το μαλλί των προβάτων σας θα τα δίνετε σε αυτούς. Αυτούς διάλεξε ο Κύριος ο Θεός σας από όλες τις φυλές σας για να του προσφέρουν αδιάκοπα τις υπηρεσίες τους, αυτοί και οι απόγονοί τους. Αν ένας Λεβίτης έχει την επιθυμία να φύγει από κάποια πόλη του Ισραήλ όπου κατοικεί σαν ξένος και να έρθει στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος για να λατρεύεται το όνομά του, μπορεί να έρθει και να υπηρετεί τον Κύριο το Θεό του, όπως όλοι οι άλλοι Λεβίτες που βρίσκονται εκεί και υπηρετούν ενώπιον του Κυρίου. Θα παίρνει και αυτός το ίδιο μερίδιο τροφής με εκείνους, ανεξάρτητα από τα εισοδήματα που έχει από την πατρική του περιουσία. Αποφυγή ειδωλολατρικών εθήμων. Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, δεν πρέπει να μάθετε να τηρείτε τα βδελιερά έθιμα εκείνων των εθνών. Δεν θα βρεθεί κανείς ανάμεσά σας που να προσφέρει το γιο του ή την κόρη του να καούν θυσία ή που να ασκεί μαντεία ή ονοσκοπία ή απόκριφες τέχνες ή μαγεία. Κανείς δεν πρέπει να γίνει μάγος ή εξορκιστής πνευμάτων, μάντης ή νεκρομάντης. Όποιος τα κάνει αυτά είναι μισητός τον Κύριο. Άλλωστε εξαιτίας αυτών των βδελιερών πράξεων θα διώξει ο Κύριος αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Πρέπει λοιπόν να είστε απόλυτα πιστοί στον Κύριο το Θεό σας. Αληθινοί και ψευδείς προφήτες. Αυτά τα έθνη που θα διώξετε δίνουν προσοχή στους ιονοσκόπους και στους μάντης. Τέτοια πράγματα όμως δεν τα επιτρέπει σε εσάς ο Κύριος ο Θεός σας. Αυτός θα αναδείξει έναν προφήτη από εσάς μέσα από το λαό σας σαν εμένα. Αυτόν να ακούτε. Αυτό ακριβώς ζητήσατε από τον Κύριο τον Θεό σας την ημέρα που είχατε συναχθεί στο όρος Χορίβ. Δεν θέλουμε να ακούμε πια τη φωνή του Κυρίου του Θεού μας, λέγατε. Δεν θέλουμε πια να βλέπουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά για να μην πεθάνουμε. Τότε ο Κύριος μου είπε, «Σωστά είναι αυτά που μου είπαν. Εγώ θα αναδείξω μέσα από τον ίδιο του στο λαό έναν προφήτη για αυτούς, σαν εσένα. Θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και θα τους λέει όλα όσα εγώ θα τον διατάζω. Αν κάποιος δεν δώσει προσοχή στα λόγια μου, δηλαδή σε αυτά που θα λέει ο προφήτης εξ ονόματός μου, εγώ ο ίδιος θα τον τιμωρήσω. Αν όμως κάποιος προφήτης αρχίσει από ασέβεια να λέει εξ ονόματός μου πράγματα που δεν τον διέταξα εγώ να πει ή να μιλάει εξ ονόματος άλλων θεών, ο προφήτης αυτός πρέπει να θανατωθεί». Ίσως τώρα να διερωτηθείτε, πώς θα ξεχωρίζουμε το λόγο που δεν τον είπε ο Κύριος? Λοιπόν, αν ένας προφήτης μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου, αλλά ο λόγος του δεν πραγματοποιηθεί και δεν επαληθευτεί, τότε το λόγο αυτόν δεν τον είπε ο Κύριος. Ο προφήτης μίλησε με ασέβεια. Μην τον φοβηθείτε.
Δευτερονόμιον κεφάλαιο 19. Η πόλη της καταφυγής. Όταν ο Κύριος ο Θεός σας εξαφανίσει τα άλλα έθνη και δώσει σε εσάς τη χώρα τους και εσείς τα διώξετε και εγκατασταθείτε στις πόλεις τους και στα σπίτια τους, τότε θα πρέπει να χωρίσετε τη χώρα που θα σας δώσει ο Κύριος σε 3 τμήματα και στο καθένα να ορίσετε μία πόλη. Θα κατασκευάσετε και δρόμο για αυτές τις πόλεις, ώστε να μπορεί εύκολα να καταφεύγει σε αυτές κάθε φωνιάς. Ένας φωνιάς θα μπορεί να καταφεύγει εκεί για ασφάλεια μόνο αν έχει σκοτώσει τον συνάνθρωπό του χωρίς να το θέλει και ενώ δεν τον μισούσε προηγουμένως. Όπως για παράδειγμα, όταν μπει κάποιος στο δάσος με έναν άλλον για να κόψουν ξύλα. Ενδέχεται να σηκώσει με το χέρι του το τσεκούρι για να χτυπήσει ένα δέντρο, αλλά να φύγει το σίδερο από το στυλιάρι και να χτυπήσει τον άλλον θανάσιμα. Ο δράστης αυτός θα μπορεί να καταφεύγει σε μια από τις πόλεις εκείνες και να ζει ασφαλής. Αλλιώς θα μπορούσε ο εκδικητής του θύματος να καταδιώξει το φωνιά πάνω στο θυμό του, να τον προλάβει, αν μάλιστα ο δρόμος είναι μακρύς, και να τον σκοτώσει. Ενώ ο δράστης δεν είναι ένοχος θανάτου, εφόσον δεν μισούσε προηγουμένως το θύμα του. Γι' αυτό σας διατάζω να ξεχωρίσετε 3 πόλεις. Και εφόσον εσείς φροντίζετε να εφαρμόζετε όλες αυτές τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα, εφόσον αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και βαδίζετε πάντοτε στο δρόμο Του, τότε Αυτός θα διευρύνει τα σύνορά σας και θα σας δώσει όλη τη χώρα που έχει υποσχεθεί με όρκο στους προγόνους σας. Όταν γίνει αυτό, τότε θα προσθέσετε 3 ακόμα πόλεις στις πρώτες 3. Έτσι δεν θα σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία. Αλλιώς η ευθύνη για αυτούς τους θανάτους θα είναι όλη δική σας. Αν όμως ένας μισεί κάποιον και του στήσει ενέδρα και ορμήσει εναντίον του και του επιφέρει θανατηφόρο χτύπημα και μετά καταφύγει σε μια από αυτές τις πόλεις, τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης του θα στείλουν να τον πάρουν από εκεί και θα τον παραδώσουν στον εκδικητή του θύματος για να θανατωθεί. Δεν θα τον λυπηθείτε. Θα εξαφανίσετε από το λαό του Ισραήλ το δολοφόνο ενός αθώου, αν θέλετε να ευτυχήσετε. Μη μετακινείτε τα σύνορα του γείτονά σας από τη θέση που θα καθορίσουν οι πρώτοι κάτοχοι στον κλήρο που θα λάβετε, στη χώρα που σας δίνει για ιδιοκτησία ο Κύριος ο Θεός σας. Ο νόμος για τους μάρτυρες. Ένας μόνο μάρτυρας δεν αρκεί για να καταδικαστεί κάποιος που κατηγορείται για οποιοδήποτε έγκλημα, παρανομία ή αμαρτία. Κάθε γεγονός θα επιβεβαιώνεται με τη μαρτυρική κατάθεση 2 ή 3 μαρτύρων. Αν παρουσιαστεί ένας ψευδομάρτυρας εναντίον κάποιου και τον κατηγορεί για παρανομία, τότε θα παρουσιαστούν ενώπιον του Κυρίου και οι 2 αντίδικοι μπροστά στους ιερείς και στους δικαστές που θα είναι σε υπηρεσία εκείνες τις ημέρες. Οι δικαστές θα εξετάσουν καλά την υπόθεση και αν αποδειχτεί ότι ο μάρτυρας είπε ψέματα και κατηγόρησε άδικα τον συμπατριώτη του, τότε θα του επιβληθεί η τιμωρία που αυτός υπολόγιζε να επιβληθεί στον συμπατριώτη του. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας. Οι υπόλοιποι θα ακούσουν και θα φοβηθούν και δεν θα ξανακάνουν πια τέτοιο αδίκημα. Κανένα δεν θα λυπάστε. Θα ανταποδίδετε ζωή αντί ζωής, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χέρι αντί χεριού και πόδι αντί ποδιού. Δευτερονόμιον κεφάλαιο 20. Ο νόμος για τον πόλεμο. Όταν θα βγαίνετε να πολεμήσετε τους εχθρούς σας και τύχει να δείτε υπηκό, άρματα και στρατό περισσότερα από σας, μην τους φοβηθείτε. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σας που σας έβγαλε από την Αίγυπτο θα είναι μαζί σας. Αλλά όταν πρόκειται να βγείτε για πόλεμο, ο ιερέας θα πλησιάσει και θα μιλήσει στους στρατιώτες. Θα τους πει: «Ακούστε, Ισραηλίτες, σήμερα βγαίνετε να πολεμήσετε τους εχθρούς σας. Μη δηλιάζετε, μη φοβάστε, μην πανικοβάλλεστε και μην τρομάζετε μπροστά τους, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας έρχεται μαζί σας για να πολεμήσει για σας εναντίον των εχθρών σας και να σας βοηθήσει». Μετά θα μιλήσουν στους στρατιώτες οι αξιωματικοί και θα τους πούν: «Είναι κανείς από εσάς που έχει χτίσει καινούριο σπίτι και δεν έκανε ακόμη τα εγγενιά του? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του, μήπως σκοτωθεί στον πόλεμο και πάει άλλος και το εγγενιάσει. Είναι κανείς από εσάς που έχει φυτέψει αμπέλια και δεν δοκίμασε ακόμα τους καρπούς του? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του, μήπως σκοτωθεί στον πόλεμο και τους δοκίμασε άλλους. Είναι κανείς από εσάς που έχει αραβωνιαστεί αλλά δεν παντρεύτηκε ακόμα?
να φύγει και να γυρίσει σπίτι του, μήπως σκοτωθεί στον πόλεμο και τη γυναίκα του την πάρει άλλος. Επίσης οι αξιωματικοί θα πούν: είναι κανείς από εσάς που φοβάται και έχει χάσει το θάρρος του? Να φύγει και να γυρίσει σπίτι του, για να μην γίνει αιτία να δηλιάσουν κι άλλοι όπως αυτός. Όταν οι αξιωματικοί τελειώσουν την ομιλία τους στους στρατιώτες, τότε θα ορίσουν τους επικεφαλείς των διαφόρων τμήματων του στρατού. Κανόνες σχετικά με τους εμπολέμους. Όταν πλησιάσετε σε μια πόλη για να της επιτεθείτε, πρώτα θα στείλετε σε αυτήν ειρηνικές προτάσεις. Κι αν οι κάτοικοι σας απαντήσουν ότι θέλουν ειρήνη και σας ανοίξουν τις πύλες, τότε όλος ο πληθυσμός της πόλης θα σας είναι υποτελής και θα δουλεύει για σας. Αν όμως δεν κάνουν ειρήνη μαζί σας και σας πολεμήσουν, τότε θα πολιορκήσετε την πόλη. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σας θα την παραδώσει στην εξουσία σας, τότε θα κατασφάξετε όλους τους άντρες της, τις γυναίκες και τα παιδιά, τα ζώα και όλα τα λάφυρα που θα βρείτε στην πόλη, μπορείτε να τα πάρετε δικά σας. Μπορείτε να υποφεληθείτε από ό,τι ανήκει στους εχθρούς σας. Ο Κύριος ο Θεός σας, σας τα δίνει. Έτσι θα κάνετε με όλες τις πόλεις που βρίσκονται μακριά και δεν ανήκουν σε αυτά εδώ τα έθνη, στη χώρα που θα εγκατασταθείτε. Στις πόλεις όμως ετούτων των λαών που ο Κύριος ο Θεός σας σας δίνει για ιδιοκτησία, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μείνει ζωντανός. Θα τους εξοντώσετε τελείως όλους. Τους Χεταίους, τους Αμοραίους, τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, όπως σας έχει διατάξει ο Κύριος ο Θεός σας. Αλλιώς αυτοί θα σας μάθουν να κάνετε τις βδελιρές τους πράξεις, αυτές που κάνουν στις λατρείες των θεών τους, και έτσι θα αμαρτήσετε στον Κύριο το Θεό σας. Όταν πολιορκείτε μια πόλη για πολλές μέρες για να την κυριέψετε, μην κόβετε τα οπωροφόρα δέντρα γύρω της. Μπορείτε να τρέφεστε από τους καρπούς τους, αυτά όμως μην τα κόβετε. Τα δέντρα στους αγρούς δεν είναι άνθρωποι για να φέρεστε σε αυτά όπως τους πολιορκημένους. Μόνο τα δέντρα που ξέρετε ότι δεν κάνουν φαγόσιμο καρπό, αυτά μπορείτε να τα καταστρέφετε και να τα κόβετε για να κατασκευάζετε οχυρώματα ενάντια στην πόλη που βρίσκεστε σε πόλεμο μαζί της, ώσπου αυτή να πέσει. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 21. Μέτρα για τους άγνωστους φωνιάδες. Αν στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία βρεθεί έξω στα χωράφια κάποιος σκοτωμένος, χωρίς να είναι γνωστό ποιος τον σκότωσε, τότε θα βγουν οι πρεσβύτεροι σας και οι δικαστές σας και θα μετρήσουν την απόσταση των πόλεων που είναι γύρω από τον τόπο που βρέθηκε ο σκοτωμένος. Όταν καθοριστεί η πλησιέστερη πόλη, τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα πάρουν ένα δαμάλι που δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί για εργασία κάτω από ζυγό. Θα το κατεβάσουν σε έναν χύμαρο που έχει τρεχούμενο νερό, σε έναν τόπο που δεν έχει ποτέ οργωθεί ούτε σπαρθεί, και εκεί πλάι στο χύμαρο θα του σπάσουν το σβέρκο. Επίσης θα πάνε εκεί οι ιερείς, οι απόγονοι του Λεβί, που ο Κύριος ο Θεός σας τους έχει επιλέξει να τον υπηρετούν και να απαγγείλουν την ευλογία στο όνομά του. Αυτοί είναι που αποφασίζουν για κάθε φιλονικία και κάθε πράξη βίας. Τότε όλοι οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης, της πλησιέστερης στο σκοτωμένο, θα πλύνουν τα χέρια τους πάνω από το δαμάλι που του έσπασαν το σβέρκο πλάι στο χύμαρο και θα δηλώσουν δημόσια: δεν κάναμε εμείς αυτό το φόνο, ούτε είδαμε τι έγινε. Συγχώρησε, Κύριε, το λαό σου, τον Ισραήλ, που τον λύτρωσες. Μην καταλογήσεις σε αυτόν την ευθύνη για το θάνατο ενός αθώου. Έτσι θα συγχωρηθούν για το φόνο. Και εσείς, εκτελώντας ό,τι ευχαριστεί τον Κύριο, θα αποσύσετε από πάνω σας την ευθύνη για αυτό το θάνατο. Η μεταχείριση των εχμαλώτων γυναικών. Όταν κάνετε πόλεμο με τους εχθρούς σας και ο Κύριος ο Θεός σας τους παραδώσει στην εξουσία σας και πιάσετε εχμαλώτους, αν κάποιος από εσάς δει ανάμεσά τους μια ωραία γυναίκα και την ερωτευτεί και θελήσει να την πάρει η γυναίκα του, μπορεί να τη φέρει στο σπίτι του. Η γυναίκα θα ξυρίσει το κεφάλι της, θα κόψει τα νύχια της και θα βγάλει τα φορέματα της εχμαλωσίας από πάνω της, θα μείνει στο σπίτι και θα κλάψει τον πατέρα της και τη μάνα της για ένα μήνα. Τότε μόνον ο άντρας μπορεί να την πλησιάσει και να την κάνει γυναίκα του. Αν αργότερα δεν του αρέσει πια η γυναίκα, μπορεί να την αφήσει ελεύθερη. Πάντως απαγορεύεται να την πουλήσει ή να την μεταχειριστεί σαν δούλη, αφού την υποχρέωσε να γίνει γυναίκα του.
Ο νόμος για τον πρωτότοκο. Ίσως κάποιος έχει δύο γυναίκες και αγαπάει τη μία περισσότερο από την άλλη. Αν του γεννήσουν και οι δύο γιους και ο πρωτότοκος γιος δεν προέρχεται από την ευνοούμενη σύζυγο, ο πατέρας, όταν θελήσει να μοιράσει την περιουσία του στους γιους του, δεν δικαιούται να δώσει στο γιο της ευνοούμενης συζύγου τα δικαιώματα του πρωτοτόκου εις βάρος του άλλου, του πραγματικού πρωτοτόκου. Είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει ως πρωτότοκο το γιο της μη ευνοούμενης, δίνοντάς το διπλάσιο μερίδιο από όλα τα υπάρχοντα. Γιατί αυτός είναι στην πραγματικότητα ο πρώτος καρπός της γεννητικής του δύναμης. Σε αυτόν ανήκουν τα δικαιώματα του πρωτοτόκου. Ο δίστροπος γιος. Ίσως κάποιος έχει έναν γιο κακό και δίστροπο που δεν ακούει τους γονείς του, παρόλες τις τιμωρίες που του επιβάλλουν. Τότε ο πατέρας και η μάνα θα πάρουν το γιο τους και θα τον φέρουν στους πρεσβυτέρους στην πύλη της πόλης τους και θα τους πούν: «Αυτός ο γιος μας είναι δίστροπος και πεισματάρης, άσωτος και μέθυσος, ποτέ δεν μας ακούει». Τότε όλοι οι άντρες της πόλης θα τον πάρουν και θα τον θανατώσουν με λιθοβολισμό. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας και όλος ο λαός του Ισραήλ θα ακούσει και θα φοβηθεί. Διάφοροι άλλοι νόμοι. Αν κάποιος διαπράξει ένα αμάρτημα που τιμωρείται με θάνατο και καταδικαστεί γι' αυτό και τον κρεμάσουν σε ξύλο, το σώμα του δεν πρέπει να μείνει κρεμασμένο όλη τη νύχτα. Για να μην μολύνετε τη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία. Όποιος κρεμιέται είναι καταραμένος από το Θεό. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 22. Αν δεις το βόδι του συμπατριώτη σου ή το αρνί του να περιπλανιέται, μην αδιαφορήσεις γι' αυτό, αλλά να το οδηγήσεις οπωσδήποτε στον κατοχό του. Κι αν αυτός δεν μένει κοντά σου ή δεν τον γνωρίζεις, θα το φέρεις στο σπίτι σου και θα το κρατήσεις κοντά σου, ώστε ο Κύριός του το αναζητήσει. Τότε θα του το επιστρέψεις. Το ίδιο θα κάνεις και για το γαϊδούρι του και για τα ρούχα του και για κάθε τι που ενδέχεται να χάσει ο συμπατριώτης σου και το βρεις εσύ. Δεν μπορείς να διαφορήσεις. Αν δεις το γαϊδούρι του συμπατριώτη σου ή το βόδι σου πεσμένο στο δρόμο, μην αδιαφορήσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να τον βοηθήσεις να το σηκώσει. Διάφοροι άλλοι νόμοι. Η γυναίκα δεν πρέπει να φοράει τα ρούχα του άντρα, ούτε ο άντρας τα ρούχα της γυναίκας. Όποιον κάνει αυτά τα πράγματα, τον αποστρέφεται ο Κύριος ο Θεός σας. Αν στο δρόμο σου συναντήσεις είτε πάνω σε κάποιο δέντρο είτε κατά γης, μια φωλιά με μικρά πουλιά ή με αυγά, με τη μητέρα τους να κάθεται πάνω τους, μην πάρεις τη μητέρα μαζί με τα πουλιά. Πρέπει οπωσδήποτε να αφήσεις τη μητέρα να φύγει και να πάρεις μόνο τα πουλιά, για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια. Όταν χτίσεις καινούριο σπίτι, να φτιάξεις τη θέα γύρω από το δώμα σου, για να μην πέσει από εκεί κανείς και σκοτωθεί, και θα είσαι εσύ υπεύθυνος για το θάνατό του. Μη φυτέψεις το αμπέλι σου σπόρους άλλων φυτών, γιατί τότε όλη η παραγωγή και του αμπελιού και των φυτών που έσπειρες θα πρέπει να αφιερωθεί στον Κύριο. Μην οργώνεις με ένα βόδι και ένα γαϊδούρι δεμένα μαζί. Μην ντύνεσαι με ύφασμα φτιαγμένο από μαλλί και βαμβάκι μαζί. Θα κάνεις κρόσια στις τέσσερις άκρες του μανδύα που φοράς. Νόμοι σχετικοί με την αγνότητα. Ίσως κάποιος παντρευτεί μια γυναίκα και ενωθεί μαζί της, αλλά αργότερα δεν τη θέλει άλλο. Και αρχίσει να την κατηγορεί για τη συμπεριφορά της και τη δυσφημεί λέγοντας: «Παντρεύτηκα αυτή τη γυναίκα και όταν την πλησίασα δεν τη βρήκα παρθένα». Τότε ο πατέρας της νέας και η μητέρα της θα πάρουν τις αποδείξεις της παρθενίας της και θα τις φέρουν στους πρεσβυτέρους της πόλης στην πύλη. Ο πατέρας της νέας θα πει στους πρεσβυτέρους: «Την κόρη μου την έδωσε σε αυτόν τον άντρα για γυναίκα, αλλά αυτός δεν την θέλει πια. Τώρα την κατηγορεί για ανήθικη συμπεριφορά και μου λέει ότι δεν τη βρήκε παρθένα. Εδώ όμως είναι οι αποδείξεις της παρθενίας της κόρης μου και θα απλώσουν οι γονείς το σεντόνι μπροστά στους πρεσβυτέρους. Τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης θα συλλάβουν τον άντρα και θα τον μαστιγώσουν. Επιπλέον θα του επιβάλλουν χρηματική ποινή 100 σύκλους που θα τους παραδώσει στον πατέρα της νέας επειδή δυσφήμισε μια παρθένα Ισραηλίτισσα. Τέλος αυτή θα παραμείνει γυναίκα του για πάντα. Δεν θα μπορεί να τη χωρίσει σε όλη του τη ζωή». Αν όμως η κατηγορία αποδειχτεί αληθινή και δεν βρεθούν οι αποδείξεις της παρθενίας της νέας, τότε θα την οδηγήσουν μπροστά στην πόρτα του πατρικού της σπιτιού και οι άντρες της πόλης της θα τη θανατώσουν με λιθοβολισμό γιατί διέπραξε ατιμία μέσα στο λαό του Ισραήλ. Είχε σχέσεις με άντρα, ενώ ακόμα έμενε στο πατρικό της σπίτι. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας.
Αν κάποιος πιαστεί να πλαγιάζει με παντρεμένη γυναίκα, τότε θα θανατωθούν και οι δύο. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό μέσα από το λαό του Ισραήλ. Αν ένας άντρας συναντήσει στην πόλη μια νέα παρθένα αραβωνιασμένη και πλαγιάσει μαζί της, τότε θα τους βγάλουν και τους δύο στην πύλη της πόλης εκείνης και θα τους θανατώσουν με λιθοβολισμό. Τη νέα, επειδή δεν φώναξε για βοήθεια, αν και βρισκόταν στην πόλη, και τον άντρα, επειδή ταπείνωσε τη γυναίκα του συνανθρώπου του. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας. Αν όμως ο άντρας συναντήσει την αραβωνιασμένη παρθένα έξω στα χωράφια και τη βιάσει, τότε θα θανατωθεί μόνον ο άντρας. Στη νέα δεν θα κάνετε τίποτα. Η νέα δεν διέπραξε αμαρτία που να τιμωρείται με θάνατο. Η περίπτωση αυτή είναι σαν το ανθρώπου που κάποιος του επιτίθεται και τον σκοτώνει. Ο άντρας τη βρήκε στα χωράφια. Η νέα μπορεί να φώναξε, αλλά να μην ήταν κανείς εκεί για να τη σώσει. Αν ένας άντρας συναντήσει μια νέα που δεν είναι αραβωνιασμένη και τη βιάσει και τους ανακαλύψουν, τότε ο άντρας που βίασε την κοπέλα θα δώσει στον πατέρα της 50 ασημένιους σύκλους και θα την πάρει η γυναίκα του επειδή την ταπείνωσε. Και σε όλη του τη ζωή δεν θα μπορεί να τη χωρίσει. Δευτερονόμιον κεφάλαιο 23. Να μην πάρει κανείς τη γυναίκα του πατέρα του για να μην ατιμάσει τον πατέρα του. Ποιοι αποκλείονται από την κοινότητα? Όποιος ευνοχίστηκε με θλάση ή αποκοπή των γεννητικών του οργάνων δεν μπορεί να γίνει δεκτός στην κοινότητα του Κυρίου. Νόθος δεν μπορεί να γίνει δεκτός στην κοινότητα του Κυρίου ακόμα και ως τη δέκατη γενιά των απογόνων του. Οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί στην κοινότητα του Κυρίου ποτέ, ακόμα και ως τη δέκατη γενιά των απογόνων τους. Αυτοί αρνήθηκαν να έρθουν και να σας προμηθεύσουν ψωμί και νερό στο δρόμο όταν βγήκατε από την Αίγυπτο. Αντίθετα, έστειλαν και κάλεσαν εναντίον σας τον Βαλαάμ, γιο του Βεόρ από την Πεθόρ της Μεσοποταμίας, και τον πλήρωσαν για να σας καταραστεί. Αλλά ο Κύριος ο Θεός σας δεν θέλησε να ακούσει τον Βαλαάμ και μετέτρεψε για σας την κατάρα σε ευλογία επειδή σας αγαπάει. Μην επιδιώξεις ποτέ στη ζωή σου την προκοπή τους και το καλό τους. Τους Εδωμίτες μην τους αποστρέφεστε γιατί αυτοί είναι συγγενικός σας λαός. Επίσης μην αποστρέφεστε τους Αιγυπτίους γιατί έχετε μείνει ως ξένοι στη χώρα τους. Η τρίτη γενιά των απογόνων τους μπορεί να γίνει δεκτή στην κοινότητα του Κυρίου. Η καθαρότητα του στρατοπέδου. Όταν εκστρατεύετε εναντίον των εχθρών σας και μένετε σε στρατόπεδο, να φυλάγεστε από οτιδήποτε μπορεί να σας καταστήσει ακάθαρτος. Αν υπάρχει ανάμεσά σας κάποιος που δεν είναι καθαρός επειδή έπαθε ονείρωξη, αυτός θα βγει έξω από το στρατόπεδο και δεν θα μπει μέσα όλη την ημέρα. Το δειλινό θα πληθεί με νερό και με τη δύση του ήλιου μπορεί να μπει στο στρατόπεδο. Θα ορίζετε έναν τόπο έξω από το στρατόπεδο που να πηγαίνετε για τις φυσικές σας ανάγκες. Καθένας να έχει μαζί με τον εξοπλισμό του ένα τσαπί και όταν πηγαίνει εκεί έξω να σκάβει με αυτό και μετά να σκεπάζει τα κόπρανά του. Ο Κύριος ο Θεός σας πηγαίνει, έρχεται μέσα στο στρατόπεδό σας για να σας προστατεύει και να κάνει τους εχθρούς σας να παραδίνονται μπροστά σας. Γι' αυτό πρέπει το στρατόπεδό σας να είναι τόπος καθαρός. Για να μην δει ο Κύριος εκεί κάτι ακάθαρτο και σας εγκαταλείψει. Διάφοροι άλλοι νόμοι. Αν ένας δούλος φύγει από τον κύριό του και ζητήσει καταφύγιο κοντά σας, μην τον παραδώσετε στον κύριό του. Θα εγκατασταθεί ανάμεσά σας στον τόπο που θα διαλέξει σε μία από τις πόλεις σας, όπου του αρέσει. Δεν θα τον εκμεταλλευτείτε όμως. Κανείς Ισραηλίτης, άντρας ή γυναίκα, δεν πρέπει να επιδοθεί στην ιερή πορνεία. Δεν θα φέρετε στο ναό του Κυρίου του Θεού σας την αμοιβή πόρνης ή το χρήμα κίνδυνου, για να εκπληρώσετε οποιοδήποτε τάμα. Είναι και τα δύο βδελιρές πράξεις για τον Κύριο το Θεό σας. Μη δανείσεις το συμπατριώτη σου χρήματα με τόκο ή τρόφιμα, με τόκο ή οτιδήποτε άλλο δανειστεί από σένα. Από τον ξένο θα παίρνεις τόκο, αλλά από τον ομοεθνή σου δεν θα πάρεις για να σε ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σου σε οτιδήποτε επιχειρείς στη χώρα που πηγαίνετε για να την πάρετε για ιδιοκτησία σας. Αν κάνεις ένα τάμα στον Κύριο το Θεό σου, μην αργήσεις να το εκπληρώσεις, γιατί αυτός θα σου το ζητήσει και θα σου καταλογιστεί ως αμαρτία. Όταν όμως αποφεύγεις να τάξεις, δεν έχεις αμαρτία. Το λόγο σου να τον τηρείς και να εκπληρώνεις ό,τι έταξες τον Κύριο τον Θεό σου, όπως ακριβώς και τις προαιρετικές προσφορές σου. Αν μπεις στο αμπέλι του γειτονά σου,
Μπορείς να φας όσα σταφύλια θέλεις ώσπου να χορτάσεις. Αλλά δεν έχεις το δικαίωμα να πάρεις και μαζί σου. Αν μπεις στα σπαρτά του γειτονά σου, μπορείς να κόψεις τάχια με το χέρι σου, αλλά δρεπάνι δεν θα βάλεις στα σπαρτά του. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 24. Ο νόμος για το διαζύγιο. Αν κάποιος πάρει μια γυναίκα και παντρευτούν, αλλά αργότερα την αντιπαθήσει επειδή βρήκε σε αυτήν κάποιον ψόγο, τότε μπορεί να της εγχειρήσει ένα έγγραφο διαζυγίου και να τη διώξει από το σπίτι του. Αν αυτή, αφού φύγει από το σπίτι του, πάει και παντρευτεί άλλον άντρα, και ο δεύτερος αυτός άντρας πάψει να την αγαπάει και της εγχειρήσει ένα έγγραφο διαζυγίου και τη διώξει από το σπίτι του, ή αν αυτός πεθάνει, τότε ο πρώτος της άντρας που την είχε διώξει δεν μπορεί να την ξαναπάρει πάλι η γυναίκα του, επειδή θεωρείται ακάθαρτη. Θα ήταν πράξη βδελυρή για τον Κύριο το Θεό σας και δεν πρέπει να μολύνετε με αμαρτία τη χώρα που αυτό σας δίνει για ιδιοκτησία. Διάφοροι άλλοι νόμοι. Όταν είναι κανείς νιώπανδρος, δεν θα πηγαίνει στην εκστρατεία και δεν θα του ανατίθεται καμιά δημόσια υπηρεσία. Για ένα χρόνο θα είναι ελεύθερος, για να μείνει σπίτι του και να κάνει ευτυχισμένη τη γυναίκα που πήρε. Να μην πάρει κανείς για ενέχειρο το χερόμηλο ή έστω και την πάνω πέτρα του, γιατί είναι σαν να παίρνει για ενέχειρο την ίδια τη ζωή. Αν κανείς από τους Ισραηλίτες απαγάγει έναν ομοεθνή του και τον κάνει σκλάβο του ή τον πουλήσει για δούλο, τότε ο απαγωγέας θα θανατώνεται. Έτσι θα εξαλείψετε το κακό από ανάμεσά σας. Να προσέχετε τις πληγές των δερματικών νόσων. Να φροντίζετε να τηρείτε με σχολαστικότητα όλες τις οδηγίες που θα σας διδάξουν οι ιερείς Λεβίτες, σύμφωνα με όσα τους έχω διατάξει. Θυμηθείτε τι έκανε ο Κύριος ο Θεός σας στη Μαριάμ στο δρόμο, όταν βγήκατε από την Αίγυπτο. Η προστασία των αδυνάτων. Αν δώσεις στο συμπατριώτη σου ένα δάνειο, μην μπεις μέσα στο σπίτι του όταν πας να του πάρεις το ενέχειρο. Θα σταθείς έξω και ο φιλέτης θα σου φέρει έξω το ενέχειρο. Αν ο άνθρωπος αυτός είναι φτωχός και σου έδωσε ως ενέχειρο το πανοφόρι του, εσύ μην το κρατήσεις όλη τη νύχτα. Πρέπει το δίχως άλλο να το επιστρέψεις με τη δύση του ήλιου, για να μπορεί να τυλιχτεί μέσα στο πανοφόρι του και να κοιμηθεί. Θα σε ευγνωμονεί μετά και αυτό θα υπολογιστεί για δίκαιη πράξη από τον Κύριο το Θεό σου. Μην εκμεταλλεύεσαι ποτέ τον μισθωτό, το δυστυχισμένο και το φτωχό συμπατριώτη σου ή τον ξένο που ζει σε μια από τις πόλεις της χώρας σου. Να του δίνεις κάθε μέρα το ημερομίσθιο του πριν από τη δύση του ηλίου, γιατί είναι φτωχός και το έχει ανάγκη. Αλλιώς αυτός θα φωνάξει με αγανάκτηση εναντίον σου στον Κύριο και αυτό θα σου καταλογιστεί για αμαρτία. Δεν πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο οι γονείς για τις αμαρτίες των παιδιών τους, ούτε τα παιδιά για τις αμαρτίες των γονιών τους. Ο καθένας θα τιμωρείται με θάνατο μόνο για τη δική του αμαρτία. Μην διαστρεβλώνεις το δίκαιο του ξένου ή του ορφανού και μην παίρνεις για ενέχειρο το φόρεμα της χείρας. Να θυμόσαστε ότι κάποτε ήσασταν δούλοι στην Αίγυπτο και σας λύτρωσε από εκεί ο Κύριος ο Θεός σας. Γι' αυτό και εγώ σας διατάζω να τηρείτε αυτή την εντολή. Όταν θερίζετε τη σοδειά σας και λησμονήσετε ένα χερόβολο στάχια στο χωράφι, μη γυρίσετε να το πάρετε. Αυτό είναι για τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα. Έτσι θα σας ευλογεί ο Κύριος ο Θεός σας, σ' ό,τι και αν καταπιανόσαστε. Το ίδιο όταν ραβδίζετε τις ελιές σας. Μην ξαναγυρνάτε να μαζέψετε τον ξεχασμένο καρπό. Ό,τι απόμεινε είναι για τον ξένο, το ορφανό και τη χείρα. Τέλος, όταν τριγάτε το αμπέλι σας, μην ξαναπερνάτε ανάμεσα στα κλίματα για να μαζέψετε τα ξεχασμένα τσαμπιά. Όσα έμειναν είναι για τον ξένο, το ορφανό και τη χείρα. Να θυμάστε ότι ήσασταν δούλοι στην Αίγυπτο. Γι' αυτό και εγώ σας διατάζω να τηρείτε αυτή την εντολή. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 25. Καθορισμός των μαστιγωμάτων. Αν παρουσιαστεί κάποια διαφορά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και πάνε στο δικαστήριο για να γίνει δίκη, ο ένας θα δικαιωθεί και ο άλλος θα καταδικαστεί. Αν ο ένοχος καταδικαστεί να μαστιγωθεί, ο δικαστής θα διατάξει να τον ρίξουν χάμο και να τον μαστιγώσουν μπροστά του. Τα χτυπήματα που θα του δώσουν με το μαστίγιο θα είναι σε αριθμό ανάλογα με τη σοβαρότητα της ενοχής του. Δεν πρέπει να ξεπεράσουν τα 40, γιατί αν τον χτυπήσουν περισσότερο, ο συμπατριώτης σας θα εξευτελιστεί στα μάτια σας. Η προστασία των ζώων. Μη βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Ο ανδραδελφικός γάμος. Αν συμβαίνει δύο αδέρφια να συγκατοικούν και να πεθάνει ένας από αυτούς χωρίς να αφήσει γιο,
τότε η χείρα του δεν θα παντρευτεί ξένον άντρα. Ο αδερφός του άντρα της θα πάει σε αυτή και θα την πάρει γυναίκα του και έτσι θα εκπληρώσει το ανδραδερφικό του καθήκον προς αυτήν. Ο πρωτότοκος γιος που θα γεννήσει η χείρα θα θεωρείται γιος εκείνου που πέθανε, για να μην εξαφανιστεί το όνομά του από τον Ισραήλ. Αν όμως ο άντρας αυτός δεν θέλει να πάρει γυναίκα του τη χείρα του αδερφού του, τότε αυτή θα πάει στην πύλη, στους πρεσβυτέρους και θα τους πει: «Ο αδελφός του άντρα μου αρνείται να συνεχίσει το όνομα του αδελφού μου στον Ισραήλ. Δεν θέλει να εκπληρώσει το ανδραδερφικό καθήκον του σε μένα. Οι πρεσβύτεροι της πόλης του θα τον καλέσουν και θα του μιλήσουν. Αν αυτός επιμένει και λέει: «Δεν θέλω να την πάρω αυτή για γυναίκα μου», τότε η χείρα θα τον πλησιάσει μπροστά στους πρεσβυτέρους, θα του βγάλει το σανδάλι από το πόδι του και θα τον φτύσει στο πρόσωπο λέγοντας: «Αυτά παθαίνει ο άντρας που αρνείται να δημιουργήσει οικογένεια στον αδερφό του». Από εκεί και πέρα, η οικογένεια αυτού του ανθρώπου θα ονομάζεται οικογένεια γυμνοπόδι μέσα σε όλο το λαό του Ισραήλ. Διάφοροι άλλοι νόμοι. Αν δύο άνθρωποι μαλώνουν και πλησιάσει η γυναίκα του ενός για να γλιτώσει τον άντρα της από τα χέρια εκείνου που τον χτυπάει και απλώσει το χέρι της και πιάσει τον επιτιθέμενο από τα απόκρυφα του μέρη, τότε θα της κόψετε το χέρι. Δεν θα τη λυπηθείτε. Στο σακί σου δεν θα πρέπει να έχεις δύο ειδών σταθμά, ένα μεγάλο για να αγοράζεις και ένα μικρό για να πουλάς. Στο σπίτι σου δεν θα έχεις δύο ειδών εφά, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Θα έχεις σωστά και ακριβή σταθμά, σωστό και ακριβές εφά, για να ζήσεις πολλά χρόνια στη χώρα που σου δίνει ο Κύριος ο Θεός σου. Γιατί αυτός αποστρέφεται όποιον διαπράττει τέτοιου είδους αδικία. Εντολή για την εξολόθρευση των αμαλικητών. Ποτέ να μην ξεχάσετε τι σας έκαναν οι αμαλικίτες κατά την πορεία σας όταν βγήκατε από την Αίγυπτο. Σας περίμεναν στο δρόμο και σας χτύπησαν από τα νότα, σκοτώνοντας έτσι όλους τους βραδυπορούντες, ενώ εσείς ήσασταν εξαντλημένοι και αποκαμωμένοι. Δεν φοβήθηκαν το Θεό. Γι' αυτό, όταν εγκατασταθείτε στη χώρα που ο Κύριος ο Θεός σας δίνει για ιδιοκτησία και ησυχάσετε από τους γύρω εχθρούς σας, τότε θα εξαλείψετε τη μνήμη των αμαλικητών από την Ιφίλιο. Μην το ξεχάσετε. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 26. Ορισμοί για τα πρωτογεννήματα και τη δεκάτη. Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία και την κυριέψετε και εγκατασταθείτε σε αυτήν, ο καθένας από εσάς θα πάρει τους πρώτους από όλους τους καρπούς της γης που θα μαζέψετε εκεί, θα τους βάλει σε ένα καλάθι και θα τους πάει στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος ο Θεός σας για να λατρεύετε το όνομά του εκεί. Θα βρει τον ιερέα που θα είναι της υπηρεσίας την ημέρα εκείνη και θα του πει: «Δηλώνω σήμερα στον Κύριο το Θεό σου ότι μπήκα στη χώρα που ο Κύριος είχε υποσχεθεί με όρκο στους προγόνους μας να μας δώσει». Ο ιερέας θα πάρει το καλάθι από το χέρι του και θα το αποθέσει μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού σας. Τότε θα πάρεις το λόγο και θα πεις ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου: «Ένας περιπλανόμενος Αραμαίος ήταν ο προπατοράς μου. Κατέβηκε στην Αίγυπτο και έζησε εκεί σαν ξένος, με λίγους ανθρώπους γύρω του. Εκεί έγινε έθνος μεγάλο, ισχυρό και πολυάριθμο. Αλλά οι Αιγύπτιοι μας κακομεταχειρίζονταν, μας καταπίεζαν και μας επέβαλαν σκληρή δουλεία. Τότε επικαλεστήκαμε τον Κύριο τον Θεό των προγόνων μας και εκείνος άκουσε τη φωνή μας και είδε τη δυστυχία μας, την ταλαιπωρία μας και την καταπίεσή μας. Μας έβγαλε από την Αίγυπτο με το δυνατό του χέρι, με την ακαταμάχητη δύναμή του, με σημεία και θαύματα, σκορπίζοντας τρόμο μεγάλο. Και μας έφερε σε αυτόν τον τόπο και μας έδωσε τη χώρα αυτή, χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Και τώρα να, έφερα τους πρώτους καρπούς της γης που μας έδωσες, Κύριε. Μετά θα τους τοποθετήσεις ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου και θα τον προσκυνήσεις. Έτσι μαζί με τους Λεβίτες και τους ξένους που ζουν ανάμεσά σας, θα απολαμβάνετε όλα τα αγαθά που ο Κύριος ο Θεός σας θα δίνει σε εσάς και στις οικογένειές σας. Η προσευχή για τις προσφορές υπέρ των Λεβιτών και τα λοιπά. Κάθε τρίτο έτος θα είναι το έτος της δεκάτης. Όταν θα έχετε τελειώσει με τη συλλογή της δεκάτης, δηλαδή του δεκάτου όλων των προϊόντων σας, θα τα καταθέτετε στις πόλεις σας για να βρίσκονται στη διάθεση των Λεβιτών, των ξένων,
των ορφανών και των χειρών. Μετά θα πεις ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου: «Ξεχώρισα, Κύριε, την ιερή μερίδα από το σπίτι μου και την έδωσα στους Λεβίτες, στους ξένους, στα ορφανά και στις χείρες. Εκτέλεσα όλες τις εντολές που μου έχεις δώσει, χωρίς να παραβώ ή να ξεχάσω καμιά από αυτές. Από αυτή την ιερή μερίδα τίποτα δεν έφαγα τον καιρό που είχα πένθους. Τίποτα δεν άγγιξα όταν ήμουν ακάθαρτος και τίποτα δεν έδωσα για κάποιον νεκρό. Υπάκουσα στα λόγια σου, Κύριε Θεέ μου, και έκανα όπως με διέταξες. Κοίταξε τώρα από το Άγιό σου κατοικητήριο, από τους ουρανούς, και ευλόγησε το λαό σου, τον Ισραήλ και τη χώρα που μας έδωσες, όπως υποσχέθηκες με όρκο στους προγόνους μας, τη χώρα που ρέει γάλα και μέλι». Λαός αφιερωμένος στον Κύριο. Ο Μωυσής είπε: «Σήμερα ο Κύριος ο Θεός σας σας διατάζει να εκτελείτε τους νόμους αυτούς και τα προστάγματα και να τους τηρείτε και να τους εφαρμόζετε μόλις σας την καρδιά και την ψυχή. Σήμερα αποσπάσατε από τον Κύριο την υπόσχεση ότι θα είναι ο Θεός σας, με τον όρο να βαδίζετε στο δρόμο Του, να φυλάτε τους νόμους Του, τις εντολές Του και τα προστάγματά Του και να υπακούετε σε ό,τι σας λέει. Και ο Κύριος απέσπασε σήμερα από σας την υπόσχεση ότι θα είστε ο εκλεκτός λαός Του, η περιουσία Του όπως σας έχει πει, και ότι θα τηρείτε όλες τις εντολές Του. Θα σας κάνει έναν λαό ανώτερο από όλα τα άλλα έθνη που έχει δημιουργήσει, ανώτερον σε δόξα, σε φήμη και σε μεγαλείο, και θα είστε ένας λαός αφιερωμένος στον Κύριο το Θεό σας, όπως ο ίδιος το έχει διακηρύξει». Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 27. Η αναγραφή του νόμου στο όρος Εβάλ. Ο Μωυσής, συνοδευόμενος από τους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ, απευθύνθηκε στο λαό και είπε: «Να τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα. Την ημέρα που θα περάσετε τον Ιορδάνη για να πάτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας, θα πάρετε μεγάλα λιθάρια και θα τα στήσετε όρθια. Θα τα ασβεστώσετε και πάνω τους θα γράψετε όλα τα λόγια αυτού του νόμου. Έτσι θα μπορέσετε να μπείτε στη χώρα που ρέει γάλα και μέλι, που σας τη δίνει ο Κύριος ο Θεός σας και Θεός των προγόνων σας, σύμφωνα με την υπόσχεσή Του. Αυτά τα λιθάρια θα τα στήσετε στο όρος Εβάλ και θα τα ασβεστώσετε, σύμφωνα με τη διαταγή που σας δίνω σήμερα, αφού θα έχετε περάσει τον Ιορδάνη. Εκεί θα χτίσετε ένα πέτρινο θυσιαστήριο στον Κύριο το Θεό σας, με πέτρες απελέκητες, χωρίς να τις επεξεργαστείτε με σιδερένιο εργαλείο, και πάνω σε αυτό θα προσφέρετε ολοκαυτώματα σε Αυτόν. Επίσης θα προσφέρετε θυσίες κοινωνίας και θα τρώτε εκεί και θα χαιρόσαστε ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας. Πάνω στα όρθια λιθάρια θα γράψετε βανάγνωστα όλα τα λόγια αυτού του νόμου». Στη συνέχεια ο Μωυσής, μαζί με τους ιερείς Λεβίτες, μίλησε σε όλους τους Ισραηλίτες και τους είπε: «Σοπάστε και ακούστε, Ισραηλίτες. Σήμερα γίνατε λαός του Κυρίου του Θεού σας. Να υπακούτε στα λόγια Του και να εκτελείτε τις εντολές Του και τους νόμους Του που εγώ σήμερα σας δίνω. Οι κατάρες για την ανυπακοή, όρος Εβάλ». Επίσης ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες: «Όταν θα περάσετε τον Ιορδάνη, οι φυλές Σιμεών, Λεβί, Ιούδα, Ισάχαρ, Ιωσήφ και Βενιαμίν θα σταθούν στο όρος Γεριζίμ για να απαγγείλουν τις ευλογίες προς το λαό. Και οι φυλές Ρουβίν, Γάδ, Ασύρ, Ζαβουλών, Δάν και Νεφθαλή θα σταθούν στο όρος Εβάλ για να απαγγείλουν τις κατάρες. Οι Λεβίτες θα πάρουν το λόγο και με δυνατή φωνή θα πούν στους Ισραηλίτες: Καταραμένος ο άνθρωπος που θα κατασκευάσει κάποιο είδωλο ή χυτό ομοίωμα και θα το βάλει κάπου στα κρυφά να το λατρεύει. Αυτά τα πράγματα ο Κύριος τα αποστρέφεται. Είναι κατασκευάσματα τεχνίτη. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος προσβάλλει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος μετακινεί τα σύνορα του γειτονά του. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος παραπλανάει έναν τυφλό στο δρόμο. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν».
καταραμένος όποιος διαστρεβλώνει το δίκαιο του ξένου, του ορφανού και της χείρας. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος συνευρίσκεται με τη γυναίκα του πατέρα του, γιατί ατιμάζει τον πατέρα του. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος συνευρίσκεται με οποιοδήποτε ζώο. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος συνευρίσκεται με την αδερφή του, κόρη του πατέρα του ή κόρη της μητέρας του. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος συνευρίσκεται με την πεθερά του. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος χτυπήσει τον συνάνθρωπό του ύπουλα. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος παίρνει λεφτά για να σκοτώσει έναν αθώο. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Καταραμένος όποιος δεν μένει πιστός στα λόγια αυτού του νόμου και δεν τα εφαρμόζει. Κι όλος ο λαός θα πει «Αμήν». Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 28. Οι ευλογίες για την υπακοή. Στη συνέχεια ο Μωυσής είπε «Αν υπακούτε πραγματικά στα λόγια του Κυρίου του Θεού σας και προσέχετε να εφαρμόζετε όλες τις εντολές του που εγώ σας δίνω σήμερα, ο Κύριος ο Θεός σας θα σας κάνει το πρώτο από όλα τα έθνη της γης και θα έρθουν πάνω σας ετούτες οι ευλογίες. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και στο χωράφι. Ευλογημένος θα είναι της κοιλιάς σου ο καρπός και ο καρπός της γης σου και ο καρπός των ζωντανών σου, των γελαδιών σου, οι γένες και των προβάτων σου. Ευλογημένο θα είναι το καλάθι σου και ευλογημένη σκάφη που ζυμώνει το ψωμί σου. Ευλογημένος θα είσαι σε ό,τι και αν κάνεις. Ο Κύριος θα σου παραδώσει τους εχθρούς σου, αυτούς που θα ξεσηκωθούν να σε χτυπήσουν, νικημένους μπροστά σου. Από έναν δρόμο θα έρχονται εναντίον σου και από 7 δρόμους θα φεύγουν από μπρος σου. Ο Κύριος θα διατάξει την ευλογία να είναι μαζί σου στις αποθήκες σου και σε ό,τι επιχειρείς και θα σε ευλογήσει στη χώρα που σου δίνει. Ο Κύριος ο Θεός σου θα σε αναδείξει σε δικό του λαό, αφιερωμένο σε Αυτόν όπως με όρκο σου υποσχέθηκε αν εκτελείς τις εντολές του και βαδίζεις το δρόμο του. Τότε θα δουν όλοι οι λαοί της γης ότι ο Κύριος σε προστατεύει και θα σε φοβούνται. Ο Κύριος θα σου δώσει άφθονα τα αγαθά, πλούσιο τη σκυλιά σου τον καρπό και τον καρπό των ζωντανών σου και τον καρπό της γης σου στη χώρα που ο Κύριος υποσχέθηκε στους προγόνους σου πως θα σου δώσει. Ο Κύριος για χάρη σου θα ανοίγει τις δεξαμενές του νερού στον ουρανό για να δίνει βροχή στη χώρα σου στον κατάλληλο καιρό και να ευλογεί όλα σου τα έργα. Σε πολλά έθνη θα δανείζεις, ενώ εσύ δεν θα έχεις ανάγκη να δανείζεσαι. Έτσι ο Κύριος ο Θεός σου θα σε κάνει αρχηγό και όχι ουραγό. Πάντα θα υπερέχεις και ποτέ δεν θα μειονεκτείς αν τηρείς τις εντολές του που εγώ σήμερα σου δίνω και αν φροντίζεις να τις εφαρμόζεις. Να μην ξεφύγετε από καμιά εντολή που εγώ σας δίνω σήμερα, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, για να ακολουθήσετε άλλους θεούς και να τους λατρέψετε. Οι συνέπειες της ανυπακοής. Αν όμως δεν υπακούσετε στον Κύριο το Θεό σας και δεν προσέχετε να εφαρμόζετε τις εντολές του και τους νόμους του που εγώ σας δίνω σήμερα, τότε θα σας βρουν και θα πέσουν πάνω σας όλες ετούτες οι κατάρες. Καταραμένος θα είσαι στην πόλη και στο χωράφι. Καταραμένο θα είναι το καλάθι σου και η σκάφη που ζυμώνει στο ψωμί σου. Καταραμένος της κοιλιάς σου ο καρπός και ο καρπός της γης σου, των γελανδιών σου οι γένες και των προβάτων σου. Καταραμένος θα είσαι σ' ό,τι κι αν κάνεις. Αν εγκαταλείψεις τον Κύριο πράττοντας το κακό, αυτός θα στείλει πάνω σου την κατάρα, τον τρόμο και τη θλίψη, σ' ό,τι κι αν καταπιάνεσαι, και πολύ γρήγορα θα καταστραφείς τελείως. Ο Κύριος θα επιτρέψει να σε βρει θανατικό, ως ότου σε εξαφανίσει από τη χώρα που πηγαίνεις να την πάρεις ιδιοκτησία σου. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με φθήση, με πυρετό, με ρίγος, με καύσο, με ξηρασία, με μαρασμό και αρρώστια των φυτών. Όλα αυτά θα σε καταδιώκουν ως ότου καταστραφείς. Χαλκός θα είναι ο ουρανός πάνω από το κεφάλι σου και σίδερο η γη κάτω από τα πόδια σου.
Κύριος θα μετατρέψει τη βροχή στη χώρα σου σε σκόνη και σε χώμα. Θα πέφτει πάνω σου από τον ουρανό, ώσπου να εξοντωθείς. Ο Κύριος θα επιτρέψει να σε νικούν οι εχθροί σου. Από ένα δρόμο θα βαδίζεις εναντίον τους και από 7 δρόμους θα φεύγεις από μπροστά τους. Όλα τα βασίλεια της γης θα φρύτουν όταν θα βλέπουν το κατάντημά σου. Το πτώμα σου θα γίνει τροφή για τα αρπακτικά πουλιά του ουρανού και για τα θηρία της γης. Και δεν θα υπάρχει ουτένας να τα διώξει. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με το Αιγυπτιακό έλκος, με έξεμα και ψώρα, αρρώστιες αγιάτρευτες. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με τρέλα, με τύφλωση και με σύγχυση του μυαλού. Μέσα στο καταμεσήμερο θα βαδίζεις ψηλαφώντας, όπως μέσα στο σκοτάδι του ο τυφλός. Τίποτε από ό,τι κάνεις δεν θα πετυχαίνει. Πάντα θα σε καταπιέζουν και θα σε ληστεύουν. Και δεν θα βρίσκεται κανείς για να σε σώσει. Θα αραβωνιάζεσαι γυναίκα κι άλλος μαζί της θα πλαγιάζει. Θα χτίζεις σπίτι, μα δεν θα κατοικείς αυτό. Αμπέλι θα φυτεύεις, μα δεν θα το τριγάς. Το βόδι σου θα το σφάζουν μπροστά σου, αλλά από το κρέας του εσύ δεν θα τρως. Θα αρπάζουν το γαϊδούρι σου από μπροστά σου και σε σένα δεν θα ξαναγυρνά. Θα παραδίδονται τα πρόβατά σου στους εχθρούς σου και δεν θα υπάρχει ούτε ένας να σου συμπαρασταθεί. Η γη και οι θυγατέρες σου θα παραδίδονται σ' άλλον λαό. Εσύ θα το βλέπεις και τα μάτια σου θα λιώνουν την κάθε μέρα να τους καρτεράς, μα δεν θα μπορείς τίποτα να κάνεις. Της γης σου τους καρπούς και τη σοδιά ολόκληρη του κόπου σου, ένας λαός που δεν τον ξέρεις θα τα τρώει. Και εσύ μονάχα θα καταπιέζεσαι και θα τσακίζεσαι την κάθε μέρα. Και από το θέαμα που θα βλέπουνε τα μάτια σου θα τρελαθείς. Ο Κύριος θα σε χτυπήσει με κακές πληγές στα γόνατα και στους μυρούς, που από αυτές να γιατρευτείς δεν θα μπορείς. Από των ποδιών σου τις πατούσες, ίσα με τις κεφαλής σου την κορφή. Ο Κύριος θα σε παραδώσει, εσένα και το βασιλιά σου που θα έχεις βάλει για αρχηγό σου, σε έναν λαό που ούτε εσύ ούτε οι προγονείς σου τον γνωρίζουν, και θα λατρέψεις εκεί άλλους θεούς φτιαγμένους από ξύλο και από πέτρα. Θα προκαλείς τη φρίκη, τον χλεβασμό και τον περίγελο σ' όλους εκείνους τους λαούς όπου ο Κύριος θα σε φέρει. Σπόρο πολύ θα ρίχνεις στο χωράφι, μα λίγο θα μαζεύεις, γιατί η ακρίδα θα τον έχει καταφάει. Αμπέλια θα φυτεύεις και θα τα καλλιεργείς, μα ούτε κρασί θα πίνεις, ούτε καν θα τριγάς, γιατί θα τα έχει καταφάει το σκουλίκι. Λιώδεντρα θα έχεις όλη σου τη χώρα, αλλά δεν θα έχεις λάδι να ληφτείς, γιατί οι ελιές θα πέφτουν. Γιους θα γεννάς και θυγατέρες, δικά σου όμως δεν θα μπορείς να τα έχεις, γιατί θα πηγαίνουν στην αιχμαλωσία. Όλα τα δέντρα σου και τους καρπούς της γης σου, τα σκουλίκια θα τα χαίρονται. Οι ξένοι που θα ζουν ανάμεσά σας, θα προοδεύουν πιότερο από σένα όλο και πιο ψηλά, ενώ εσύ όλο ένα και πιο χαμηλά θα πέφτεις. Αυτοί θα σου δανείζουν, εσύ δεν θα έχεις πια να τους δανείσεις. Αυτοί θα είναι οι αρχηγοί και εσύ ο ουραγός. Όλες σε τούτες οι κατάρες θα σας βρουν και θα πέσουν πάνω σας ως ότου αφανιστείτε, αν δεν υπακούσετε τον Κύριο το Θεό σας και δεν εφαρμόσετε τις εντολές του και τους νόμους του, εκείνα που σας πρόσταξε. Και αυτά θα είναι παντοτινά σημεία και αποδείξεις θαυμαστές σε εσάς και στους απογόνους σας. Αν δεν λατρεύσετε τον Κύριο το Θεό σας με χαρά και μόλις σας την καρδιά, όταν θα έχετε όλα τα αγαθά σας άφθονα, τότε θα γίνετε δούλοι στους εχθρούς σας που θα τους στείλει ο Κύριος εναντίον σας. Θα πεινάτε, θα διψάτε, θα είστε γυμνοί και θα στερήσετε τα πάντα. Στον τράχυλό σας θα βάλει σιδερένιο ζυγό, ώσπου να σας εξοντώσει. Ο Κύριος θα ξεσηκώσει εναντίον σας ένα έθνος από μακριά, από της γης στην άκρη, που επιτίθεται όπως ο αετός. Ένα έθνος που τη γλώσσα του δεν θα μπορείτε να την καταλάβετε. Θα είναι ένα έθνος με άγριο πρόσωπο, που δεν θα σέβεται τον γέροντα κι ούτε τον νέο θα σπλαχνίζεται. Θα καταφάει τον καρπό των ζωντανών σας και τον καρπό της γης σας, ώσπου να φανιστείτε. Δεν θα σας αφήσει ούτε στάρι, ούτε κρασί, ούτε λάδι,
ούτε τις γένες των γελαδιών και των προβάτων σας, ωσότου σας εξαφανίσει. Θα πολιορκήσει όλες σας τις πόλεις, τα ψηλά και δυνατά σας τείχη μέσα στα οποία νιώθατε ασφαλείς ώσπου να πέσουν, παντού στη χώρα που θα σας δώσει ο Κύριος ο Θεός σας. Κι όταν θα σας πολιορκεί ο εχθρός σας και θα στενεύει τον κλειό του απελπιστικά, τότε εσείς θα αναγκαστείτε να φάτε τα ίδια τα παιδιά σας. Θα καταβροχθήσετε τις σάρκες των γιών σας και των θυγατέρων σας που σας έδωσε ο Κύριος ο Θεός σας. Ο τρυφερότερος και ο πιο ευαίσθητος άνθρωπος ανάμεσά σας θα βλέπει με κακό μάτι τον αδελφό του και την αγαπημένη του γυναίκα και τα υπόλοιπα παιδιά του που θα έχουν απομείνει. Σε κανέναν από αυτούς δεν θα δίνει από τις σάρκες των παιδιών του. Θα τις τρώει όλες αυτός, γιατί τίποτε πια δεν θα του έχει απομείνει στη διάρκεια της πολιορκίας. Τόση θα είναι η απόγνωση που θα έχει φέρει ο εχθρός σας σε όλες τις πόλεις σας. Η τρυφερότερη και η πιο ευαίσθητη γυναίκα ανάμεσά σας, που από την ευαισθησία και τη χλυδία πέφευγε για το πόδι της ακόμα να πατήσει στη γη, τώρα θα βλέπει με κακό μάτι τον αγαπημένο της άντρα, το γιο της και την κόρη της. Θα σκέφτεται να φάει κρυφά το νεογέννητο βρέφος της, ως και τον πλακούντα που θα βγει από την κοιλιά της, γιατί θα στερείται τα πάντα στη διάρκεια της πολιαρκίας. Τόση θα είναι η απόγνωση που θα έχει φέρει ο εχθρός σας στις πόλεις σας. Φροντίστε λοιπόν να εφαρμόζετε όλα τα λόγια του νόμου, τα γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, και να σεβόσαστε αυτό το όνομα, το δοξασμένο και φοβερό, τον Κύριο το Θεό σας. Αλλιώς, ο Κύριος θα φέρει σε εσάς και στους απογόνους σας φοβερές πληγές, μεγάλες και μακρόχρονες, αρρώστιες βαριές και χρόνιες. Θα φέρει πάνω σας όλα τα πλήγματα που έφερε στους Αιγυπτίους, τα οποία τόσο σας είχαν τρομάξει. Δεν θα φεύγουν από πάνω σας. Ακόμη ο Κύριος θα φέρει εναντίον σας ασθένειες και πληγές που δεν είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο του νόμου, ώσπου να εξαφανιστείτε. Και θα απομείνετε ελάχιστοι, εσείς που ήσασταν τόσο πολλοί σαν τ' άστρα του ουρανού, αν δεν υπακούσετε στον Κύριο το Θεό σας. Όπως ο Κύριος χαιρόταν να σας κάνει ευτυχισμένους και πολυάριθμους, έτσι τώρα θα χαίρεται να σας καταστρέφει και να σας εξαφανίζει. Θα ξεριζωθείτε από τη χώρα που πάτε να πάρετε για ιδιοκτησία σας. Ο Κύριος θα σας διασκορπίσει ανάμεσα σε όλους τους λαούς, από τη μία άκρη της γης ως την άλλη. Και εκεί θα λατρέψετε άλλους θεούς, φτιαγμένους από ξύλο και από πέτρα, που ούτε εσείς τους γνωρίζατε, ούτε οι πρόγονοί σας. Αλλά και ανάμεσα στα έθνη εκείνα δεν θα ησυχάσετε. Τα πόδια σας δεν θα βρίσκουν τόπον από αυτού. Ο Κύριος θα βάλει τον τρόμο στην καρδιά σας. Θα κάνει τα μάτια σας να σβήνουν, την ψυχή σας να μαραίνεται. Η ζωή σας θα κρέμεται από μια κλωστή. Νύχτα και μέρα θα φοβάστε και θα αμφιβάλλετε για την ίδια σας την ύπαρξη. Το πρωί θα εύχεστε να ήταν βράδυ και το βράδυ θα εύχεστε να ήταν πρωί. Τόσος θα είναι ο φόβος που θα πλημμυρίζει την καρδιά σας από το θέαμα που θα αντικρίζετε. Ο Κύριος θα σας πάει και πάλι με πλοία στην Αίγυπτο. Θα πάρετε το δρόμο πίσω για τη χώρα που σας υποσχέθηκα ότι πια δεν θα την ξαναδείτε. Εκεί θα θέλετε να πουληθείτε στους εχθρούς σας σκλάβοι και σκλάβες. Και δεν θα υπάρχει κανείς για να σας αγοράσει. Η Διαθήκη του Κυρίου με τον Ισραήλ στη Μωάβ. Αυτά είναι τα λόγια της Διαθήκης που σύμφωνα με τη διαταγή του Κυρίου έκανε ο Μωυσής με τους Ισραηλίτες στη Μωάβ, εκτός από τη Διαθήκη που είχε κάνει με αυτούς στο όρος Χορίβ. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 21. Ο Μωυσής κάλεσε όλους τους Ισραηλίτες και τους είπε: «Όταν ήσασταν στην Αίγυπτο, είδατε με τα ίδια σας τα μάτια όλα όσα έκανε ο Κύριος στο Φαραώ, στους άρχοντές του και σε ολόκληρη τη χώρα του. Είδατε τις μεγάλες δοκιμασίες, τα σημεία και τα φοβερά εκείνα θαύματα. Αλλά ο Κύριος μέχρι σήμερα δεν σας έδωσε καρδιά για να καταλάβετε τα όσα περάσατε. Τα μάτια σας και τα αυτιά σας στην πραγματικότητα δεν βλέπουν και δεν ακούν. 40 χρόνια σας οδήγησα μέσα στην έρημο. Τα ρούχα σας δεν έλειωσαν επάνω σας, ούτε και τα ποδήματά σας στα πόδια σας.
Ψωμί δεν είχατε να φάτε, ούτε κρασί και άλλα δυνατά ποτά να πιείτε. Αλλά ο Κύριος σας φρόντισε για να μπορέσετε να καταλάβετε ότι αυτός είναι ο Κύριος ο Θεός σας. Και όταν ήρθατε σε αυτόν εδώ τον τόπο, ο Σιχών βασιλιάς της Εσεβών και ο Ωγ βασιλιάς της Βασάν βγήκαν για να μας πολεμήσουν. Εμείς όμως τους νικήσαμε. Κυριέψαμε τη χώρα τους και τη δόξαμε για ιδιοκτησία στους Ρουβινίτες, στους Γαδίτες και στο μισό της φυλής Μανασί. Να τηρείτε λοιπόν τα λόγια αυτής της Διαθήκης και να τα εκτελείτε για να πετυχαίνετε σε ό,τι αναλαμβάνετε να κάνετε. Επίσημη αποδοχή της Διαθήκης του Θεού. Όλοι εσείς στεκόσαστε σήμερα ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, οι αρχηγοί των φυλών σας, οι πρεσβύτεροι σας, οι άρχοντές σας και όλος ο λαός. Τα παιδιά σας, οι γυναίκες σας και οι ξένοι που ζουν μέσα στο στρατόπεδό σας, ως και εκείνοι που σας κόβουν ξύλα ή βγάζουν για σας νερό. Είστε όλοι εδώ για να δεχτείτε τη Διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, τη σφραγισμένη με όρκο, την οποία συνάπτει μαζί σας σήμερα. Έτσι θα σας κάνει σήμερα λαό του και αυτός θα είναι Θεός σας, όπως σας το είπε και το έχει υποσχεθεί με όρκο στους προπάτορές σας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Αλλά αυτή η Διαθήκη και η ένορκη επισφράγησή της δεν ισχύει μόνο για σας και για όσους στέκονται σήμερα εδώ μαζί σας ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας. Ισχύει και για τους απογόνους σας που δεν γεννήθηκαν ακόμα. Προειδοποιήσεις κατά της ειδωλολατρίας. Εσείς γνωρίζετε πως ήταν η ζωή μας στην Αίγυπτο και ποια ήταν η πορεία μας ανάμεσα στα έθνη από όπου περάσαμε. Έχετε δει τα βδελιερά ειδωλά τους, ειδωλα ξύλινα, πέτρινα, ασημένια και χρυσά. Ας μη βρεθεί λοιπόν ανάμεσά σας κανένας άντρας ή γυναίκα, οικογένεια ή φιλή, από όσους στέκονται σήμερα εδώ, που η καρδιά τους θα απομακρυνθεί από τον Κύριο το Θεό μας, για να πάει να λατρέψει τους θεούς εκείνων των εθνών. Κανείς σας μη μοιάσει με ρίζα που θα βγάλει ένα πικρό φάρμα καιρό φυτό ανάμεσά σας. Κανείς να μη βρεθεί που θα ακούσει τους όρους αυτής της Διαθήκης, της σφραγισμένης με όρκο, και θα καθησυχάσει τον εαυτό του ότι όλα θα πάνε καλά, ακόμη κι αν πεισματικά κάνει ό,τι του αρέσει. Αυτό θα φέρει όλον την καταστροφή. Κοντά στο ξερό θα καεί και το χλωρό. Έναν τέτοιον άνθρωπο ο Κύριος δεν θα στέρξει να το συγχωρήσει, αλλά θα ξεσπάσουν εναντίον του ο θυμός και η οργή του. Θα πέσουν πάνω του όλες οι κατάρες που είναι γραμμένες στο βιβλίο αυτό και θα σβήσει ο Κύριος τη μνήμη του από τη γη. Ο Κύριος θα τον αποκόψει από όλες τις φυλές του Ισραήλ και θα τον καταστρέψει τελείως, σύμφωνα με τις κατάρες της Διαθήκης τις γραμμένες σε αυτό το βιβλίο του νόμου. Οι επόμενες γενιές, οι απογονοί σας και οι ξένοι που θα έρχονται από χώρες μακρινές, όταν θα βλέπουν τις συμφορές και τις αρρώστιες που θα έχει στείλει ο Κύριος εναντίον της χώρας σας, θα λένε: «Κάει και όλη η χώρα αυτή από το θιάφι και το αλάτι. Τίποτα δεν μπορεί πια να σπαρθεί σε αυτήν ούτε να φυτρώσει. Ούτε χορτάρι μπορεί να βλαστήσει. Καταστράφηκε όπως τα Σόδωμα και τα Γόμορα, όπως η Αδαμά και η Σεβοήμ που τις κατέστρεψε ο Κύριος πάνω στο θυμό του και στην οργή του». Τότε θα αναρωτιούνται όλα τα έθνη: «Γιατί ο Κύριος φέρθηκε έτσι σε αυτή τη χώρα? Γιατί άναψε τόσο πολύ η οργή του?» Και θα απαντούν: «Επειδή εγκατέλειψαν τη Διαθήκη που έκανε μαζί τους ο Κύριος, ο Θεός των προγόνων τους, όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο. Πήγαν και λάτρεψαν άλλους θεούς και τους προσκύνησαν. Θεούς που δεν τους γνώριζαν και που ο Κύριος δεν τους είχε επιτρέψει να λατρεύουν. Γι' αυτό ξέσπασε ο θυμός του Κυρίου ενάντια στη χώρα αυτή και έκανε να έρθουν πάνω της όλες οι κατάρες που είναι γραμμένες σε αυτό το βιβλίο. Αγανακτισμένος και οργισμένος τους έδιωξε ο Κύριος από τη χώρα τους και τους έριξε σε μια άλλη χώρα, όπου και βρίσκονται ακόμη μέχρι σήμερα. Τα κρυφά ανήκουν στον Κύριο το Θεό μας. Εκείνα όμως που έχουν αποκαλυφθεί ανήκουν για πάντα σε μας και στους απογόνους μας, ώστε να εφαρμόζουμε όλα τα λόγια αυτού του νόμου». Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 30. Προϋποθέσεις για αποκατάσταση και ευλογία. Όλα αυτά που σας είπα θα πραγματοποιηθούν.
και εκεί που θα βρίσκεστε ανάμεσα στα έθνη, όπου θα σας έχει διασκορπίσει ο Κύριος ο Θεός σας, θα θυμηθείτε αυτήν τη δυνατότητα εκλογής ανάμεσα στην ευλογία και στην κατάρα που σας έδωσα. Αν λοιπόν τότε εσείς και οι απόγονοί σας επιστρέψετε στον Κύριο το Θεό σας και θελήσετε με όλη σας την καρδιά και την ψυχή να υπακούσετε στις εντολές Του που εγώ σας δίνω σήμερα, τότε ο Κύριος θα σας πλαχνιστεί και θα αλλάξει την κατάστασή σας. Θα σας συνάξει πάλι μέσα από όλους τους λαούς όπου θα σας έχει διασκορπίσει. Ακόμη και στην άκρη του κόσμου, αν υπάρχουν διασκορπισμένοι Ισραηλίτες, ακόμη και από εκεί θα σας πάρει, θα σας συνάξει και θα σας φέρει ο Κύριος ο Θεός σας στη χώρα των προγόνων σας. Θα την ξαναπάρετε η διοκτησία σας και ο Κύριος θα σας κάνει ευτυχισμένους και πιο πολύ άριθμους από τους προγόνους σας. Ο Κύριος ο Θεός σας θα μαλακώσει την καρδιά τη δική σας και των απογόνων σας για να τον αγαπάτε μόλις σας την καρδιά και την ψυχή και να μπορέσετε να ζήσετε ασφαλείς. Και όλες τις κατάρες που σας περιέγραψα θα τις ρίξει ο Κύριος ο Θεός σας απάνω στους εχθρούς σας, σε εκείνους που θα σας μισήσουν και θα σας καταδιώξουν, ενώ εσείς θα ξαναρχίσετε να υπακούτε τον Κύριο και να εφαρμόζετε όλες τις εντολές Του που εγώ σας δίνω σήμερα. Τότε ο Κύριος ο Θεός σας θα σας δίνει επιτυχία σε ό,τι επιχειρείτε. Θα σας δώσει πολλά παιδιά και πολλά ζώα και στα χωράφια σας άφθονη σοδιά. Ο Κύριος θα χαίρεται να σας ξανακάνει ευτυχισμένους, όπως χαιρόταν όταν έκανε ευτυχισμένους τους προγόνους σας. Αρκεί εσείς να επιστρέψετε σε Αυτόν μόλις σας την καρδιά και την ψυχή, να Τον υπακούτε και να εκτελείτε τις εντολές Του και τις διατάξεις Του, τις γραμμένες σε αυτό το βιβλίο του νόμου. Ο Λόγος του Θεού προσιτός σε όλους. Η εντολή αυτή που εγώ σας δίνω σήμερα δεν είναι ακατόρθωτη για σας, ούτε και είναι δύσκολο να εκπληρωθεί. Δεν βρίσκεται στον ουρανό ώστε να πείτε «Ποιος θα ανέβει για μας στον ουρανό να πάει να μας την φέρει για να την ακούσουμε και να την εφαρμόσουμε?» Ούτε βρίσκεται πέρα από τη θάλασσα ώστε να πείτε «Ποιος θα διαβεί για μας τη θάλασσα να πάει να μας τη φέρει για να την ακούσουμε και να την εφαρμόσουμε?» Κάθε άλλο. Η εντολή είναι πολύ κοντά σας. Μπορείτε να την απαγγείλετε με το στόμα και να την βάλετε στην καρδιά σας. Πρέπει όμως και να την κάνετε πράξη. Η εκλογή ανάμεσα στο θάνατο και στη ζωή. Κοιτάξτε, εγώ βάζω σήμερα μπροστά σας τη ζωή και την ευτυχία από τη μια μεριά, το θάνατο και τη δυστυχία από την άλλη. Δώστε προσοχή σε αυτό που σας διατάζω σήμερα. Δηλαδή να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να βαδίζετε στο δρόμο Του τηρώντας τις εντολές Του, τους νόμους Του και τα προστάγματά Του. Τότε θα ζήσετε και θα γίνετε πολύ άριθμοι. Ο Κύριος θα σας ευλογήσει στη χώρα που μπαίνετε για να την πάρετε η διοκτησία σας. Αν όμως αλλάξετε διάθεση και δεν υπακούτε σε Αυτόν, αν παρασυρθείτε στην πλάνη να προσκυνήσετε άλλους θεούς και να τους λατρέψετε, τότε σας το δηλώνω από σήμερα ότι εξάπαντος θα φανιστείτε και δεν θα μείνετε για πολύ στη χώρα που πηγαίνετε να πάρετε για ιδιοκτησία σας, διαβαίνοντας τον Ιορδάνη. Καλό για μάρτυρες σήμερα εναντίον σας τον ουρανό και τη γη, ότι έβαλα μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο, την ευλογία και την κατάρα. Διαλέξτε λοιπόν τη ζωή για να ζήσετε εσείς και οι απόγονοί σας. Να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, να τον υπακούτε και να είστε αφοσιωμένοι σε Αυτόν, γιατί Αυτός είναι η ζωή σας και Αυτός είναι που θα σας δώσει να ζήσετε πολλά χρόνια εγκατεστημένοι στη χώρα που την υποσχέθηκε με όρκους στους προγόνους σας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 31. Ο Ιησούς του Ναβί, διάδοχος του Μωυσή. Ο Μωυσής είπε ακόμα σε όλη τη σύναξη των Ισραηλιτών: «Εγώ είμαι σήμερα 120 ετών. Δεν μπορώ πια να συνεχίσω να είμαι αρχηγός σας. Άλλωστε ο Κύριος μου είπε: «Εσύ δεν θα διαβείς αυτόν εδώ τον ποταμό, τον Ιορδάνη. Ο Κύριος ο Θεός σας θα διαβεί ο ίδιος πριν από σας και θα εξοντώσει αυτά τα έθνη από το δρόμο σας, ώστε να κυριέψετε τη χώρα τους. Επικεφαλή σας θα είναι ο Ιησούς, όπως το έχει πει ο Κύριος. Ο ίδιος θα εξοντώσει αυτά τα έθνη, όπως εξόντωσε τον Σιχών και τον Όγ, τους βασιλιάδες των Αμοραίων και τη χώρα τους. Θα σας τους παραδώσει και θα τους μεταχειριστείτε σύμφωνα με όλα όσα σας έχω διατάξει. Να είστε θαραλέοι και δυνατοί.
Μη φοβάστε και μην τρέμετε μπροστά τους, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας θα πορευτεί ο ίδιος μαζί σας. Δεν θα σας αφήσει, δεν θα σας εγκαταλείψει. Μετά ο Μωυσής κάλεσε τον Ιησού και του είπε μπροστά σε όλους τους Ισραηλίτες: «Να είσαι θαραλέος και δυνατός, γιατί εσύ θα οδηγήσεις το λαό αυτό στη χώρα που ο Κύριος την υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους τους και εσύ θα τους τη μοιράσεις. Ο Κύριος ο ίδιος θα προπορεύεται μπροστά σου. Θα είναι μαζί σου. Δεν θα σε αφήσει. Δεν θα σε εγκαταλείψει. Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις». Ανάγνωση του νόμου κάθε 7 χρόνια. Ο Μωυσής έγραψε αυτόν τον νόμο και τον παρέδωσε στους ιερείς απογόνους του Λεβί, που μεταφέρουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και σε όλους τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Και τους διέταξε τα εξής: «Στο τέλος κάθε 7ο έτους, το έτους της παραγραφής, στη γιορτή της κοινοπηγίας, όταν όλοι οι Ισραηλίτες θα έρχονται να παρουσιαστούν ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας, στον τόπο που αυτός θα έχει διαλέξει, θα διαβάζετε αυτόν τον νόμο να τον ακούει όλος ο λαός. Θα συγκεντρώνεται όλο το λαό, άντρες, γυναίκες και παιδιά, μαζί και τους ξένους που θα κατοικούν στις πόλεις σας, για να ακούσουν και να μάθουν να σέβονται τον Κύριο το Θεό σας και να φροντίζουν να εφαρμόζουν όλον αυτόν τον νόμο. Και τα παιδιά τους που δεν θα έχουν ακόμα γνωρίσει τον νόμο, όταν θα τον ακούσουν, θα μάθουν να σέβονται τον Κύριο το Θεό σας, όσο θα ζείτε στη χώρα που θα πάρετε για ιδιοκτησία σας, όταν θα διαβείτε τον Ιορδάνη». Οι τελευταίες οδηγίες του Κυρίου στο Μωυσή. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πλησιάζει η ώρα σου που θα πεθάνεις. Κάλεσε τον Ιησού και σταθείτε στη σκηνή του μαρτυρίου και εγώ θα σου δώσω τις οδηγίες μου». Πήγαν λοιπόν ο Μωυσής και ο Ιησούς και στάθηκαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Εκεί τους παρουσιάστηκε ο Κύριος μέσα σε μια στήλη νεφέλης, η οποία ήρθε και στάθηκε στην είσοδο της σκηνής. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Πλησίασε η ώρα που θα αναπαυθείς μαζί με τους προγόνους σου. Ετούτος ο λαός όμως θα αρχίσει να λατρεύει τους ξένους θεούς της χώρας στην οποία πρόκειται να μπει, και εμένα θα με εγκαταλείψει και θα παραβιάσει τη διαθήκη που έχω κάνει μαζί τους. Όταν θα συμβεί αυτό, θα ξεσπάσει ο θυμός μου εναντίον τους, θα τους εγκαταλείψω και θα τους αποστραφώ. Τότε θα τους βρουν πολλές συμφορές και θλίψεις και θα αναρωτιούνται: μήπως άραγε μας βρήκαν όλα αυτά τα δεινά, επειδή ο Θεός μας δεν είναι πια ανάμεσά μας? Εγώ όμως θα τους έχω τελείως αποστραφεί εκείνον τον καιρό, γιατί θα έχουν πράξει το μεγάλο αυτό κακό, να λατρέψουν άλλους θεούς. Θα σας δώσω λοιπόν να γράψετε ένα τραγούδι και θα το διδάξετε στους Ισραηλίτες, για να μπορούν να το τραγουδάνε. Και αυτό το τραγούδι εμένα θα μου χρησιμεύσει για μάρτυρας εναντίον τους. Γιατί αφού τους οδηγήσω στη χώρα που την υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους τους, όπου ρέει γάλα και μέλι, και αφού φάνε και χορτάσουν και ευημερήσουν, αυτοί θα πάνε να λατρέψουν άλλους θεούς και εμένα θα με περιφρονήσουν και θα παραβιάσουν τη διαθήκη μου. Τότε, όταν τους βρουν οι συμφορές και οι θλίψεις, το τραγούδι αυτό θα χρησιμεύει για μάρτυρας εναντίον τους. Οι απόγονοί τους θα το θυμούνται ακόμη και θα το τραγουδάνε. Ξέρω καλά εγώ τις σκέψεις που κάνει αυτός ο λαός από σήμερα κιόλας, προτού ακόμα τον οδηγήσω στη χώρα που τους την υποσχέθηκα με όρκο». Εκείνη την ημέρα λοιπόν ο Μωυσής έγραψε το τραγούδι και το δίδαξε στους Ισραηλίτες. Έπειτα ο Κύριος έδωσε τις οδηγίες του στον Ιησού, γιο του Ναβί: «Να είσαι θαραλέος και δυνατός», του είπε, «γιατί εσύ θα οδηγήσεις τους Ισραηλίτες στη χώρα που τους την υποσχέθηκα με όρκο και εγώ θα είμαι μαζί σου». Το βιβλίο του νόμου μάρτυρας εναντίον του λαού. Όταν τέλειωσε ο Μωυσής να γράφει τα λόγια αυτού του νόμου σε βιβλίο, έδωσε την ακόλουθη προσταγή στους Λεβίτες, που μεταφέρουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου: «Πάρτε αυτό το βιβλίο του νόμου και βάλτε το πλάι στην κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας,
για να υπάρχει εκεί για μάρτυρας εναντίον σας. Την ξέρω εγώ την ανυπακοή σας και το σκληρό σας πείσμα. Εσείς επαναστατείτε εναντίον του Κυρίου, ενώ εγώ είμαι ακόμη ζωντανός μαζί σας. Πόσο μάλλον μετά το θάνατό μου. Συγκεντρώστε λοιπόν κοντά μου όλους τους πρεσβυτέρους των φιλών σας και τους αρχηγούς σας, για να τους προειδοποιήσω ακόμη μία φορά και να καλέσω μάρτυρες εναντίον τους στον ουρανό και τη γη. Γιατί ξέρω ότι μετά το θάνατό μου θα πέσετε οπωσδήποτε στην αμαρτία και θα ξεστρατήσετε από το δρόμο που σας έδειξα. Και τελικά δεν θα αποφύγετε τη συμφορά, αφού θα πράξετε αυτό που ο Κύριος θεωρεί κακό και θα τον προσβάλλετε με τα έργα σας. Το τραγούδι του Μωυσή. Λέτε με τα έργα σας. Το τραγούδι του Μωυσή. Στη συνέχεια ο Μωυσής απάγγειλε τα λόγια αυτού του τραγουδιού από την αρχή ως το τέλος. Δυνατά, για να τα ακούσει όλη η Ισραηλιτική κοινότητα. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 32. Ακούστε ουρανοί που θα μιλήσω, κι άκουσε γη τα λόγια που θα πω. Ας τάξει σαν βροχή η διδασκαλία μου, κι ο λόγος μου ας ταλάξει σαν δροσιά, καθώς πάνω στη χλώη το ψηλόβροχο και σαν ψυχάλα πάνω στο χορτάρι. Θα διαλαλήσω του Κυρίου το όνομα, το μεγαλείο υμνίστε του Θεού μας. Γιατί είναι βράχος, τέλεια τα έργα του, οι δρόμοι του όλοι με δικαιοσύνη. Θεός πιστός και δίχως αδικία, Θεός ευθύς και δίκαιος. Μα εσείς πράξατε το κακό, μες στη βρωμιά βουτήξατε, δεν είστε πια παιδιά του. Γενιά της διαστροφής και της ψευτιάς. Είναι αυτός τρόπος για να φέρεσαι στον Κύριο λαέ ανόητε, άμυαλε? Αυτός δεν είναι ο πατέρας σου που σε εξαγόρασε? Αυτός δεν είναι που σε δημιούργησε, που σε έκανε λαό? Τις μέρες τις παλιές θυμήσου. Σκέψου το πέρασμα των χρόνων από γενιά σ' άλλη γενιά. Ρώτησε τον πατέρα σου και θα στο μάθει, τους πρεσβυτέρους σου και θα στο πούν. Όταν έδινε ο ύψιστος το καθέθνο στη χώρα του, όταν χώριζε τους ανθρώπους, των λαών τα σύνορα τα όρισε ανάλογα με τους αγγέλους τους. Αλλά μερίδιο κράτησε δικό του το λαό του Ισραήλ και πήρε αυτός την προστασία του του Ιακώβ τους απογόνους. Βρήκε ο Κύριος τον Ισραήλ στην έρημο μες της ερμιάς τη φρίκη και στον θεριών τα ουρλιαχτά. Τον φρόντισε, τον παιδαγώγησε και τον εφύλαξε καθώς την κόρη των ματιών του. Σαν τον αετό που προστατεύει τη φωλιά του, πετάει πάνω από τα μικρά του και τα μαθαίνει να πετούν, τις φτερούγες του απλώνει, τα παίρνει και τα σηκώνει στα απλωμένα του φτερά. Μόνος ο Κύριος το λαό του οδήγησε, κανένας δεν τον βοήθησε ξένος Θεός. Τον εγκατέστησε στις χώρας τα ψηλώματα, τον έθρεψε με τα γεννήματα του αγρού. Του δώσε μέλι να ρουφήξει από τα βράχια και λάδι από λιόδεντρα που φύτρωσαν στις πέτρες τις σκληρές. Βούτυρο τούδωσα γελαδινό και γάλα πρόβιο, κρέας από αρνιά και από κρυάρια, θρέματα της Βασάν και από τραγιά, αλεύρι από το στάρι το καλύτερο, κρασί από των σταφυλιών το αίμα.
και πλούτησε ο Ισραήλ και άρχισε να κλωτσάει. Πάχινε, χόντρινε, έγινε θρεφτάρι και εγκατέλειψε το Θεό τον πλάστη του και καταφρόνεσε το βράχο που σωτηρία του δίνει. Προκάλεσαν τη ζηλοτυπία του λατρεύοντας ξένους θεούς, τον ερεθίσανε με βδελιερές λατρείες, θυσίασαν στους δαίμονες που δεν είναι θεοί, σε θεούς που δεν γνώρισαν, καινούριους, νιοφερμένους, που δεν είχαν για αυτούς οι προγονείς τους κανένα σεβασμό. Το βράχο που σε γέννησε Ισραήλ τον παραμέλησες και λησμόνησες το Θεό τον πλαστουργό σου. Ο Κύριος το είδε και οργίστηκε και απόρριψε τις κόρες και τους γιους του και είπε «Θα τους αποστραφώ να δω τι θα απογίνουν, γιατί αυτή είναι γενιά διεστραμμένη, παιδιά χωρίς καθόλου πίστη μέσα τους. Προκάλεσαν τη ζηλοτυπία μου λατρεύοντας ανύπαρκτους θεούς, με εξόργησαν με τα ειδωλά τους. Αλλά κι εγώ θα προκαλέσω τη ζηλοτυπία τους με εκείνους που δεν είναι αληθινός λαός. Με ένα έθνος ανόητο θα διεγείρω την οργή τους. Ναι, ο θυμός μου άρπαξε φωτιά και ίσα με τα βάθη του Άδη και κατατρώει τη γη με τους καρπούς της και λιώνει τα θεμέλια των βουνών. Θα επισορεύσω συμφορές επάνω τους και ενάντια τους τα βέλη μου θα διάσουν. Θα εξαντληθούν από την πείνα και θα λιώσουν από τον πυρετό και από φαρμακερό κεντρί. Τα δόντια άγριων θηρίων θα τους στείλω και το δηλητήριο των ερπετών της γης. Έξω το ξύφος θα θερίζει και μέσα ο τρόμος τους νέους και τις νέες θα σκοτώνει τα βρέφη και τους γέροντες. Θα τους διασκόρπιζα, τελείως θα τους εξαφάνιζα. Κανένας να μην τους θυμάται πια, αν δε φοβόμουν των εχθρών την πρόκληση. Μήπως οι εχθροί τους το παρεξηγήσουν, μήπως και πούν. Με τη δική μας δύναμη νικήσαμε. Δεν είναι ο Κύριος που έπραξε όλα ετούτα. Αυτή είναι λαός ανόητος και η σοφία ολότελα τους λείπει. Λίγη φρόνηση να είχαν θα καταλάβαιναν. Θα συλλογίζονταν τι έμελε να πάθουν. Πώς θα μπορούσε ένας να καταδιώξει χίλιους και δυο να τρέψουν σε φυγή 10.000, αν δεν τους είχε ο βράχος τους πουλήσει και αν δεν τους είχε εγκαταλείψει ο Κύριος? Γιατί ο βράχος των εχθρών μας δεν είναι σαν το βράχο μας, και αυτό μπορούν να το κρίνουν και οι ίδιοι ακόμα. Αλλά το κλίμα τους είναι από τη ρίζα των Σοδόμων και από τον Γομόρων τους αγρούς στα σταφύλια τους, σταφύλια δηλητηριώδη και πικρά, και το κρασί τους δηλητήριο ερπετών. Φοβερό έχιδνα σφαρμάκι. Αυτό είναι που εγώ ο Κύριος ενάντια τους το φυλάω και το έχω σφραγισμένο στις αποθήκες μου. Σε μένα νίκη εκδίκηση και ανταπόδοση τη μέρα που θα τρικλίζουνε τα πόδια τους. Κοντά είναι η μέρα που αυτοί θα φανιστούν και ό,τι τους περιμένει δεν θα αργήσει. Αλήθεια, ο Κύριος θα δικαιώσει το λαό του όταν θα δει πως χάθηκε η δύναμή τους και δεν υπάρχει πια ούτε δούλος ούτε ελεύθερος. Θα αλλάξει γνώμη για χάρη των δούλων του. Τότε ο Κύριος θα πει «Πού είναι οι θεοί τους?» Ο βράχος που σε αυτόν κατέφευγαν, αυτοί οι θεοί που τρώγανε το πάχος των θυσιών τους και πίναν των σπονδών τους το κρασί, ας σηκωθούν να σας βοηθήσουν, να σας σκεπάσουν με την προστασία τους. Δείτε τώρα ότι εγώ μονάχα είμαι και δεν υπάρχει εκτός από μένα άλλος Θεός. Εγώ θανατώνω και εγώ δίνω ζωή. Εγώ πληγώνω και εγώ θεραπεύω. Και δεν μπορεί κανείς να ελευθερώσει κάποιον από τα χέρια μου. Στον ουρανό το χέρι μου σηκώνω και ορκίζομαι. Όπως είναι αλήθεια ότι υπάρχω αιώνια, έτσι είναι αλήθεια πως θα κονίσω τα στραφτερό μου το σπαθί και θα αρχίσω να αποδίδω δικαιοσύνη. Τότε θα πάρω εκδίκηση από τους εχθρούς μου. Θα κάνω ανταπόδοση σε αυτούς που με μισούν. Τα βέλη μου θα τα μεθύσω με αίμα και το σπαθί μου θα κατατρώει κορμιά, αίμα των πληγωμένων και των εχμαλώτων, κεφάλια των αρχηγών του εχθρού. Έθνη, δοξάστε του Κυρίου το λαό. Ο Κύριος
εκδικέται το αίμα των δούλων του, παίρνει εκδίκηση από τους εχθρούς του και του λαού του τη χώρα θα καθαρίσει. Ο Μωυσής, έχοντας μαζί του και τον Ιησού γιο του Ναβί, ήρθε και απήγγειλε σε όλο το λαό του Ισραήλ αυτό το τραγούδι. Όταν τελείωσε, τους είπε: «Βάλτε τα στην καρδιά σας όλα αυτά τα λόγια του νόμου που εγώ σας είπα σήμερα. Να τα μεταδώσετε στα παιδιά σας ως εντολές για να φροντίζουν να τα εφαρμόζουν. Αυτά για σας δεν είναι λόγια αδιανά, αλλά είναι η ίδια σας η ζωή. Χάρη στα λόγια αυτά θα ζήσετε πολλά χρόνια στη χώρα που θα πάρετε ιδιοκτησία σας, αφού περάσετε τον Ιορδάνη». Επιτρέπεται στο Μωυσή να δει τη Χαναάν. Ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή την ίδια εκείνη η μέρα και του είπε: «Γύρισε να πας στην οροσειρά Αβαρίμ, που βρίσκεται στη Μωάβ απέναντι από την Ιεριχώ. Ανέβα στην κορυφή του όρους Νεβό και κοίταξε τη Χαναάν, τη χώρα που δίνω στους Ισραηλίτες για ιδιοκτησία τους. Θα πεθάνεις πάνω σε εκείνο το βουνό και θα πας μαζί με τους προγόνους σου, όπως πέθανε και ο αδερφός σου Ααρών στο όρος Ορ και πήγε μαζί με τους προγόνους του. Εσύ και ο Ααρών απιστήσατε σε μένα και δεν προβάλατε την αγιότητά μου στα μάτια των Ισραηλιτών όταν βρισκόσασταν στα νερά της Μεριβά, στην Κάδης, στην έρημο Σιν. Γι' αυτό λοιπόν θα δεις από μακριά τη χώρα που δίνω στους Ισραηλίτες, αλλά δεν θα μπεις σε αυτή». Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 33. Ο Μωυσής ευλογεί τις φυλές του Ισραήλ. Αυτά είναι τα λόγια με τα οποία ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, ευλόγησε τους Ισραηλίτες προτού πεθάνει. Ο Κύριος ήρθε από το Σινά και ανέτειλε για το λαό του από το Σιήρ. Ακτινοβόλησε από το όρος Φαράν και ήρθε με μυριάδες γύρω του αγγέλους, στο χέρι του κρατώντας τον νόμο των φλεγόμενων. Αληθινά αγαπάει το λαό του. Όλοι που του ανήκουν είναι στα χέρια του. Πέφτουν αυτοί στα πόδια του τις προσταγές του να δεχτούν. Νόμο μας έδωσε ο Μωυσής, το πιο πολύτιμο απόκτημα για την κοινότητα του Ιακώβ. Ο Κύριος έγινε βασιλιάς των Ισραήλ όταν οι αρχηγοί συγκεντρωθήκαν του λαού, όταν εμαζευτήκαν οι φυλές του Ισραήλ. Και συνέχισε ο Μωυσής: «Να ζήσει ο Ρουβίν, ποτέ να μην πεθάνει, παρόλο που ο λαός του είναι ολιγάριθμος». Για τη φυλή Ιούδα είπε: «Άκουσε, Κύριε, τη φωνή του Ιούδα και φέρ τον στο λαό του. Ας υπερασπιστεί τον εαυτό του με τα χέρια του και εσύ βοήθα τον ενάντια στους εχθρούς του». Για τη φυλή Λεβί είπε: «Τα θουμίμ σου και τα ορίμ σου, Κύριε, στον όσιό σου τα εμπιστεύτηκες που τον δοκίμασες στη Μασά και που μαζί του φιλονίκησες κοντά στα νερά της Μεριβά». Αυτός είπε: «Πατέρα και μάνα, εγώ δεν ξέρω, κι ούτε τα αδέλφια σου λογάριασε και τα παιδιά του τα αγνόησε, για να τηρήσει την εντολή σου και φύλαξε έτσι τη διαθήκη σου. Τις εντολές σου θα διδάξουν στον Ιακώβ, στον Ισραήλ τον νόμο σου. Λιβάνι θα προσφέρουν εμπροστά σου και στο θυσιαστήριό σου ολοκαύτωμα. Ευλόγησε τα υπάρχοντά του, Κύριε, και κοίταξε με ευμένεια τα έργα του. Τσάκισε τον εχθρόν του τα πλευρά, ώστε να μην ξεσηκωθούν ενάντια του αυτοί που τον μισούν». Για τη φυλή Βενιαμίν ο Μωυσής είπε: «Ο αγαπημένος του Κυρίου με ασφάλεια κοντά του θα κατοικεί. Ο Κύριος θα τον προστατεύει την κάθε μέρα και ανάμεσα στους ώμους του ο Κύριος θα αναπαύεται». Για την φυλή του Ιωσήφη: «Ευλογημένη από τον Κύριο είναι η χώρα του, με τα καλύτερα του ουρανού τα δώρα, με τη δροσιά και τα υπόγεια νερά της, με τους καλύτερους καρπούς που ορίμασαν στον ήλιο,
με τα καλύτερα δώρα όλων των εποχών, με τα εκλεκτότερα αγαθά των πανάρχαιων βουνών και τα καλύτερα των αιώνιων λόφων, με τα καλύτερα τα δώρα ολόκληρης της γης. Η αγάπη εκείνου που φανερώθηκε στη Βάτο, ας έρθει πάνω στο κεφάλι του Ιωσήφ, στην κορυφή του εκλεκτού από όλα του τα αδέλφια. Είναι η μεγαλοπρέπειά του σαν του Ταύρου του Πρωτογέννητου και σαν τα κέρατα του Αγριόταυρου τα κέρατά του. Μ' αυτά θα χτυπάει τους λαούς όλους μαζί ως της γης τα πέρατα. Τέτοιες είναι οι μυριάδες του Εφραήμ και τέτοιες είναι του Μανασί χιλιάδες. Για τη φυλή Ζαβουλών όμως εσείς είτε. Να εφραίνεσαι Ζαβουλών στις περιοδίες σου και εσύ Ισάχαρ στις σκηνές σου. Στο βουνό θα καλούν ξένους λαούς και θα προσφέρουν εκεί κανονικές θυσίες. Τον πλούτο θα ρωφούν της θάλασσας και τους κρυμμένους θησαυρούς στην άμμο. Για τη φυλή Γάδ είπε: «Ευλογημένος να είναι ο Κύριος που πλάτος έδωσε στου Γάδ τη χώρα. Ο Γάδ σαν το λιοντάρι αναπάβεται τη γεία του έτοιμος να ξεσκίσει ποδάρι ή κεφαλή. Για τον εαυτό του διάλεξε το πρώτο το μερίδιο, αυτό που ήταν φυλαγμένο για τον αρχηγό. Σύναξε του λαού τους άρχοντες και εκπλήρωσε το σχέδιο του Κυρίου και τα προστάγματά του για τον Ισραήλ». Για τη φυλή Δάν ο Μωυσής είπε: «Ο Δάν είναι ένα λιονταράκι που εξορμάει από τη Βασάν». Για τη φυλή Νεφθαλή είπε: «Είσαι χορτάτος Νεφθαλή από εύνοιες, ξέχυλος από τις ευλογίες του Κυρίου, τη λίμνη και τον νότο πάρε κληρονομιά». Για τη φυλή Ασύρ ο Μωυσής είπε: «Από τους γιους ο πιο ευλογημένος να είναι ο Ασύρ. Ας είναι ο πιο αγαπημένος από τους αδερφούς του. Στο λάδι ας κολυμπάει το πόδι σου. Από χαλκό και σίδερο ας είναι των πυλών σου η μοχλή. Κι όσο θα ζεις να διαρκεί το σφρίγο σου. Κανείς Θεός δεν είναι σαν το Θεό σου Ισραήλ, που δρασκελάει τους ουρανούς για να σε βοηθήσει, κυπεύει τις νεφέλες όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Ο Θεός ο αιώνιος είναι το καταφύγιό σου και στήριγμά σου οι αιώνιοι βραχίονες. Έδιωξε αυτός από μπροστά σου τον εχθρό και σου δώσε την προσταγή. Εξολόθρευε. Ο Ισραήλ είναι εγκατεστημένος με ασφάλεια. Η πηγή του Ιακώβ κυλάει ξέχωρα. Πάει σε χώρα πλούσια, σε στάρι και κρασί, που οι ουρανοί της τη δροσιά σταλάζουν. Ευτυχισμένος είσαι εσύ Ισραήλ. Ποιος είναι σαν εσέ λαός που σε έχει σώσει ο Κύριος? Αυτός είναι η ασπίδα που σε προστατεύει, το ξύφος που σου δίνει υπεροχή. Άδικα θα σε κολακεύουν οι εχθροί σου. Εσύ θα την ποδοπατήσεις την υψηλοφροσύνη τους». Δευτερονόμιον κεφάλαιο 34. Θάνατος του Μωυσή. Έπειτα ο Μωυσής από τις πεδιάδες Μωάβ ανέβηκε στο όρος Νεβό, στην κορυφή Φασγά, ανατολικά της Ιεριχώ. Από εκεί ο Κύριος του έδειξε όλη τη χώρα, την περιοχή της Γαλαάδ μέχρι τη Δάν, τις περιοχές των φυλών Νεφθαλή, Εφραήμ, Μανασί και Ιούδα, ως τη θάλασσα πέρα στη Δύση, και την περιοχή της Νεγκέβ. Τέλος του έδειξε στην κοιλάδα του Ιορδάνη την Ιεριχώ, την πόλη με τις Φοινικές, ως τη Σιγόρ. Ο Κύριος του είπε: «Αυτή είναι η χώρα που υποσχέθηκα με όρκο στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ να τη δώσω στους απογόνους τους. Σε άφησα να τη δεις με τα μάτια σου, δεν θα περάσεις όμως για να πας εκεί». Έτσι ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε εκεί στη Μωάβ, όπως το είχε πει ο Κύριος. Και τον έθαψε ο Κύριος σε μια κοιλάδα της Μωάβ, απέναντι από την Βεθ Φεγόρ. Κανείς όμως μέχρι σήμερα δεν ξέρει που βρίσκεται ο τάφος του. Όταν πέθανε ο Μωυσής, ήταν 120 ετών. Η όρασή του δεν είχε αδυνατήσει, ούτε είχε ελαττωθεί το σφρίγος του. Οι Ισραηλίτες έκλαψαν το Μωυσή στις πεδιάδες της Μωάβ 30 μέρες, ώσπου συμπληρώθηκε η περίοδος του πένθους.
Ο Ιησούς, γιος του Ναβί, ήταν γεμάτος με πνεύμα σοφίας, γιατί ο Μωυσής είχε επιθέσει τα χέρια του πάνω. Οι Ισραηλίτες ήταν υπάκοοι σε αυτόν και ακολουθούσαν τις οδηγίες που είχε δώσει ο Κύριος στο Μωυσή. Ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν παρουσιάστηκε πια άλλος προφήτης σαν το Μωυσή. Ο Κύριος τον γνώριζε πρόσωπο με πρόσωπο. Κανένας δεν είναι εισάξιός του όσον αφορά τα σημεία και τα θαύματα που τον έστειλε ο Κύριος να κάνει στην Αίγυπτο μπροστά στο Φαραώ, στους αξιωματούχους του και σε όλο το λαό του. Κανείς δεν είναι φάμιλος του Μωυσή όσον αφορά τη μεγάλη του δύναμη και τα φοβερά έργα που έκανε μπροστά στα μάτια όλων των Ισραηλιτών.